Ας δούμε τώρα τι μας λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος έζησε το 295 έως το 373 μετά Χριστόν. Ποιον σημείον οφείλει να κρατήνει ο άνθρωπος ή να μην πλανηθεί και δέξτε τον Αντίχριστο, νομίζον ότι ο Αντίχριστος εστίν, όπερο Κύριος ημίν παρέδοκεν υπόν ότι ως περί αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτως έστε και η δευτέρα παρουσία του Υιού του Θεού, όθεν μανθάνομαι ότι πας Χριστός ερχόμενος και μη εξέφνησεν όλο τον κόσμο, εν μία ώρα ευρισκόμενος τι ούτως αναμφιβόλως Αντίχριστος εστίν. Επιγάρ της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, πάσα η ανθρωπότης εν το άμα ευρίσκεται και εν μέσω αυτής ο Χριστός υπό πάντων ορώμενος. Αληθές δε ότι εξ Αιγύπτου εξέρχεται ο Αντίχριστος και σημείων τι εν τη χειρή τη μία και εν το οφθαλμό το ενή και έκτητε. Πάντα ταύτα γραώδης μύθι νησίν. Ο γάρ Αντίχριστος ουδέν σημείων τι ούτων και έκτητε. Αλλά εκ της Γαλιλαίας όθεν ο Χριστός εξήλθεν, εξέρχεται ως φυσήν η γραφή, σκύμνος λέον δάν και εκπηδήσει εκ Βασάν. Αυτή δε εστίν εις Κιθόπολης. Λέγουσι τινές ότι ου δύναται ο Αντίχριστος νεκρόν άνθρωπο να αναστήσε, επί πάντα τα λοιπά σημεία ποιή. Το υπήν των Απόστολων περί του Αντιχρίστου ότι εν πάση σημείς και δυνάμεση πλάνης, εύδηλον ότι και νεκρόν δείκνηση εγυρώμενον, ουκ εν αληθεία, αλλά εν φαντασία. Ακόμη για τον Αντίχριστο ομίλησε και ο Άγιος Ιωάννης ο Αδαμαστινός τον 7ο αιώνα. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι πρέπει να έρθει ο Αντίχριστος, καθένας βέβαια που δεν ομολογείται ο Υιός του Θεού, έχει έλθει με σάρκα και ότι είναι τέλειος Θεός. Και ότι έγινε τέλειος άνθρωπος, ενώ συγχρόνως ήταν Θεός, είναι Αντίχριστος. Όμως, με ιδιαίτερων και ξεχωριστών τρόπων λέγεται Αντίχριστος αυτούς που έρχεται εις το τέλος του αιώνος. Δι' αυτό είναι ανάγκη να κηρυχθεί πρώτα το Ευαγγέλιο εις όλα τα έθνη, όπως είπε ο Κύριος, και τότε θα έλθει για να δοκιμάσει τους ασεβείς Ιουδαίους. Διότι ο Κύριος είπεν σε αυτούς: «Εγώ ήλθον εν το ονόματι του Πατρός μου και ου λαμβάνετε με». Άλλος θα έλθει και αυτόν εν το ιδίο ονόματι και κακίνων λείψεστε. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, αν και ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός Υιός του Θεού και Θεός, δεν τον εδέχτησαν, θα δεχτούν όμως τον πλάνον που λέγει τον εαυτόν του Θεόν, διότι δεν θα έλθει εις ημάς, αλλά εις τους Ιουδαίους. Όχι εξ ονόματος του Χριστού, αλλά κατά του Χριστού και όσων είναι του Χριστού, δι' αυτό και λέγεται Αντίχριστος. Δεν γίνεται βέβαια άνθρωπος ο ίδιος ο διάβολος σύμφωνα με την ενανθρώπιση του Κυρίου. Ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά γεννάται ένας άνθρωπος από πορνεία και δέχεται όλη την ενέργεια του σατανά. Επειδή ο Θεός, δηλαδή ο Θεός προγνωρίζει την διεσταραμένη προαίρεση που πρόκειται να έχει, επιτρέπεται να κατοικήσει μέσα εις αυτόν ο διάβολος. Γεννάται λοιπόν από πορνεία, όπως είπαμε, διότι δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό από ό,τι λέγουν οι Αγίες Γραφές και το Πνεύμα το Άγιον, και ανατρέφεται κρυφά και εξεγείρεται και επαναστατεί και βασιλεύει. Και στην αρχή της βασιλείας του ή καλύτερα της τυραννικής εξουσίας του προσποιείται την αγιότητα. Όταν όμως κυριαρχήσει καταδιώκει την εκκλησία του Χριστού και εκδηλώνει όλην την πονηρία του. Θα έλθει δε εν σημείς και τέραση ψεύδους με φανταστικά και όχι αληθινά και θα εξαπατήσει αυτούς που έχουν αθεμελίωτον και ετοιμόρροπον την βάση της διανοίας του, της διανοίας τους, και θα τους απομακρύνει από τον ζωντανόν Θεόν, με αποτέλεσμα να σκανδαλιστούν αν είναι δυνατόν και οι εκλεκτοί, και θα αποσταλεί ο Ενόχο και ο Ηλίας ο θεσβήτης και θα επιστρέψουν τα σκαρδίας των πατέρων εις τα παιδιά των, δηλαδή την συναγωγή εις τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και εις το κήρυγμα των Αποστόλων, και θα φανερωθούν υπό Αυτόν. Και θα έλθει ο Κύριος από τον ουρανόν και θα εκμηδενήσει τον άνθρωπο της αμαρτίας των ιών της απολίας με την πνοή του στόματός του. Λοιπόν, κανείς ας μην περιμένει τον Κύριο να έλθει από την γη, αλλά από τον ουρανόν, όπως ο ίδιος
μας διαβεβαίωσε. Ας δούμε τώρα τι έχει πει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, Δεκέμβριος 1908, η κοίμησή του. Ξαφνικά ο γέροντας έκαμε τον σταυρό του στον αέρα τρεις φορές και είδα πλήθος πτωμάτων και ποταμούς αίματος. Άγγελοι πετούσαν πάνω από τους φωνευτέντας και με τα δυσκολίας κατάφερναν να ανεβάσουν τις ψυχές ενώπιον του θρόνου του Θεού. Πρόκειται για το όραμα που είχε δει το 1905 ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Είδε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, ο οποίος του έδειξε τι θα γίνει στο μέλλον επί Αντιχρίστου και τον επήγε στο ναό του Σολομώντος, είναι αυτό που διαβάζουμε. Και έψαλον οι άγγελοι αλληλούια, ήταν τρομερό να βλέπεις όλα αυτά, έκλαψα πικρά και προσευχήθηκα. Ο γέροντας με έπιασε από το χέρι και μου είπε, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ δηλαδή, μην κλαις, ο Κύριος το έκρινε αυτό αναγκαίο εξαιτίας της σκληρής πίστεως και της αθλειότητός μας. Έτσι πρέπει να γίνει. Ο ίδιος ο σωτήρας μας ο Χριστός έπαθε και έχισε το πανακύρα του αίμα επάνω στο σταυρό. Έτσι λοιπόν θα μαρτυρήσουν πολλοί ακόμη για τον Χριστό. Εκείνοι που θα αρνηθούν να δεχτούν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου θα χύσουν το αίμα τους και θα λάβουν τον στέφανο του μαρτυρίου. Κατόπιν ο γέροντας προσευχήθηκε, έκαμε τρεις φορές τον σταυρό του προς Ανατολάς και είπε «Ιδού εκπληρώνεται η προφητεία του Δανιήλ, το έσχατο βδέλημα της ερημόσεως, είδα το ναό της Ιερουσαλήμ και ένα στέρι πάνω στον τρούλο του. Εκατομμύρια άνθρωποι συνοστίζονταν γύρω από το ναό προσπαθώντας να εισέλθουν μέσα. Ήθελα να κάνω το σταυρό μου αλλά ο γέροντας μου έπιασε το χέρι και είπε πάλι «Εδώ είναι το βδέλημα της ερημόσεως, εισήλθαμε στο ναό που υπήρχε πλήθος κόσμου και να». Είδα έναν θρόνο στο μέσο του ναού, γύρω του έκαιγαν τρεις σειρές μαύρα κεριά και πίσα. Και πάνω στο θρόνο καθόταν ο εξουσιαστής του κόσμου, ντυμένος με λαμπρή κόκκινη πορφύρα, με ολόχρυστο στέμμα με διαμάντια και ένα άστρο. Ρώτησαν τον γέροντα ποιος είναι αυτός. «Είναι ο Αντίχριστος», είπε, «ψηλός, με μάτια σαν κάρβουνα, μαύρη μύτη, μυτερή γενιάδα, πρόσωπο σκληρό πανούργο και μοχθηρό σαν αγρίνιμη και γάμψη μύτη». Ξαφνικά ο Αντίχριστος πετάχτηκε από το θρόνο, τεντάχθηκε με όλη του τη μεγαλοπρέπεια, σήκωσε ψηλά το κεφάλι και άπλωσε το χέρι του προς το πλήθος. Τα νύχια των δαχτύλων του ήταν σαν της τίγριος και άρχισε να βρυχάδε με τη χτινόδη φωνή του. «Εγώ είμαι ο Θεός σας, ο βασιλεύς και κυβερνήτης σας. Όποιος δεν δεχτεί τη σφραγίδα μου θα πεθάνει επί τόπου». Όλοι έπεσαν στα γόνατα, προσκύνησαν και δέχτηκαν τη σφραγίδα στα μέτωπά τους. Μερικοί όμως προχώρησαν μπροστά του θαραλέα και φώναξαν όλοι μαζί με τη δυνατή φωνή. «Είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε εις τον Ιησούν Χριστόν, τον Κύριό μας». Αμέσως το σπαθί του Αντιχρίστου άστραψε και τα κεφάλια των νεαρών χριστιανών κύλησαν κάτω. Το αίμα τους χύθηκε για την πίστη του Χριστού. Κατόπιν έφεραν μερικές γυναίκες και μικρά παιδιά και γέρους. Αυτή τη στιγμή εξαγριώθηκε ακόμη περισσότερο και ούρλιαζε σαν θηρίο. «Θάνατος! Αυτοί οι χριστιανοί είναι εχθροί μου! Θανατώστε τους!» Ακολούθησε άμεσως εκτέλεση. Κύλησαν κεφάλια στο πάτωμα και σε ολόκληρο το ναό έρευσε αίμα Ορθοδόξων. Κατόπιν έφεραν ένα δεκάχρονο αγόρι για να τον προσκυνήσει. «Πέσε στα γόνατα», του είπαν. Το παιδί όμως πλησίασε τον θρόνο του Αντιχρίστου με θάρρος. «Είμαι χριστιανός και πιστεύω στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και εσύ είσαι ένας δαίμονας, ο υπηρέτης του σατανά και του διαβόλου. Είσαι ο Αντίχριστος, θάνατος», κράβγασε με τρομερό κτηνόδες μούγκρισμα. Όλοι γονάτισαν μπροστά στον Αντίχριστο. Ξαφνικά έπεσαν χιλιάδες κεραυνοί και χιλιάδες αστραπές με πύρινα βέλη, διέσχισαν τον αέρα και χτύπησαν τους υπηρέτες του Αντιχρίστου. Το μεγαλύτερο βέλος που ήταν φλογερό και είχε το σχήμα του σταυρού έπεσε από τον ουρανό στο κεφάλι του Αντιχρίστου. Κούνησε το χέρι του και έπεσε. Το στέμα του κύλησε στο έδαφος και πέταξαν εκατομμύρια πουλιά ραμφίζοντας τα πτώματα των αθέων υπηρετών του. Τότε ένιωσα τον γέροντα να με χτυπά στον ώμο και να μου λέγει «Ας προχωρήσουμε στο δρόμο μας». Και να, είδα πάλι πλήθος αίματος, έφτανε μέχρι τα γόνατα, μέχρι τη μέση. Ο πόσο χριστιανικό αίμα χύθηκε.
Τότε θυμήθηκα τα λόγια του Ιωάννου του Θεολόγου στην Αποκάλυψη. Και ήλθε αίμα εκ του λινού, άχρη των χαλινών των ύπων, Αποκάλυψη Ιώτα Δέλτα 20. Ο Κύριε, σώσε με τον αμαρτωλό. Με κυρίευσε μεγάλος φόβος. Δεν ήμουν ούτε ζωντανός ούτε νεκρός. Τότε είδα πολλούς αγγέλους να απαιτούν και να ψάλουν. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Ο γέροντας προσευχόταν γονατιστών. Κατόπιν σηκώθηκε και είπε τρυφερά: «Μη λυπάσαι, γρήγορα, γρήγορα θα έρθει το τέλος του κόσμου. Να προσεύχεσαι στο Θεό. Είναι ικτήρμον στους δούλους του». Απόσπασμα του Αγίου τη νύχτα της 1ης Ιανουαρίου 1908, όπου παρουσιάστηκε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Ας μιλήσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Ένα απόσπασμα από το γεροντικό του Αβά Παμβώου προς τον μαθητή του. «Σου λέγω και τούτο τέκνον μου, ότι όταν θα έλθουν οι μέρες, οπότε οι χριστιανοί θα προσθέτουν και θα αφαιρούν και θα μεταβάλουν τα βίβλους των Αγίων Ευαγγελίων και των Αγίων Αποστόλων και των Θεοφόρων και Θεσπεσίων Προφητών και των Ιερών Πατέρων και θα μαλακώνουν τα Αγίας Γραφάς και θα γράφουν τροπάρια και άσματα και λόγους τεχνολογικούς. Και ο νους των θα ξεχυθεί εις αυτούς, θα απομακρυνθεί δε από τα θεϊκά πρόσωπα, δια τούτων των λόγων οι Άγιοι Πατέρες είχαν προαναγγείλει ότι οι μοναστέ της ερήμου πρέπει να γράφουν τους βίους των πατέρων, όχι επάνω εις μεμβράνας αλλά επάνω εις χαρτίνους διφτέρας, διότι η ερχόμενη γενεά θα τους μεταβάλει σύμφωνα με την ειδική των αρέσκεια. Όθεν και κακόν όπου μέλει να προέλθει θα είναι φρικτόν». Κατόπιν λέγει ο μαθητής: «Ώστε λοιπόν, γέροντα, πρόκειται να αλλάξουν οι παραδόσεις και τα έθιμα των χριστιανών? Μήπως δεν θα υπάρχουν πλέον ιερείς στην εκκλησία, αφού θα βαδίσει προς αυτό το κατάντημα?» Τότε ο Αββάς εσυνέχισε: «Εις τους καιρούς εκείνους πλέον θα κρυώσει η αγάπη του Θεού από τις περισσότερες ψυχές και θα πέσει θλίψης μεγάλη εις τον κόσμον. Το ένα έθνος θα ρίχνεται εναντίον του άλλου. Οι λαοί θα μετακινούνται από τόπους εις τόπον. Οι άρχοντες θα ανακατωθούν, οι ιερωμένοι θα τα βάζουν, θα το ρίξουν εις την αναρχία, οι δε μοναχοί θα ξεκλίνουν εις την αμέλεια. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα θεωρούν ανάξιον πράγμα να φροντίζουν για τη σωτηρία τόσο της ειδικής των ψυχής, όσο και του ποιμνίων των, και θα περιφρονούν παντελώς ενατιού των ζήτημα. Όλοι θα δείχνουν προθυμία και δραστηριότητα προπάντων δια τα τραπέζια και δια τα σωρέξεις των. Θα είναι οκνηροί εις τας προσευχάς και πρόχειροι εις τας κατακρίσεις. Τους βίους και τας διδαχάς και τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων δεν θα ενδιαφέρονται μήτε να τα μιμηθούν, μήτε καν να τα ακούσουν, αλλά μάλλον θα κατηγορούν και θα λέγουν ότι αν ζούσαμεν και εμείς στα χρόνια εκείνα, έτσι θα συμπεριφερόμεθα. Οι δε αρχιερείς θα υποχωρούν εμπρός στους ισχυρούς της γης και θα λέγουν τις διάφορες υποθέσεις, βγάζοντας από πολλές μεριές δώρα και απολαβές λογίων λόγων διαλογαριασμών των. Των πτωχών δεν θα τον υπερασπίζουν εις το δίκαιο του και θα θλίβουν τα σχήρας γυναίκας και θα καταπονούν τα ορφανά, αλλά και σε αυτόν τον λαόν θα εισχωρήσει η ασωτεία. Οι περισσότεροι δεν θα πιστεύουν εις τον Θεό, θα μισούνται αναμεταξύ των και θα υλοτρώγονται ωσάν τα θηρία. Θα κλέπτει ο ένας τον άλλον και θα μεθούν και θα περιπατούν ως τυφλοί». Τότε ξαναρωτά ο μαθητής: «Τι λοιπόν πρέπει να κάνεις σε εκείνη την περίπτωση?» Και ο γέρον Παμβώ απεκρίθη: «Τέκνον μου, εις εκείνους πλέον τους καιρούς, όποιος ή μπορέσει να σώσει την ψυχή του και παρακινά και τους άλλους για να σωθούν, αυτός θα ονομαστεί μέγας εις την βασιλείαν των ουρανών». Ας δούμε τώρα τι μας λέγει ο Αββάς Μωυθής Σίσο Αιθίωπς, που έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Αββάς Μωυθής ο Αιθίωπς προεφύτευσε λοιπόν ότι στα σιστερνά ημέρας
του 7ου και ημίσιος αιώνος η μοναδική πολιτεία θέλει αμεληθεί τελείως και μέλη καταφρονεθεί, διότι η ψυχική σωτηρία από τους μοναχούς, ώστε οι αδελφοί να περιέρχονται αναμέσων των θορύβων και ταραχών, εσκοτισμένοι, ανοφελείς και ράθυμοι εις την ραρετήν παντελώς μη επιμελούμενοι, υποδεδουλωμένοι εις τα πάθη της αμαρτίας. Διότι εκείθενο που εσκοτίστη ο σατανάς, παρά των αρχαίων αργωνιστών, εκείθεν και εκείνος έχει να κάψει και να φλογίσει, και όθεν ενικήθη εκείθεν έχει και αυτός να νικήσει τους αμελείς καταφρονητάς μοναχούς. Όπου δε επελαιώνας εν η δικαιοσύνη, εκεί θα υπερπερισσεύσει αμαρτία και ανομία. Διότι θέλει ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θέλει συναναστρέφονται με μοναχοί αναμέσων των πόλεων χωρίς φόβων, περιεχόμενοι τα σκόμας μεγαστριμαργίας και εινοποσίας και αναμέσων της ματαιότητος του κόσμου, συναναστρεφόμενοι ενασελγίες, ακαθαρσίες, σαρκός, συμφυρώμενοι. Εν τες ημέρες εκείνες θέλει έστε εμείς ως φθόνος φιλονικίε και μάχη στα κοινόβια μέχρι φόνων ως αυτός και εν τες λαύρες ιδιορύθμις εκ της κακίας του ενός προς τον έτερον πλησίον αυτού, και ότι οι μελήθησαν κανόνες και πνευματικοί αγώνες θέλουν προχειρίζεστε ηγούμενοι και επιμένες αυτών άνδρες αδόκιμοι, αρετής, άπιστοι, απρόκοπτοι, και μη γνωρίζοντες ότι είναι αυτοί τύπος και παράδειγμα ωφέλειας του ποιμνίου αυτών. Εκ της διάφτης δε αμελίας και καταφρονήσεως των ποιμένων απολούνται. Μέλουσι δε κολλάζεστε ου μόνον οι αμελείς και ράθυμοι, αλλά και οι δόκιμοι και οι εγκρατείς και οι ενάρετοι αδελφοί. Μετά τα αυτά είδεν ο δούλος του Θεού Μωυσής ότι νέφος και λέλαψο μίχλη σκοτεινή πειρασμών φοβεροτάτων έπεσε εις τους μοναχούς από το όρος της Άρκτου, από το μέρος της Άρκτου, και ότι εδιώκονται οι μοναχοί και το μοναχικό σχήμα από όλεθρον αιρέσεων, ειναγκάζονται δε πολλοί μοναχοί ρίπτονται στο σχήμα να υπανδρεύονται. Τότε οι ολίγοι αγωνιστέ, οι ευδοκιμήσαντες ως αργύριων και χρυσίων εγχωρευτηρίων, εν θλίψη πολύ και διωγμής και στεναχωρία, ευδοκία ευδοκιμήσουσιν, όσοι δε φανώσει δόκιμοι και νικητέ των τιούτων δεινών πειρασμών, μεγαλυνθίσονται και δοξαστήσονται παρά Θεού περισσότερον από αυτούς τους βαστάσαντας το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα και των παγετών της νύχτας. Μετά ταύτα είδε ο δούλος του Θεού Μωυσής ότι παρήλθον ο χειμών εκείνος των θλίψεων και των πειρασμών και η στεναχωρία των δεινών αιρέσεων και γένετο γαλήνου και άνεση. Ας δούμε τώρα τι μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων 313-386 μετά Χριστόν. Παρέρχονται λοιπόν όλα τα πρόσκαιρα και έρχονται τα μέλλοντα, τα οποία είναι πολλά και καλύτερα τιούτων. Αλλά κανείς ας μην πολύ εξετάζει των καιρών της ελεύσεως του Κυρίου, διότι λέγει «Ου χειμών εστί γνώνε χρόνους και καιρούς, ούσο πατηρέθετο εν τη ιδία εξουσία», και κανείς να μην τολμήσει να ορίσει το πότε ακριβώς θα γίνουν αυτά, ούτε πάλι να κοιμάται ήσυχος, διότι λέγει πάλι «Αγρυπνείτε ότι η ώρα ου δοκείτε ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Αλλά επειδή έπρεπε να γνωρίζουμε τα σημεία της συντελείας και επειδή αναμένομεν τον Χριστό, για να μην αποθάνομεν απατηθέντες και πλανηθόμενεν υπό του Αντιχρίστου, οι Άγιοι Απόστολοι κινηθέντες εκ θείας προαιρέσεως προσήλθον εις τον διδάσκαλον αυτών και είπαν «Είπε ημίν, πότε ταύτα έστε και τι το σημείον της παρουσίας και συντελείας του αιώνος? Σε αναμένομεν πάλι να έλθεις, αλλά ο σατανάς μετασχηματίζεται ως άγγελος φωτός. Ασφάλισέ μας λοιπόν, ώστε να μην προσκυνήσουμε άλλον αντί σου». Ο δε Χριστός ανοίξα στο θείον και μακάριον αυτού στόμα είπε «Βλέπετε μη της ημάς πλανήσει,
και η σύσταση σε αυτή απευθύνεται προς όλους σας για να προσέχετε στους λόγους του Κυρίου, διότι δεν είναι ιστορικοί λόγοι παρελθόντων πραγμάτων, αλλά θεία προφητεία αυτών που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, και να είστε βέβαιοι ότι οπωσδήποτε θα πραγματοποιηθούν. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου, άνθρωπε, και ασφάλισε την ψυχή σου. Η Εκκλησία σου το φωνάζει διαρκώς ενώπιον του Θεού του Ζώντος και σου προλέγει τα γεγονότα τα περί του Αντιχρίστου πριν ακόμη να έρθουν, και είτε θα πραγματοποιηθούν ταύτα κατά τον χρόνο της ζωής σου, είτε μετά από σε, δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει προς το συμφέρον σου είναι να φροντίσεις να τακτοποιηθείς, επειδή γνωρίζεις πλέον όλα αυτά. Τότε θα έλθει εκείνος ο Αντίχριστον με όλα τα ψεύδη και απατηλά σημεία και τέρατα, αναβιβάζουν τον εαυτό του υπεράνω των ειδώλων, αρχικός μεν υποκρινόμενος την φιλανθρωπίαν, κατόπιν δε φανερώνοντας όλη τη σκληρότητα και μάλιστα εναντίον των Αγίων του Θεού. Ποιος όμως είναι μακάριος και θα μαρτυρήσει τότε με ευλάβιαν υπέρ του Χριστού? Έχω τη γνώμη ότι οι τότε μάρτυρες θα είναι υπεράνω όλων των μαρτύρων, διότι οι πρώτου Αντιχρίστου ηγονίστησαν μόνο εναντίον των ανθρώπων, ενώ οι επί της εποχής του θα πολεμήσουν αυτοπροσώπως με αυτόν τον ίδιο τον Σατανάν. Και οι μεν παλαιοί διώχτε βασιλείς μόνον εφώνευον, και δεν προσεπάθουν να αποδείξουν ότι ανασταίνουν νεκρούς, ούτε παρουσίαζαν άλλα σημεία και τέρατα. Τώρα όμως είναι πολύ μεγάλη και η κακία και η απάτη και ο φόβος, ώστε πλανάστε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Λοιπόν, άνθρωπε, φύλαξε σε παρακαλώ τον εαυτόν σου. Έχεις τώρα όλα τα προγνωστικά του Αντιχρίστου, και να μην σκέπτεσαι μόνον εσύ, αλλά να τα λέγεις και να ενημερώνεις και τους άλλους, όσους δίνασε περισσότερους. Εάν έχεις παιδιά κατά σάρκα, να τα συμβουλεύεις συνεχώς. Και εάν έσωσες κάποιον για τις διδασκαλίας σου και τον έκανες πνευματικό σου παιδί, και αυτόν φρόντιζε διαρκώς να τον ενισχύεις, για να μην δεχτείς τον ψευδέστατον, να μην τον δεχτεί τον ψευδέστατον Αντίχριστον ως τον αληθινόν Θεόν. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Με φοβίζουν οι πόλεμοι των εθνών, με φοβίζουν τα σχίσματα των εκκλησιών, με φοβίζει μισαδέλφια των ανθρώπων, και λέγω μεν ταύτα, αλλά να μη δώσει ο Θεός να πραγματοποιηθούν επί των ημερών μας, αλλά ας φροντίσουμε να γίνομε όσο δύνατη γίνεται και Ανδρείοι. Ας δούμε τώρα τι μας λέγει ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστός Σαλός, 11ος αιών μετά Χριστόν. Είναι φανερόν ότι θα συγκεντρώσει πάλιν ο Θεός τους Ισραηλίτας στην Ιερουσαλήμ και θα τους ξαναδώσει όσα είχαν και πρώτα, και τούτο για να ανατρέψει την μέχρι τότε πρόφασή τους ότι η απώλειά τους οφείλεται στον διασκορπισμό. Θα μπορούσαν δηλαδή κατά την ημέρα της κρίσεως να απολογηθούν ως εξής το Χριστό: αν μας συγκέντρωνε στην Ιερουσαλήμ, αν μας ξανάδινε όσα είχαμε, τότε θα εμπιστεύαμε σε σένα. Αφού δεν θα υπήρχε πια λόγος να φθονούμε τα έθνη που προτιμήθηκαν τόσο εις βάρος μας. Έτσι λοιπόν θα συναχθούν όλοι μαζί και θα ανακτήσουν ό,τι στερήθηκαν, αλλά θα παραμείνουν στην ίδια απιστία. Και τότε πώς θα σωθούν, όταν μάλιστα την ίδια εποχή θα έλθει ανάμεσά τους ο Αντίχριστος και θα πιστέψουν όλοι τους αυτόν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου? Ο Θεός δεν ψεύδεται, αναφέρει το Άγιον Καιρόν Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι η αλήθεια, διακηρύσει με το μονογενή του Υιό. Με την αποκατάστασή τους λοιπόν θα στερηθούν αυτομάτως από αυτήν την δικαιολογία. Εκείνος ο πλανεμένος και μάταιος ο Αντίχριστος θα ταλαιπωρήσει υπερβολικά τους χριστιανούς της εποχής του μέχρι της τελευταίας τους αναπνοής, με θλίψεις και φοβερές τιμωρίες. Όποιος δεν πλανηθεί και δεν πιστέψει σε αυτόν θα αναδειχθεί εκλεκτός και άξιος φίλος του Χριστού. Όλοι βεβαίως οι Άγιοι είναι μακάρι. Τρισμακάριος όμως θα είναι όσοι μαρτυρήσουν την εποχή του Αντιχρίστου. Θα τους περιμένει παντοτινά
υπερβολική δόξα και αγαλία σας. Θα ακολουθήσει τότε φοβερός πόλεμος μεταξύ του Αντιχρίστου και του Δεσπότου Χριστού. Μάλιστα, δηλαδή, μόλις δηλαδή αντιληφθεί ο Αντίχριστος ότι ο κόσμος πλησιάζει στο τέλος του, θα κάνει μανιασμένος αντιπαράταξη στον ουρανό. Θα ρίξει αστραπές και βροντές και θα κάνει τέτοιους κτύπους ώστε από τον ήχο της βοής να δονείται το σύμπαν και να αντυχεί φοβερά. Ποιος μπορεί να μην φοβηθεί και δεν θα φρίξει, μακάρι θα είναι. Όπως είπε προηγουμένως εκείνη τον οποίον δεν θα κλονιστεί η πίστης εις τον Χριστόν των αληθινών Θεών μας που σαρκώθηκε και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο Μαρία. Μακάρι επίσης εκείνοι που θα πεθάνουν για την αγάπη του Χριστού και θα ελέγξουν με θάρρος τον δράκοντα και την πλάνη του. Μακάρι όσοι θα υψώσουν το ανάστημά τους εναντίον του και θα ελέγξουν με γενναιότητα τα ατοπήματά του. Ας δούμε τώρα τι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 354-407 μετά Χριστόν. Μην τη σημάς εξαπατήσει κατ' ουδέν ανθρώπου, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε αποδεικνύντα εαυτόν ότι έστειν Θεόν. Εδώ ομιλεί περί του Αντιχρίστου και αποκαλύπτει μεγάλα μυστήρια. Τι είναι η αποστασία? Τον ίδιο τον Αντίχριστο ονομάζει αποστασία επειδή πρόκειται να οδηγήσει πολλούς στην απώλεια και να τους απομακρύνει από την πίστη, ώστε λέγει δυνατό να σκανδαλιστούν και εκλεκτεί. Και άνθρωπον αμαρτίας τον ονομάζει διότι θα πράξει αναρρύθμιτα δεινά, αλλά και άλλους θα παρακινήσει να πράξουν τα ίδια. Τον ίδιον δε και ιών απολίας διότι και αυτός πρόκειται να οδηγηθεί στην απώλεια. Ποιος όμως είναι αυτός, άραγε ο Σατανάς? Βεβαίως όχι, αλλά κάποιος άνθρωπος που θα δέχεται όλη την ενέργειά του. Και θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος, λέγει, ο υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, δηλαδή ο Αντίχριστος. Διότι δεν θα φέρει μία ειδωλολατρική θρησκεία, αλλά θα είναι αντίθεος και θα καταλύσει όλους τους Θεούς και θα διατάξει να τον προσκυνούν αντί του Θεού και θα εγκατασταθεί στον ναό του Θεού. Όχι μόνο τον εν Ιεροσολύμης, αλλά και εις όλα στα τοπικά χριστιανικά εκκλησίας. Και αποδεικνύοντα λέγει αυτόν ότι έστει Θεός. Δεν είπε ότι θα ονομάζει τον εαυτόν του Θεό, αλλά ότι θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός, διότι και μεγάλα έργα θα κάνει και σημεία θαυμαστά θα επιδείξει. Έπειτα θέλω να φανερώσει ποιος είναι αυτός του οποίου η παρουσία θα γίνει κατ' ενέργεια του Σατανά, λέγει, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Δηλαδή θα επιδείξει παντός είδους θαυματουργική ικανότητα, όμως τίποτε δεν θα είναι αληθές, αλλά τα πάντα θα γίνονται προς εξαπάτηση. Αυτά τα προείπε για να μην απατηθούν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης. Και τέραση, λέγει, ψευδή, δηλαδή με θαύματα που θα είναι ή θα οδηγούν στο ψεύδος. Και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης. Γιατί λοιπόν επέτρεψε ο Θεός, θα ρωτήσει κάποιος, να γίνει αυτό το πράγμα? Και τι είδους θεία οικονομία είναι αυτή? Ποιο δε θα είναι το κέρδος από την εμφάνιση εκείνου του Αντιχρίστου, αφού θα έρθει να μας κακοποιήσει? Μη φοβηθείς αγαπητέ, αλλά άκουσα αυτόν που λέγει ότι η εξουσία του θα έχει ισχύνει σε αυτούς που πρόκειται να απολεστούν, οι οποίοι ακόμη και αν δεν ερχόταν εκείνος ο Αντίχριστος δεν θα επίθονται. Ερωτάς λοιπόν ποιο είναι το κέρδος? Ότι θα αποστομωθούν αυτοί ακριβώς που πρόκειται να απολεστούν. Πώς? Διότι κι αν ακόμη δεν ερχόταν εκείνος, δεν πρόκειται να πιστέψουν στον Χριστό. Έρχεται λοιπόν για να τους ελέγξει, για να μην έχουν να λέγουν ότι επειδή ο Χριστός έλεγε ότι είναι Θεός, αν και πουθενά δεν το είπε φανερός, αλλά επειδή το εκήρυξαν οι μετέπειτα, γι' αυτό δεν επιστεύαν. Επειδή ακούσαμε ότι ένας είναι ο Θεός από τον οποίο δημιουργήθησαν τα πάντα, δια τούτο δεν επιστρέψαμε στο Χριστό. Ο Αντίχριστος λοιπόν θα αναιρέσει αυτή ακριβώς την πρόφασή του, διότι όταν έλθει εκείνος και θα τον πιστεύουν, αν και δεν εντέλει τίποτε το ορθόν, αλλά όλα τα πράγματα τότε θα αποστομωθούν.
Διότι, εάν δεν πιστεύεις στον Χριστό, πολύ περισσότερο δεν θα έπρεπε να πιστεύεις στον Αντίχριστο. Διότι εκείνος μεν έλεγε ότι είχε στείλει από τον Πατέρα, είχε σταλεί, αυτός δε το αντίθετο. Δια τούτο έλεγε ο Χριστός, εγώ ήρθον εν το ονόματι του Πατρός και ούκε δε ξαστέμε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι του Ιδίου, εκείνο λείψεστε. Αλλά θα υπούν, είδαμε σημεία. Αλλά και επί του Χριστού είχαν γίνει πολλά και μεγάλα. Πολύ περισσότερο λοιπόν δεν θα έπρεπε να πιστεύετε εις αυτόν, στον Αντίχριστο δηλαδή. Αν και περί αυτού βέβαια πολλά έχουν προλεχθεί, ότι δηλαδή θα είναι ο άνεμος, ο γιος της απολίας, ότι η παρουσία του θα είναι κατά ενέργεια του Σατανά, ενώ περί εκείνου τα αντίθετα. Ότι θα είναι ο σωτήρ, ότι φέρει άπειρα αγαθά. Αν θον γάρ την αγάπη της αληθείας, ούκε δέξατο, εις το σωθήνε αυτούς. Και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστέψει αυτούς το ψεύδι να κληθώσει πάντες, ή μη πιστεύσαντε στη αληθεία, αλλά ευδοκίσαντε σε διαδικία, ή να κληθώσει. Δεν είπε να κολαστώσει, διότι και χωρίς αυτόν επρόκειτο να κολαστούν, αλλά ή να κληθώσει, δηλαδή να κατακριθούν ενώπιον του φοβερού δικαστηρίου, επειδή θα είναι αναπολόγητοι. Ποιοι δε θα είναι αυτοί, το ερμήνευσεν ο ίδιος προσθέτουν. Ή μη πιστεύοντες στη αληθεία, αλλά ευδοκιμήσαντες εν τη αδικία. Αγάπη δε αληθείας ονομάζει τον Χριστόν. Άνθον γάρ λέγει την αγάπη της αληθείας ούκε δέξαντου. Διότι και η αγάπη και η αλήθεια δι' αυτά τα δύο ήρθε εις τον κόσμο. Έτσι είτε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και αγάπη και αλήθεια, επειδή αγαπά τους ανθρώπους και για να αποκαλύψει αληθή πράγματα. Αλλά ευδοκίσαντες λέει εν τη αδικία, διότι ο Αντίχριστος θα έλθει για να αδικήσει τους ανθρώπους και να τους καταστρέψει, διότι και τι δεν πρόκειται να κάνει τότε, θα ανακοινήσει τα πάντα. Τα πάντα θα τη συνταράξει εξαιτίας αυτού, που δεν θα διατάζει και εξαιτίας του φόβου που θα διατάζει και εξαιτίας του φόβου που θα προκαλεί. Από παντού θα είναι φοβερός, από την εξουσία του, από την ομότητά του, από τις παρανομίες και τις άδικες προσταγές του. Αλλά μην φοβηθείς, η εξουσία του θα ισχύει, λέγει, σε αυτούς που πρόκειται να απολεστούν. Διότι τότε θα έλθει ο Ηλίας για να προφυλάξει τους πιστούς. Το είπε δε και αυτό ο Χριστός. Ηλίας έρχεται και αποκαταστήσει πάντα. Δι' αυτό έχει λεχθεί περί του Ιωάννου ότι ήρθε εν δυνάμει και πνεύμα Ηλίου. Διότι δεν έκανε ούτε σημεία όπως ο Ηλίας ούτε θαύματα. Ιωάννης μεν γάρ λέγει σημείων επίησεν ουδέν. Πάντα δε όσα είπε ο Ιωάννης περί τούτου είναι αληθή. Πώς λοιπόν έχει έρθει εν δυνάμει και πνεύμα Ηλίου, αυτό σημαίνει ότι θα αναλάβει την ίδια διακονία. Όπως ακριβώς αυτό ο πρόδρομος της πρώτης παρουσίας, έτσι και εκείνος θα είναι πρόδρομος της δευτέρας ενδόξου αυτού παρουσίας και δια τούτο δεν απέθανε, αλλά διατηρείται. Ερμηνεία της Β' προς Θεσσαλονικής Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο Β' 3 έως 12. Ας δούμε τώρα τι μας λέγει ο Όσιος Νήλαιος ο Μυροβλήτης. Ο Όσιος Νήλαιος έζησε τον 17ο αιώνα μετά Χριστόν στο Άγιον Όρος. Κατά το 1900 έτος, βαδίζοντας προς τον μεσασμό του 8ου αιώνα, άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύθερης του Αντιχρίστου, θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία, τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος. Σε μορφέ των ανθρώπων θα μετασχηματίζονται και δεν θα γνωρίζονται οι άντρες από τις γυναίκες για τις ανεσχύν του ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Και τότε οι άνθρωποι θα γριεύσουν και θα γίνουν σαν θηρία από την πλάνη του Αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός στους γονείς τους και στους γεροντοτέρους. Η αγάπη θα εκπλήξει, θα εκλείψει. Οι ποιμένες των χριστιανών αρχιερείς και ιερείς θα είναι άντρες και ενόδοξοι παντελώς, μη γνωρίζοντες την αριστερά από τη δεξιά οδόν. Τότε θα αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόξεις των χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σοφροσύνη θα απολεστεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτεία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φτάσουν στο μέγιστο βαθμό και ουείς τους θησαυρίζοντας αργύρια. Επορνία, μοιχεία, συνοκητή, εκλοπή και φόνη θα πολετεύονται εν το καιρό εκείνο και δια την ενέργεια της μεγίστης αμαρτίας και ασελγίας οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβαν στο Άγιο Βάφτισμα
ως την και την τύψη της συνειδήσεως. Η Εκκλησία δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλίμονων τότε εις τον κόσμο, εν το κόσμο ευρισκομένους χριστιανούς, οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστη, διότι δεν θα βλέπουν από κανέναν φως επιγνώσεως. Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμο εις τα ιερά καταφύγια για να έβρουν ψυχική ανακούφιση εις τα στλήψεις των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στεναχωρίας. Και πάντα ταύτα γεννήσονται διότι για το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα και γεννήσεται εξουσιαστής πάσης της οικουμένης και θα πει τέρατα και σημεία κατά φαντασία. Θέλει δε δώσει πονηρίαν και πονηράν σοφίαν εις τον ταλέπορον άνθρωπο να εφεύρει να ομιλεί ο εις τον άλλον από μίαν άκρη της γης εις την άλλη. Τότε θα πετάνται στον αέρα ως πτηνά και διασχίζονται στον βυθόν της θαλάσσης ως ικθύες. Και τα αυτά πάντα ποιούνται σε δυστυχείς άνθρωποι, διαβιούνται σε ανέση, μη γνωρίζονται σε ταλέποροι, ότι τα αυτά εις την πλάνη του Αντιχρίστου και τόσον θα προοδεύσει εις την επιστήμη κατά φαντασία ο πονηρός, ώστε αποπλανήσει τους ανθρώπους και μη πιστεύσει εις την ύπαρξη του της υποστάτου Θεού. Τότε βλέπουν ο Πανάγαθος Θεός την απώλεια του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώσει τα σημαίνα δια τους ολίγους σωζωμένους, διότι ο διάβολος θέλει πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τότε ευνηδίως θέλει έλθει δίστομος ροφέα και θα θανατώσει τον πλάνον και τους οπαδούς αυτού. Λόγος στην παρουσία του Κυρίου για τη συντέλεια του κόσμου και στην παρουσία του Αντιχρίστου, Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Πόσο εγώ, ο ελάχιστος και αμαρτωλός Εφραίμ, και γεμάτος παραπτώματα θα μπορέσω να διηγηθώ αυτά που είναι πάνω από τη δύναμή μου? Αλλά επειδή ο Σωτήρας μας, χάρη στη δική του ασπλαχνία, δίδαξε τη σοφία στους αγραμμάτους και με αυτούς φώτισε τους πιστούς που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, θα ενισχύσει πλούσια και τη δική μου γλώσσα για να έρθει ωφέλεια και οικοδομήσει και σε μένα που μιλώ και σε όλους τους ακροατές μου. Θα μιλήσω μάλιστα με πόνο και θα πω με στεναγμούς για τη συντέλεια του παρόντος κόσμου και για τον αδιάντροπο και φοβερό δράκοντα που πρόκειται να ταράξει όλη την οικουμένη και να βάλει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων δειλία και αμέλεια και φοβερή απαιστία. Και να κάνει θαύματα και θεραπευτικές και φοβερά φαινόμενα, ώστε αν μπορέσει να πλανήσει ακόμη και τους εκλεκτούς. Και να εξαπατήσει όλους με τα ψεύτικα θαύματα και τις φανταστικές θεραπευτικές που θα γίνουν από αυτόν. Διότι με παραχώρηση του Αγίου Θεού θα λάβει εξουσία να εξαπατήσει τον κόσμο. Διότι πλήθυνε ασέβη του κόσμου και παντού θα προξενεί κάθε λογή συμφορές. Και γι' αυτό ο άχρητος δεσπότης παραχώρησε να πειραστεί ο κόσμος με πνεύμα πλάνης, εξαιτίας της ασέβειας των ανθρώπων. Επειδή έτσι ήθελαν οι άνθρωποι, να αποστατήσουν δηλαδή από τον Θεό και να αγαπήσουν τον πονηρό. Μεγάλος αγώνας, αδελφοί, θα υπάρχει εκείνους τους καιρούς, κυρίως για τους πιστούς, όταν θα πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον δράκοντα θαύματα και θεραπευτικές με πολύ δύναμη, όταν επίσης θα παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Θεό με φοβερές φαντασίες να πετά στον αέρα και όλους τους δαίμονες να είναι ψηλά στον αέρα σαν άγγελοι μπροστά στον τύρανο, διότι θα κραυγάζει με δύναμη, αλλάζοντας μορφές, προξενώντας αμέτωτο φόβο σε όλους τους ανθρώπους. Τότε, αδελφοί, ποιος άραγε θα βρεθεί να είναι οχυρωμένος, μετήχος και να μείνει ασάλευτος, έχοντας την ψυχή του την απόδειξη, δηλαδή την Αγία Παρουσία του μονογενή Υιού του Θεού μας, όταν θα δει εκείνη την απερίγραπτη θλίψη να απλώνεται παντού σε κάθε ψυχή και να μην έχει εντελώς από πουθενά παρηγορία, ούτε επίσης ανακούφιση στη στεριά και στη θάλασσα, όταν θα δει ολόκληρο τον κόσμο να ταράζεται και να φεύγει ο καθένας να κρυφτεί στα βουνά και άλλους να πεθαίνουν από πείνα, άλλους επίσης να λιώνουν σαν το κερί από φοβερή δίψα και να μην υπάρχει εκείνος που να τους πλαχνιστεί, όταν θα δει όλα τα πρόσωπα να χύνουν δάκρυα και να ρωτούν με πόθο αν υπάρχει επάνω στη γη λόγος Θεού και θα ακούσει ότι δεν υπάρχει πουθενά, ποιος λοιπόν θα αντέξει εκείνες τις μέρες? Και ποιος θα υπομείνει την αβάσταχτη θλίψη όταν θα δει την ταραχή των λαών που έρχονται από τα πέρατα της γης για να δουν τον τύρανο και πολλούς να προσκυνούν μπροστά στον τύρανο κραυγάζοντας με τρόμο ότι «Εσύ είσαι ο σωτήρας μας». Η θάλασσα θα ταραχτεί και η γη θα ξεραθεί, οι ουρανοί δεν θα βρέξουν, τα φυτά θα μαραθούν και όλοι όσοι είναι στα ανατολικά της γης θα φύγουν στα δυτικά από τον πολύ φόβο και επίσης όσοι είναι στα δυτικά θα φύγουν στα ανατολικά με τρόμο και τότε αφού ο διάντροπος λάβει την εξουσία θα στείλει τους δαίμονες σε όλα τα πέρατα για να κηρύξουν με παρησία ότι εμφανίστηκε μεγάλος βασιλιάς με δόξα, ελάτε να τον πείτε.
Ποιος λοιπόν θα έχει τόσο ισχυρή ψυχή ώστε να σηκώσει με γενότητα όλα τα σκάνδαλα? Ποιος λοιπόν θα είναι, όπως είπα προηγουμένως, τόσο δυνατός άνθρωπος ώστε να τον μακαρίσουν όλοι οι άγγελοι? Διότι εγώ, αδελφοί μου, φιλόχριστοι και τέλειοι, φοβήθηκα από αυτήν την ανάμνηση του Δράκοντα, αναλογιζόμενος τη θλίψη που πρόκειται να συμβεί στους ανθρώπους εκείνους τους καιρούς, και επίσης πόσο αυτός ο Δράκοντας θα είναι αχρίος και σκληρός για το ανθρώπινο γένος, και περισσότερο άγρος θα γίνει για τους πιστούς που έχουν τη δύναμη να νικήσουν τις φανταστικές θερατουργίες του. Διότι θα υπάρχουν πολλοί τότε που θα φανούν ευάρεστοι στο Θεό και που θα μπορέσουν να σωθούν στα βουνά και στους έρημους τόπους με πολλές δεήσεις και με αβάστατους θρήνους. Διότι ο Άγιος Θεός, βλέποντάς τους να είναι μέσα σε τόσο απερίγραπτο θρήνο και σε τόσο αληθινή πίστη, θα εκδηλώσει αυτή την ευφυλαχνία του ως φιλόστεργος πατέρας και θα τους διαφυλάξει εκεί όπου έχουν κρυφθεί. Και διότι ο αχριότατος Δράκοντας δεν θα σταματήσει να αναζητά τους πιστούς στη στεριά και στη θάλασσα, με την ιδέα ότι έγινε πια βασιλιάς επάνω στη γη και όλους τους έχει υποτάξει. Και νομίζει ο άθλιος ότι θα αντισταθεί εκείνη τη φοβερή ώρα, όταν θα έρθει ο Κύριος από τους ουρανούς, επειδή δεν γνωρίζει ο άθλιος την αδυναμία του και την υπερηφάνειά του, εξαιτίας της οποίας έπεσαν. Παρ' όλα αυτά όμως ταράζει τη γη και φοβερίζει τα σύμπαντα με τα ψεύτικα μαγικά θαύματά του. Δεν θα υπάρχει εκείνο τον καιρό όταν θα έρθει ο Δράκοντας ανακούφιση επάνω στη γη, αλλά μεγάλη θλίψη, ταραχή και σύγχυση, θάνατοι και πείνες σε όλον τον κόσμο, διότι ο ίδιος ο Κυριός μας με το θεϊκό του στόμα είπε ότι τέτοια δεν έχουν συμβεί από την αρχή της δημιουργίας. Εμείς όμως οι αμαρτωλοί πώς θα συμπεράνουμε το υπέρμετρον αλλά και το απερίγραπτον αυτής της θλίψης όταν ο Θεός έτσι την χαρακτηρίσει? Λοιπόν, ας προσιλώσει ο καθένας το νου του με ακρίβεια στις άγιες λέξεις του Κυρίου και Σωτήρα μας, πως εξαιτίας της δυσκολίας και της υπερβολικής θλίψης θα λιγοστέψει τις μέρες της θλίψης, χάρη στην ευσπλαχνία του, παροτρύνοντάς μας και λέγοντας να προσεύχεστε να μην συμβεί η φυγή σας χειμώνα ή μέρα Σάββατο, και επίσης να ακρυπνάτε πάντοτε προσευχόμενοι αδιάκοπα για να αξιωθείτε να αποφύγετε την θλίψη και να σταθείτε μπροστά στο Θεό, διότι ο καιρός πλησιάζει. Και όμως όλοι επιμένουμε σε αυτή την κακία και δεν πιστεύουμε. Ας παρακαλέσουμε αδιάκοπα με δάκρυα και προσευχές, πέφτοντας γονατιστή μπροστά στον Θεό νύχτα και μέρα για να σωθούμε οι αμαρτωλοί. Όποιος έχει δάκρυα και ακατάνοιξη, ας παρακαλέσει τον Κύριο για να γλιτώσουμε από τη θλίψη που πρόκειται να έρθει επάνω στη γη, ώστε ούτε το ίδιο το θηρίο να δει εντελώς, ούτε επίσης να ακούσει τα φοβερά πράγματα. Διότι θα έρθουν πάνω στη γη, στους διάφορους τόπους, πείνες, σεισμοί και διάφοροι θάνατοι. Θα πρέπει να έχει γενναία ψυχή αυτός που θα μπορέσει να διατηρήσει την ζωή του ανάμεσα στα σκάνδαλα. Διότι αν βρεθεί ο άνθρωπος να αμελεί έστω και λίγο, εύκολα κυριεύεται και εχμαλωτίζεται από τα θαύματα του πονηρού και από τη λου Δράκοντα. Και ένας τέτοιος άνθρωπος που παρουσιάζεται να είναι την ημέρα της κρίσης ασυγχώρητος, διότι το βλέπει και ο ίδιος ότι πίστευσε στον τύρανο με τη θέλησή του. Έχουμε ανάγκη, αγαπητοί, από πολλές προσευχές και πολλά δάκρυα, για να βρεθεί κάποιος από εμάς σταθερός στους πειρασμούς. Διότι θα είναι πολλές οι φανταστικές θεωρητουργίες του θηρίου που θα συμβούν. Επειδή δηλαδή είναι Θεομάχος, θέλει να απολεστούν όλοι. Διότι μεταχειρίζεται ο τύρανος τέτοιων τρόπων για να έχουν όλοι τη σφραγή του θηρίου όταν θα έρθει στην εποχή του και στον ορισμένο καιρό να εξαπατήσει όλον τον κόσμο με θαύματα. Και έπειτα έτσι να προσφέρει τις τροφές και κάθε εμπόρευμα, και θα τοποθετήσει κυβερνήτες να εκτελούν το πρόσταγμά του. Προσέχετε, αδελφοί μου, την υπερβολική πονηρία του θηρίου, διότι μεταχειρίζεται πονηρά τεχνάσματα. Προσέχετε πως αρχίζει από την κοιλιά, ώστε όταν κάποιος βρεθεί σε δυσκολία στερούμενος στην τροφή, να αναγκαστεί να δεχτεί τη σφραγίδα εκείνου. Όχι όπου τύχει, σε οποιοδήποτε μέλος του σώματος, αλλά να δεχτεί το ασεβές χάραγμα στο δεξί χέρι, επίσης και στο μέτωπο. Για να μην έχει ο άνθρωπος δύναμη να σχηματίσει με το δεξί του χέρι το σημείο του σταυρού, ούτε επίσης να σημειώσει στο μέτωπό του εντελώς το Άγιο όνομα του Κυρίου, ούτε το ένδοξο και τίμιο σταυρό του Χριστού και Σωτήρα μας. Διότι γνωρίζει ο άθλιος ότι αν σχηματιστεί ο σταυρός του Κυρίου, καταργεί όλη τη δύναμή του και γι' αυτό σφραγίζει το δεξί χέρι του ανθρώπου, διότι το δεξί χέρι είναι που σφραγίζει όλα τα μέλη μας. Παρόμοια μάλιστα και το πρόσωπο σαν λιχνοστάτης κρατά ψηλά το λιχνάρι του φωτός, δηλαδή το σύμβολο του Σωτήρα μας. Περιμένει λοιπόν, αδελφοί μου, φοβερός αγώνας όλους τους φιλόχριστους ανθρώπους, ώστε να μην δηλιάσουν ως την ώρα του θανάτου, ούτε να δείξουν αδιαφορία όταν θα χαράσει ο Θαδάκοντας τη σφραγίδα του αντί για το σταυρό του Σωτήρα, διότι μεταχειρίζεται τέτοιον τρόπο ώστε να μην αναφέρεται διόλου αυτόν τον καιρό το όνομα του Κυρίου και Σωτήρα.
Και το κάνει αυτό ανίσχυρος επειδή φοβάται και τρέμει από την Αγία Δύναμη του Σωτήρα μας. Διότι αν κάποιος δεν δεχτεί τη σφραγίδα εκείνου, δεν εχμαλωτίζεται από τις φανταστικές θεατουργίες του, ούτε επίσης ο Κύριος απομακρύνεται από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά τους φωτίζει και τους ελκύει κοντά του. Πρέπει να καταλάβουμε εμείς αδελφοί, με κάθε ακρίβεια, ότι οι φανταστικές θεατουργίες του εχθρού είναι άσπλαχνες. Ο Κύριός μας όμως έρχεται σε όλους εμάς με γαλήνη, για να αποκρούσει για χάρη μας τις πανουργίες του θηρίου. Όταν κρατάμε με ειλικρίνεια την ορθή πίστη του Χριστού, θα διασκορπίσουμε εύκολα την δύναμη του τυράννου, θα αποκτήσουμε αμετακίνητο λογισμό και σταθερότητα και θα απομακρυνθεί από μας ο ανίσχυρος, επειδή δεν θα μπορεί να κάνει τίποτε. Εγώ, ο τυποτένιος αδελφοί φιλόχριστοι, σας παρακαλώ να μην γινόμαστε πλαδαροί, αλλά απέναντίας να γινόμαστε δυνατοί με την δύναμη του Σταυρού. Ο αναπόφευκτος αγώνας είναι πολύ κοντά μας. Ας πάρουμε όλοι μας την ασπίδα της πίστεως. Να είστε λοιπόν πρόθυμοι σαν έμπιστοι δούλοι και να μην δέχεστε εκείνον, επειδή δηλαδή ο κλέπτης και άθλιος και σκληρός πρόκειται να έλθει πρώτος αυτός τον καιρό του, θέλοντας να κλέψει και να σφάξει και να οδηγήσει στην απώλεια. Την εκλεκτή ποίμη του αληθινού ποιμένα Χριστού, γι' αυτό παίρνει τη μορφή του αληθινού ποιμένα. Ας μάθουμε, αγαπητοί, με τι λογή μορφή έρχεται στη γη ο αδιάντροπος Όφης. Επειδή δηλαδή ο Σωτήρας, θέλοντας να σώσει το γένος των ανθρώπων, γεννήθηκε από την Παρθένο και με μορφή ανθρώπου νίκησε τον εχθρό, με την αγία δύναμη της ισότητάς του, σοφίστηκε αυτός να πάρει την μορφή της παρουσίας του και να μας εξαπατήσει. Ο Κύριος μας όμως θα έρθει στη γη μέσα σε φωτεινές νεφέλες, σαν φοβερή αστραπή. Ο εχθρός απέναντίας δεν θα έρθει με τον ίδιο τρόπο, διότι είναι αποστάτης. Θα γεννηθεί όμως ακριβώς το όργανο εκείνο από μια χρία κόρη και δεν θα γίνει άνθρωπος αυτός. Και θα έρθει ο αχριότητος με τέτοια μορφή σαν κλέφτης για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Ταπεινός, ήσυχος, μισώντας λέει την αδικία, αποστρεφόμενος στα είδωλα, προτιμώντας την ευσέβεια, αγαθός, φιλόπτωχος, υπερβολικά όμορφος, ατάραχος. Χαρούμενος προς όλους, τιμώντας υπερβολικά το γένος των Ιουδαίων, διότι αυτοί περιμένουν τον ερχομόν του. Ανάμεσα σε όλους αυτούς θα πραγματοποιεί θαύματα, τερατουργίες και φοβερά πράγματα με πολύ δύναμη και θα μηχανεύεται με δόλο να γίνει αρεστός σε όλους, για να αγαπηθεί γρήγορα από πολλούς. Και δεν θα παίρνει δώρα, δεν θα μιλά με όργη, δεν θα παρουσιάζεται σχηθροπός, αλλά με το πρόσχημα της καλής του διαδαγωγής θα εξαπάτα τον κόσμο ως ότου να βασιλεύσει. Όταν λοιπόν θα δουν πολλοί λαοί και έθνοι τέτοιες αρετές και τέτοια θαύματα, όλοι θα συμφωνήσουν και θα ανακηρύξουν βασιλιά αυτόν τον άνθρωπο με μεγάλη χαρά, λέγοντας ο ένας τον άλλον: «Μήπως λοιπόν υπάρχει άλλος τόσο πολύ αγαθός και δίκαιος άνθρωπος?» Θα ανυψωθεί μάλιστα αμέσως η βασιλεία του και θα πατάξει με θυμό τρεις μεγάλους βασιλείς. Στη συνέχεια θα υπερηφανευτεί η καρδία του και θα ξεράσει ο δράκοντας την πικρότητά του. Θα ταράξει την οικουμένη και θα νικήσει τα πέρατα του κόσμου. Θα προξενήσει θλίψη σε όλο τον κόσμο και θα μολύνει τις ψυχές. Όχι πια σαν ευλαβής, αλλά σε όλα σκληρός προς όλους. Απότομος, οργύλος, θυμώδης, φοβερός, εμπαθής, τρομερός, άσχημος, μισητός, συχαμερός, άγριος και ολέθριος, αδιάντροπος και πρόθυμος να ρίξει μέσα στο λάκκο της ασέβειας όλο το ανθρώπινο γένος. Πληθύνει τα θαύματα του ανάμεσα στο πλήθος, με ψευτιά και όχι με αλήθεια. Ενώ θα παραβρίσκονται και άλλα πολλά πλήθη και θα τον επιθυμούν για τις φανταστικές θεατουργίες του, θα φωνάξει δυνατά ώστε να συλλευθεί ο τόπος, όπου τα πλήθη στέκονται μπροστά του. «Γνωρίστε όλοι οι λαοί την δύναμή μου και την εξουσία μου». Θα μετακινεί βουνά μπροστά στα μάτια αυτών που τα βλέπουν και θα ανυψώνει νησιά από τη θάλασσα. Όλα όμως θα τα κάνει με απάτη και με φαντασία, και όχι αληθινά. Αλλά απέναντίας θα πλανά τον κόσμο και θα εξαπατά με τις φανταστικές θεατουργίες του τα σύμπαντα. Πολλοί θα πιστεύσουν και θα τον δοξάσουν σαν ισχυρό Θεό. Τότε θα θρυνήσει φοβερά και θα στενάξει κάθε ψυχή. Τότε όλοι θα αντικρίσουν μια απαρηγόρητη θλίψη που θα τους κρατά νύχτα και μέρα και δεν θα βρίσκουν πουθενά τρόπο να χορτάσουν από τροφή, διότι θα τοποθετηθούν σε κάθε τόπο κυβερνήτες σκληροί. Κι αν κάποιος έχει τη σφραγίδα του τυράννου χαραγμένη στο μέτωπο ή στο δεξί του χέρι, θα αγοράζει λίγα τρόφιμα από αυτά που θα υπάρχουν. Τότε θα πεθαίνουν τα νήπια στην αγκαλιά των μανάδων τους. Θα πεθάνει επίσης η μάνα πάνω από το παιδί της. Θα πεθάνει επίσης ο πατέρας μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του στην αγορά. Και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα τους μαζέψει και θα τους βάλει στο μνήμα. Από τα πολλά πτώματα που θα πετιούνται στις πλατείες θα βγαίνει παντού δυσοδεία που θα βασανίζει φοβερά τους ζωντανούς. Το πρωί όλοι θα λένε με λύπη και στεναγμούς: «Πότε θα βραδιάσει για να βρούμε ανακούφιση?»
Και όταν επίσης θα έλθει το βράδυ, θα λένε μεταξύ τους με πολύ πικρά δάκρυα. Πότε λοιπόν θα φέξει για να αποφύγουμε τη θλίψη που μας πιέζει? Και δεν θα υπάρχει τόπος όπου να φύγουν ή να κρυφτούν, διότι τα πάντα έχουν ταραχθεί, η θάλασσα και η ξηρά. Γι' αυτό είπε σε εμάς ο Κύριος, να γρυπνάτε παρακαλώντας αδιάκοπα, να αποφύγετε την θλίψη. Θα υπάρχει δυσοδεία στη θάλασσα, δυσοδεία πάνω στη γη, πίνες, σεισμοί, θα υπάρχει ταραχή στη θάλασσα, ταραχή επάνω στη γη, φοβερά πράγματα στη θάλασσα, φοβερά πράγματα επάνω στη γη. Το πολύ χρυσάφι και το ασίμι και τα μεταξωτά ενδύματα καθόλου δεν θα ωφελήσουν κάποιον σε εκείνη τη θλίψη. Αλλά απέναντίας όλοι οι άνθρωποι θα μακαρίζουν τους νεκρούς που θαύτηκαν προτού να έλθει η μεγάλη θλίψη πάνω στη γη. Διότι θα πετιέται στις πλατείες και το χρυσάφι και το ασίμι και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα τα αγγίξει, επειδή όλα θα είναι ανεπιθύμητα. Αλλά απέναντίας όλοι θα σπέβδουν να φύγουν και να κρυφτούν, και δεν θα υπάρχει για αυτούς πουθενά τόπος να κρυφτούν από τη θλίψη. Αλλά ακόμη μαζί με την πείνα και τη θλίψη και τον φόβο θα υπάρχουν θηρία και αρπετά σαρκοφάγα που θα δαγκώνουν τους ανθρώπους, από μέσα φόβος και απ' έξω τρόμος, και τη νύχτα και την μέρα. Στις πλατείες θα υπάρχουν πτώματα, στις πλατείες θα υπάρχει δυσοδεία, στα σπίτια θα υπάρχει δυσοδεία. Στις πλατείες πείνα και δίψα. Στα σπίτια πείνα και δίψα. Στις πλατείες φωνή θρήνου. Στα σπίτια φωνή θρήνου. Στις πλατείες θόρυβος. Στα σπίτια θόρυβος. Θα συναντάω ένας τον άλλον με θρήνο. Ο πατέρας το παιδί του και ο γιος τον πατέρα, η μητέρα την κόρη της. Οι φίλοι θα ξεψυχούν στις πλατείες αγκαλιασμένοι με τους φίλους, και οι αδελφοί θα πεθαίνουν αγκαλιασμένοι με τους αδελφούς. Θα μαραθεί και η ομορφιά από τα πρόσωπα όλων των ανθρώπων, και θα γίνει όψη τους σαν όψη νεκρού. Θα γίνει συχαμερή και μισητή και η ομορφιά των γυναικών. Θα μαραθούν όλοι οι άνθρωποι και η επιθυμία των ανθρώπων. Όλοι μάλιστα όσοι πάουξαν στο φοβερό θηρίο και δέχθηκαν τη σφραγίδα του, το ασεβές χάραγμα του αχρίου θηρίου, θα τρέχουν σε αυτό για βοήθεια και συγχρόνως θα λένε με πόνο: «Δώσε μας να φάμε και να πιούμε, διότι πεθαίνουμε όλοι, πιεζόμενοι από την πείνα και απομάκρυνε από εμάς τα φαρμακερά θηρία». Και αδυνατώντας να ανταποκριθεί ο άθλιος, θα απαντήσει με πολύ σκληρότητα λέγοντας: «Από πού εγώ θα σας δώσω να φάτε και να πιείτε, άνθρωποι? Ο ουρανός δεν θέλει να δώσει βροχή στη γη, και η γη επίσης δεν έδωσε διόλου θερισμό γεννήματα». Και ακούγοντας τα αυτά, οι λαοί θα πενθήσουν και θα κλάψουν, επειδή δεν θα έχουν διόλου παρηγοριά στη θλίψη τους, αλλά απέναντίας θα ακολουθήσει επάνω στη θλίψη τους ανίποτη θλίψη, διότι τόσο πρόθυμα πίστευσαν στον τύρανο. Διότι εκείνος ο άθλιος δεν έχει τη δύναμη ούτε τον εαυτό του να βοηθήσει. Και πώς θα μπορέσει να ελεήσει αυτούς? Εκείνες τις ημέρες θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία από την πολλή πίεση του δράκοντα, και από τον φόβο και από τον σεισμό και από τον ήχο της θάλασσας και από την πείνα και από την δίψα και από τα δαγκώματα των θηρίων. Όλοι μάλιστα όσοι δέχτηκαν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και τον προσκύνησαν σαν τον αγαθό Θεό, δεν θα έχουν κανένα μερίδιο στη βασιλεία του Χριστού, αλλά απέναντίας θα πεταχθούν μαζί με τον δράκοντα στη γέννα του πυρός. Είναι μακάριος αυτός που θα βρεθεί να είναι σε όλα άγιος και σε όλα πιστός, αυτός που θα έχει προσιλωμένη την καρδιά του στον Θεό, δίχως δισταγμό, διότι άφοβα θα αποκρούσει όλες τις ερωτήσεις του δράκοντα, καταφρονώντας και τα βασανιστήρια και τις φανταστικές θερατουργίες του. Προτού μάλιστα να συμβούν αυτά, θα στείλει ο Κύριος ως έσπλαχνος τον Ηλία, τον Θεσβίτη και τον Ενόχ, για να διδάξουν αυτή την ευσέβεια στο γένος των ανθρώπων και να κηρύξουν με παρησία σε όλους τη γνώση του Θεού, ώστε να μην πιστεύσουν στον τύρανο από φόβο και να κραυγάζουν και να λένε, και θα λένε: «Άνθρωποι, είναι απατεώνας, κανείς να μην πιστεύσει εντελώς σε Αυτόν, ούτε να υπακούσει στον Θεομάχο, κανείς από σας να μην φοβηθεί, διότι γρήγορα θα καταργηθεί. Να, ο Άγιος Κύριος έρχεται από τον ουρανό να κρίνει όλους εκείνους που πίστευσαν στα θαύματά του. Όμως λίγοι θα είναι τότε αυτοί που θα θελήσουν να υπακούσουν και να πιστεύσουν στο κήρυγμα των προφητών. Και αυτό το κάνει ο Σωτήρας για να δείξει την ανέκφραστη φιλανθρωπία του, διότι ούτε εκείνο τον καιρό θα αφήσει το ανθρώπινο γένος χωρίς κήρυγμα, για να είναι όλοι αναπολόγητοι στην κρίση. Πολλοί λοιπόν από τους πιστούς, όσοι τότε θα υπάρχουν κατά τον ερχομό του αχρίου, θα χύνουν ποτάμι τα δάκρυα με στεναγμούς προς τον Άγιο Θεό, να γλιτώσουν από το δράκοντα και να φεύγουν με μεγάλη βιασύνη στις ερήμους
και θα κρύβονται με φόβο στα βουνά και στα σπήλαια και θα ρίχνουν στα κεφάλια τους χώμα και στάχτη παρακαλώντας νύχτα και μέρα με πολύ ταπείνωση και θα χορηγείται σε αυτούς από τον Άγιο Θεό αυτό που παρακαλούν και θα τους οδηγεί η χάρις σε ασφαλείς τόπους και θα σώζονται κρυβόμενοι στις σωπές και στα σπήλαια, μη βλέποντες τα θαυμαστά και τα φοβερά πράγματα του Αντιχρίστου, διότι από αυτούς που έχουν γνώση εύκολα αναγνωρίζεται ο ερχομός του. Από εκείνους όμως που έχουν το νου τους σε βιωτικά πράγματα και ποθούν τα γήινα, δεν θα είναι αυτό εύκολο διάκριτο, διότι αυτός που διαρκώς είναι δεμένος σε βιωτικά πράγματα και αν ακόμη ακούσει, δείχνει απιστία και αποφεύγει εκείνον που το λέει. Γι' αυτό το λόγο ενδυναμώνονται οι πιστοί, διότι απαρνούνται όλα τα ανθρώπινα και τη μέρημνα αυτής της ζωής. Τότε θα πενθήσει όλη η γη και η θάλασσα, θα πενθήσει και ο αέρας και συγχρόνως θα πενθήσουν τα άγρια ζώα μαζί με τα πουλιά του ουρανού, θα πενθήσουν τα όρη και τα βουνά και τα δέντρα της πεδιάδας, θα πενθήσουν επίσης και τα άστρα του ουρανού για το ανθρώπινο γένος, διότι όλοι απομακρύθηκαν από τον Άγιο Θεό και επίστεψαν στον Απατεώνα και δέχτηκαν το χάραγμα του Αχρίου και Θεομάχου αντί για το ζωπιό σταυρό του Σωτήρα. Θα πενθήσει η γη και η θάλασσα, διότι ξαφνικά σταμάτησε η φωνή της ψαλμωδίας και της προσευχής από το στόμα των ανθρώπων. Θα πενθήσουν όλες οι εκκλησίες του Χριστού με μεγάλο πένθος, διότι δεν τελείται η λειτουργία και η προσφορά. Ύστερα λοιπόν από τη συμπλήρωση των 3,5 χρόνων της εξουσίας και της δρέσης του Αχρίου, και όταν θα συμπληρωθούν όλα τα σκάνδαλα όλης της γης, όπως λέει ο Κύριος, θα έρθει στο τέλος αστράφοντας σαν αστραπή από τον ουρανό, ο Άγιος και άχρατος και φοβερός και ένδοξος Θεός μας, με δόξα ανέξφραστη, ενώ θα τρέχουν μπροστά από την δόξα του τα τάγματα των αγγέλων και των ευαγγέλων, και θα είναι όλες φλόγες φωτιάς μπροστά, και θα ρέει ποταμός γεμάτος από φωτιά με φοβερό παφλασμό, τα χερουβίμ με στραμμένο το βλέμμα κάτω, και τα σεραφείμ που θα πετούν και θα κρύβουν τα πρόσωπα και τα πόδια τους με τα πύρινα φτερά τους. Θα κραυγάζουν με φρίκι, σηκωθείτε όσοι κοιμάστε, να, ήρθε ο νυμφίος. Θα ανοίξουν επίσης τα μνήματα και στη στιγμή θα αναστηθούν όλες οι φυλές και θα στρέψουν το βλέμμα τους στο Άγιο Κάλος του νυμφίου. Και μύριες μυριάδες και χίλιες χιλιάδες αγγέλων και αρχαγγέλων, αναρρύθμιτες στρατιές, θα έχουν μεγάλη χαρά. Οι Άγιοι και οι Δίκαιοι και όλοι όσοι δεν δέχτηκαν την σφραγίδα του Αχρίου και ασεβή δράκοντα θα χαίρονται. Και θα οδηγηθεί ο τύραννος, δεμένος από τους αγγέλους, μαζί με όλους τους δαίμονες, μπροστά στο βήμα, και όσοι δέχθηκαν την σφραγίδα του, και όλοι οι ασεβείς και αμαρτωλοί δεμένοι, και ο βασιλιάς θα βγάλει εναντίον τους την απόφαση της αιωνίας καταδίκης στο άσβεστο πύρ. Όλοι όμως όσοι δεν δέχθηκαν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, και όλοι όσοι κρύφτηκαν στα σπήλαια, θα χαίρονται μαζί με τον νυμφίο στον αιώνιο και ουράνιο νυφικό θάλαμο, μαζί με όλους τους αγίους, στους απέραντους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Και όχι πλέον οι γνώμες οι δικές μας, από μέσα από την Αποκάλυψη και τα Θεία Λόγια τους για τον Αντίχριστο και για το χάραγμά. Ας αρχίσουμε από την Ιερά Αποκάλυψη στο κεφάλαιο ΙΓΑ13, ο Εχονούν ψηφισάτω τον αριθμό του θηρίου. Προσέξτε, αριθμόν λέει. Και συνεχίζουμε, αριθμός, προσέξατε, αριθμός γάρ ανθρώπου εσύ και ο αριθμός αυτού, χιξιές και 666 δηλαδή. Ας πάμε τώρα στον Άγιο Ιρηναίο. Και εν πάση τις σπουδές και αρχές χειρογράφης του αριθμού τούτου ημένου, δηλαδή του 666, περαιτέρω σημειώνει ότι ο αριθμός είναι ο αριθμός του ονόματος του θηρίου και αλαφού κατάλληλωσουν και το όνομα αυτού 6 τον αριθμό χιξιές. Επίσης λέγει ότι το 666 εκφράζει την κορύφωση της αποστασίας. Βλέπε, βέπες 5,168 και 6,168. Ας δούμε τώρα τι μας λέει ο Άγιος Υπότιτλος. Δώσει χάραγμα εν τη χειρή τη δεξιά και εν το μετόπο. Ιδέ σφραγής επί του μετόπου και επί της δεξιάς χειρός εστί ψήφος. Χίξιες. Βέπες 6,287. Επίσης, ο Δεονούς, ο έχων σοφία ψηφισάτω τον αριθμό του θηρίου, αριθμός γα ανθρώπου εστί και αριθμός αυτού χίξιες, 6,214. Ακόμα. Με το χάραγμα 666 είναι το όνομα μυστικός σε σημασμένο του Αντιχρίστου. 6 βέπες, 216. Και το Άγιο Πνεύμα διαριθμού χιξιές και το όνομα του Αντιχρίστου μυστικός εδήλωσε.
στον Άγιο Ιωάννη που έγραψε την Αποκάλυψη. Βέρπες 6, 213, 214, 216. Ας δούμε τώρα τι μας λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Και το χάραγμα του ελευθερίου ονόματος του Αποστάτου πάσιν επιθύνε σπουδά. Και την ψήφων 666 δε του θηρίου πλατείνε πανταφού επιτιδεύσει εν τεσονές και εν τεσπράσει. Ο αριθμός του θηρίου 666 είναι το σύμβολο του μυστηρίου της ανομίας και εκφράζει την άνοιξη του Μεσσίου Χριστού, πατρολογία 106-353. Ο δε Άγιος Αρέθας Κεσαρίας μας λέγει, και τι το χάραγμα, το όνομα του θηρίου, διτή, διπλή δηλαδή, η τούτου γνώση, ίδια παραφορά γραφής αυτού του ονόματος, ίδια ψήφου, δηλαδή διπλή θα είναι η γνώση του ονόματος, ίδια γραφής, όπως είναι σήμερα, ή ίδια του αριθμού 666. Και την ψήφων δε του ονόματος του θηρίου πανταχού πλατείνε επιτιδεύθη, εν τεσπράσει πωλήσεις. Και ονές αγορές δηλαδή, η ναομή τούτων επιφέρομενος και εν τες των αναγκαίων ενδύες τελευτήσει. Εάν ψήφος ήταν το όνομα, τότε ο στίχος θα έπρεπε να μεταφραστεί ως εξής. Και το όνομα του ονόματος του θηρίου πανταχού, πράγμα το οποίο είναι άτομο, ψήφος είναι μόνο αριθμός 666. Δηλαδή και η Ιερά Αποκάλυψης αναφέρει, ο έχονουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, 13-18. Δεν λέγει ψηφισάτο το όνομα, αλλά ψηφισάτο των αριθμών. Η λέξη ψήφος σημαίνει αριθμός. Βλέπε λεξικόν Δέλτα Δημητράκου. Άρα αυτό που λέμε ότι η συνεργασία θα γίνεται τις πωλήσεις και τις αγορές, θα γίνεται με τον αριθμό. Και τώρα τι μας ζητάνε, είναι απλό για να κάνετε μια συναλλαγή. Κάντε οποιαδήποτε συναλλαγή. Χωρίς αφημί μπορείτε να την κάνετε. Αμφιβάλλω αν θα μπορέσετε. Επίσης υπάρχει το κείμενο ο μη τούτος επιφερόμενος. Η αντωνυμία όμως τούτος στο χωρίο αυτό αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου και τι το χάραγμα. Αναφέρεται στη λέξη χάραγμα και όχι στο όνομα ή ψήφων. Στο χάραγμα με τη διπλή όψη ονόματος και αριθμού. Αριθμών δε ανθρώπου το όνομα είναι. Αντί του ξένων, ουδέ αήθη, άγνωστο δηλαδή, και επικεκριμένων και διπλόης εχόμενων αλλά ψήφων εν τριβή και γνωμοσμένων ανθρώπων. Δηλαδή το όνομα του Αντιχρίστου θα αναλογεί σε όνομα ανθρώπου και αντί να είναι αριθμός άγνωστος και κρυμμένος και διφορούμενος, θα αναλογεί σε ψήφων, δηλαδή αριθμών συνήθι και γνωστών στους ανθρώπους 666. Ο αριθμός του θηρίου έρχεται πριν από τον Αντίχριστο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε, όπως κάνουν οι περισσότεροι, και διότι δεν έχει έρθει ακόμα ο Αντίχριστος. Άλλοι λένε ότι το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην λάβουμε τον αριθμό του θηρίου στο χέρι ή στο μέτωπο. Το να λέει κανείς ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για αυτούς τους λόγους είναι εντελώς λάθος, διότι έχουμε την πληροφορία ότι ο αριθμός του θηρίου 666 έρχεται πρώτου Αντιχρίστου συγκεκριμένα. Στα ασκητικά του Εφραίμ Σύρου, λόγω στη Δευτέρα Παρουσία και περί της συντελείας και στην παρουσία του παρουσία του Αντιχρίστου διαβάζουν. Διότι επειδή είναι θεόμαχον, θέλει όλοι να απολεστώσει, διότι τιού των τρόπων μεταχείριζεται ο τύρανος, ώστε προσέξατε όλοι να βαστάζουσι την σφραγίδα του θηρίου, όταν έλθει να απατήσει τα σύμπαντα, βλέπε έκδοση Β' Ριγοπούλου, σελίδα 327. Δηλαδή, όταν έρθει ο Αντίχριστος ήδη θα βαστάζουν, θα κραστούν τούν οι ανθρώποι τη σφραγίδα του θηρίου. Δεν θα είναι δηλαδή σφραγισμένοι, θα βαστάζουν τη σφραγίδα του. Πώς, μπορεί σε μια κάρτα απάνω, μπορεί σε ένα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, πάντως θα βαστάζουν. Και για να αποδείξουμε του λόγου του αληθές, ότι ο αφημί έχει πλέον, είναι είδος αγοροπολισίας, ας διαβάσουμε τον Άγιο Αρέθα Κεσαρίας, ο οποίος λέει τούτο δε, εννοεί το χάραγμα, εις γνώρισμα του εμπεροευθέου και μη. Πατρολογία 106, 680 παράγραφος σε. Μάλιστα, ο ίδιος λέγει και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας ομιλούν για ψήφων εν τριβή, δηλαδή αριθμό 666 εν τεσονές και τεσπράσεση, δηλαδή εις τας πωλήσεις και εις τας αγοράς, ειν ομί τούτων επιφερόμενος εν τες των αναγκαίων ενδύς τελευθύσει. Πατρολογία 106, 681α και Ανδρέα Κεσαρίας, πατρολογία 106, 340αβ. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς σχολιάζουν τον Ιωάννη, επιστολές και τον Παύλο, Β' Θεσσαλονικής, λέγει ότι πρώτου Αντιχρίστου είναι παρόν ο Αντιχρίστος για τον Σατανά, ο οποίος ενεργεί το μυστήριο της ανομίας με διάφορους τρόπους, όπως και με την εισαγωγή του 666. Ας μην ξεχνούμε την Alice Bailey, τι λέει στους νεοεποχήτες, μια μεγάλη
κορυφαίος τέλεχος της νέας εποχής, τους λέγει το εξής: να κάνετε συνεχή τη χρήση του 666, διότι έτσι σύντομα θα έλθει ο Μεσσίας μας. Και συνεχίζοντας, ο Απόστολος Παύλος λέγει προς τους χριστιανούς να μην φοβούνται, διότι πρότυπη πρώτα να έλθει η αποστασία και θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, δηλαδή ο αντίθετος, και μετά θα έλθει το τέλος. Πλην όμως τους τονίζει το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Δηλαδή μέσα στην ανομία συμπεριλαμβάνεται και η εισαγωγή του ονόματος του θηρίου, ο αριθμός 666. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς σχολιάζουν τον Ιωάννη επιστολές και τον Παύλον λέγει: ως περμήποτε παραγεγονωμένη του ανθρώπου τις αμαρτίες του ιού της ανομίας του αντιχρίστου, λέγω οι αγαπημένος του Χριστού φυσήθε λόγος και νυν αγαπητοί ο αντίχριστος εστίν. Ούτω και ο Σταυρός ειν εν το εν της προγενεστέρης και πρώτου τελεστίνου. Ο γάρ Μέγας Παύλος αφέστερον ημάς διδάσκων πως και μη πω παραγενόμενος εν ημίν εστίν ο αντίχριστος. Φυσήν ότι το μυστήριο αυτού ενεργείται εν ημίν. Ούτω και ο Σταυρός του Χριστού μη πω γεγονός εν της προπάτορσιν ειν το γάρ μυστήριον αυτού ενεργείται εν αυτής Γρηγορίου Παλαμά. Ομιλία 11, παράγραφος 3, επέ 9, σελίδα 284-286. Βάσει αυτής της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου, θεολογήσαμε και εμείς και προχωρήσαμε και είπαμε ότι όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με το 666, σε ένα βιβλίο που εκδώσαμε, το πώς θα νικήσεις την κόλπα. Δηλαδή, οι ηλεκτρονικές κάρτες που είναι φορείς του 666, ο αριθμός αφημί, όλη η ηλεκτρονική κουδική, δίας, τάξης, τηρεσίας, κωδικός ψήφου και άλλοι κωδικοί έχουν αρνητική επενέργεια στον άνθρωπο, όπως ο Σταυρός είχε θετική ενέργεια πριν σταυρωθεί ο Χριστός, πριν γίνει η σταύρωσή του. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε το Μωυσή να χτυπάει σταύρο ειδός την νεκρά θάλασσα και να ανοίγει, δεικνύοντας τη δύναμη του της σημείου σταυρού. Το Νόφι το Χαλκούμ που τους είχε βάλει στην έρημο να τον κοιτούν να μην τους δαγκώνουν τα φίδια, προτύπωνε τον Τίμιο Σταυρό. Ο Ελισσίος που πέταξε το διπλού πέλεκι και ανέστησε μέσα στο ποτάμι κάποιον ο οποίος είχε πνιγεί. Ο Ιησούς του Ναβί που τους σήκωναν σταυροειδώς στα χέρια και όταν τα σήκωναν τα χέρια νικούσαν τους Αμαλικίτες. Έτσι και σήμερα, πριν την έλευση του Αντιχρίστου, αυτά τα λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ας ψάξουν να βρουν όσοι θέλουν, για να μην λένε ότι τα λέμε τα λόγια εμείς μόνοι μας, πριν την έλευση του Αντιχρίστου θα έχει αρνητική επενέργεια και το χάραγμά του, ας μην είναι στο χέρι και στο μέτωπο, ας είναι σε κάρτα, ας είναι σε κάποιο νούμερο, σε κάποιο κωδικό, σε μια κάρτα εισόδου-εξόδου, σε μια κάρτα συναλλαγής τραπέζης κτλ. Και ας μην ξεχνάμε το εξής. Αυτό που μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο δε Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει ότι ο νους στα 400 κεφάλαια περί αγάπης φωτίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν ακολουθεί ορθά δόγματα. Όμως με το μυστήριο της ανομίας και με την συνεχή αποδοχή του 666 λίγο φεύγει η χάρης, γιατί ο διάβολος ως μυρμηγκολέον λίγο μας βάζει την άρνηση χωρίς να το καταλαβαίνουμε να φεύγει η χάρης του Θεού και έτσι κατά το ρηθέν ουδήσει δύνατε υπήν Κύριον Ιησού ημί επνεύματι Αγίου δεν θα μπορούν να ομολογήσουν τη δύσκολη ώρα οι χριστιανοί εναντίον του Αντιχρίστου και λυπάμαι που το λέω. Αλλά αφού έχουν δεχθεί την εσωτερική σφράγιση, την αποδοχή δηλαδή όλων των συστημάτων του 666, θα φύγει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μυστηριωδώς δια της χρήσεως του Αγίου Μύρου έρχεται η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος μετά το βάπτισμα. Έτσι λίγο με τις άνομες αρνητικές πράξεις μας το 666 θα διώξουμε τον παράκλητο και μένοντες γυμνοί από τη Θεία Χάρη δεν θα μπορούμε ούτε να καταλάβουμε τον Αντίχριστο και θα πάρουμε το σφράγισμά του. Αυτό το θεολογικό σημείο, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλω πάρα πολύ να το προσέξετε και να δώσετε μεγάλη σημασία για την προσωπική σας πνευματική πορεία. Κατωτέρω παραθέτουμε τη γνώμη του γνωστού θεολόγου Αριστοτέλη Δελύμπαση αναφορικά προς το χάραγμα και τη χρήση αυτού. Το όνομα όμως του Αντιχρίστου δεν είναι γνωστό επειδή δεν απεκαλύφθη δια της Αποκαλύψεως. Δια τούτο είναι μέχρι σήμερα άγνωστον και θα παραμείνει άγνωστο μέχρι τις ελεύσεις του ανώμου διότι αυτός ο Αντίχριστος φορέσει το μυσαρόν όνομά του. Απεκαλύφθη όμως και είναι γνωστός ο αριθμός του ονόματος του Αντιχρίστου. Δηλαδή ο αριθμός 666 και ένα τατούτου το χάραγμα του Αντιχρίστου δύναται να γίνει και πρώτης ελεύσεώς του δια του αριθμού του ονόματος αυτού όπως δηλούσει και τα γεγονότα. Φωνή των Πατέρων Απρίλιος 96 σελής 7. Καλό είναι να μελετάμε τις προφητείες των Αγίων Πατέρων
Εδώ βλέπουμε και την προφητεία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Υπάρχει και η προφητεία του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου. Καλό είναι να τις μελετούμε και να παρακαλούμε με συντριβή, με πόνο ψυχής και με δάκρυα τον Χριστό να μας φωτίσει να ακολουθήσουμε σωστήν οδό. Γνώρισον μου Κύριε οδόν εν υπορεύσαμε. Στις τούτες δύσκολες στιγμές. Σύμβολο Χριστού, σύμβολο Αντιχρίστου. Το σύμβολο του Ιησού Χριστού είναι ο Τίμιος Σταυρός. Είναι το σύμβολο της Ορθοδόξου Πίστεως, διότι δια του Τιμίου Σταυρού ο Χριστός εξαγόρασε εμάς εκ της κατάρας του νόμου. Το Σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη κενδυθείς. Από την Παλαιά Διαθήκη φαίνεται η δύναμή σου. Και η αιτία που θέλει ο Αντίχριστος να σφραγίσει εις το δεξί χέρι το μέτωπο, διότι με το χέρι και στο μέτωπο γίνεται η χρήση του Τιμίου Σταυρού που μόνο Ορθόδοξοι τον ποιούν. Όχι αιρετική, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κλαίω τους εχθρούς του Σταυρού. Το γραμμικό συμβολίζει δια των παραλλήλων γραμμών την διάσπαση του Σταυρού. Γι' αυτό έβαλαν σαν σύμβολο του 666 τις τρεις διπλές παράλληλες γραμμές, διότι διασπώντας τον Τίμιο Σταυρό, οι δύο γραμμές τέμνονται εις το άπειρον κατά τη μαθηματική επιστήμη. Να γιατί ο Αιωσφόρος λυσομανά να δώσει το 666 στον κόσμο. Διότι είναι ο χωρισμός από τον Χριστόν, η ένωση με το ατέλειο το βάσανο της κολάσεως του Αιωσφόρου και του Αντιχρίστου. Είναι ανταρσία προς την υπακοή του, Χριστού, του Σταυρού του Χριστού, διαμέσου του οποίου κάθε χριστιανός σταυρούται σύν της παθήμασης και επιθυμίες αυτού. Ο σατανάς προβάλλει την αποσταύρωση και ανυπακοή του ανθρώπου ώστε να λατρεύει τα πάθη του και τις επιθυμίες του και έτσι φτιάχνει μια κοινωνία αντίχριστη που το μόνο που της μένει είναι η σφράγιση με το 666. Πώς λοιπόν να μην αντιδράσουμε? Να γιατί όλα αυτά, διότι ο Σταυρός έγινε το σύμβολο της αγάπης του Χριστού όταν εκείνος άπλωσε τα σχήρας του επάνω του για να μας δείξει την δεύτερη εντολή που είναι η αγάπη προς τον πλησίον και ενούται με την πρώτη την εκφραζομένη δια της καθέτου γραμμής της ομολογίας της ορθής πίστεως και αρνήσεως του 666 και του Αντιχρίστου. Είναι το όπλο κάθε ορθοδόξου χριστιανού. Ας αντισταθούμεν λοιπόν εις τον αντίχριστον τρόπον ζωής ή να σταυρούμενοι υψωθούμε αξίως και ακούσομε. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, εις την δευτέρα παρουσία την ένδοξον του Χριστού, όταν θα έλθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Τότε θα προπορεύεται πάλι ο τίμιος και ζώπιος σταυρός. Ας δούμε τώρα τι μας αναφέρει ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Ένα σημαντικό θέμα έχει κάνει μία ανάλυση για τον καιρό του Αντιχρίστου και ας παρακολουθήσουμε τα γεγραμμένα που γράφει ο Άγιος Ιπόλυτος. Πάπας Ρώμης. Έζησε τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο και έλαβε σάρκα και οστά από την άχρα των Αγίων Παρθένων και ανύψωσε την φυλή του Ιούδα, από την οποία σαν άνθρωπος που έγινε κατήγετο. Σε αυτήν την βασιλική ιδιότητα του Χριστού προαπεκάλυψε ο Ιακώβ με την ευλογία που απίφθινε στο γιο του τον Ιούδα. Ιούδα, είπεν, θα σε υμνήσουν οι αδελφοί σου. Τα χέρια σου θα είναι ισχυρά στη ράχη των εχθρών σου. Θα σε προσκυνήσουν σαν βασιλιά τους οι απόγονοι του πατέρα σου. Λιονταράκι θα είσαι, Ιούδα γέννημα λιονταριού. Από μένα σαν βλαστάρι εφύτρωσες παιδί μου. Ξαπλώθηκες και κοιμήθηκες σαν λιονταράκι, σαν λιονταρόπουλο. Ποιος θα τολμήσει να τον ξυπνήσει? Ποιος δεν θα λείψει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα σαν αρχηγός από τους απογόνους του μέχρι να έρθει εκείνος στα χέρια του οποίου ευρίσκονται οι εξουσίες? Αυτός θα είναι ο Μεσσίας που περιμένουν με ελπίδα τα έθνη. Γένεσης 49 παράγραφος 8 έως 10. Είδες τα λόγια του Ιακώβ προς τον Ιούδα? Έχουν εκπληρωθεί στη ζωή και το έργο του Κυρίου. Το ίδιο και για τον Αντίχριστο φωνάζει ο Πατριάρχης. Όπως δηλαδή ακριβώς ο Πατριάρχης προεφύτευσε για τον απόγονο του Ιούδα, έτσι προεφύτευσε και για το γιο του Δαν. Ο Ιούδας ήταν ο τέταρτος γιος του Ιακώβ και ο Δαν ήταν γιος του έβδομος κατά σειράν.
Τι είπε λοιπόν για τον Δαν ο Ιακώβ? Ο απόγονος του Δαν θα γίνει κακοποιός σαν φίδι που είναι κρυμμένο στο δρόμο για να δαγκώσει την πτέρνα του ύπου και να ανατραπεί ο καβαλάρης. Γένεσης 49, παράγραφος 17. Ποιο να είναι αυτό το φίδι? Ποιο άλλο από το πρώτο εκείνο πλάνο φίδι που αναφέρεται στη γέννηση ότι πλάνεσε την Εύα και δάγκωσε στη φτέρνα τον Αδάμ? Επειδή όμως με περισσότερα επιχειρήματα πρέπει να αποδείξουμε την αλήθεια των λεγόμενων, δεν θα βαρεθούμε. Ο Αντίχριστος λοιπόν θα προέρχεται από τη φυλή Δαν και θα αντιταχθεί εναντίον των δικαίων, γιατί θα είναι τυραννικός βασιλεύς, τρομερός κριτής και συκοφάντης, όπως λέγει ο προφήτης. Ο Δαν θα κυβερνήσει με τη φυλή του των λαών σαν μια δυνατή φυλή του Ισραήλ. Γέννηση 49, παράγραφος 16. Αλλά θα είπε κάποιος, αυτό έχει λεχθεί και για τον Σαμσόν που γεννήθηκε από τη φυλή Δαν και κυβέρνησε τον λαό του 20 χρόνια. Εις αυτό απαντάμε στην περίπτωση του Σαμσόν, ένα μέρος από τις προφητείες έχει συμβεί. Ολόκληρη όμως η προφητεία θα εκπληρωθεί με τον Αντίχριστο. Ο προφήτης Ιερεμίας λέγει το εξής. Ο Δαν θα κυβερνήσει, από τον Δαν θα ακουστεί η δυνατή φωνή του ποδοβολητού των αλόγων του και ολόκληρη η γη θα συστεί από τα χρεμετίσματα των πολεμικών αλόγων, Ιερεμία 8, παράγραφο 16. Και ο Μωυσής λέγει, σαν λιονταράκι η φυλή Δαν θα εξορμήσει από την Βασάν, Λεβιτικών 33, παράγραφος 22. Για να μην νομίσει όμως κανείς εσφαλμένος ότι αυτό το ρητό αναφέρεται στο Σωτήρα, πρέπει να προσέξει καλά. Λιονταράκι λέγει, από τη φυλή του Δαν, από την οποία θα γεννηθεί ο διάβολος, αποσαφήνισε το χωρίον για το οποίο μιλάμε, όπως από τη φυλή Ιούδα γεννάται ο Χριστός, έτσι από τη φυλή Δαν γεννάται ο Αντίχριστος. Ο μεν Κύριος Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, έχει ονομαστεί στο προφητικό κήρυγμα λέοντας για το βασιλικό αξίωμα και τη δόξα. Με τον ίδιο όμως τρόπο η Αγία Γραφή και τον διάβολο έχει ονομάσει προφητικά λέοντα για τον τυραννικόν και βίον του χαρακτήρα του. Διότι σε όλα θέλει να ομοιάσει ο πλάνος με τον Υιόν του Θεού, λέοντας ο Χριστός, λέοντας και ο Αντίχριστος. Βασιλεύς ο Χριστόν στον ουρανό και των επιγείων, βασιλεύς θα γίνει πάνω στη γη και ο Αντίχριστος. Στάθηκε άκακος σαν αρνί ο Σωτήρ και αυτός θα φανεί σαν αρνί, ενώ από μέσα είναι λύκος. Εδέχτη περιτομήν ο Σωτήρ, το ίδιο και ο Αντίχριστος θα περιτμηθεί. Απέστειλεν ο Χριστός τους Αποστόλους σε όλα τα έθνη και αυτός επίσης θα στείλει ψευδαποστόλους. Εμάζεψε τα διασκορπισμένα πρόβατα ο Χριστός και αυτός θα συγκεντρώσει το ίδιο τον διασκορπισμένο λαό των Εβραίων. Έδωσε ο Χριστός σε αυτούς που τον πιστεύουν τον Τίμιον και Ζωοποιών Σταυρών, το ίδιο και αυτός θα δώσει το σημάδι του. Με σχήμα ανθρώπου φανερώθηκε στον κόσμο ο Κύριος και αυτός με σχήμα ανθρώπου θα φανερωθεί στον κόσμο. Ανέδειξεν ο Χριστός τη σάρκα του των ναών και την Ανάσταση σε τρεις ημέρες μετά το σταυρικό του θάνατον και αυτός θα ανοικοδομήσει σε τρεις ημέρες το ναό του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα. Και αυτά είναι τα παραπλανητικά του τεχνάσματα, με όσα όμως θα φανερώσουμε στα επόμενα θα γίνουν πιο χειροπιαστά σε αυτούς που μας ακούνε προσεκτικά. Από τα Αγίας Γραφάς διδαχτήκαμε δύο παρουσίας του Χριστού και Σωτήρα μας. Τη μεν πρώτη, η κατασάρκα έγινε χωρίς επισημότητα και δόξα επειδή εμφανίστηκε ταπεινά. Η δευτέρα παρουσία θα γίνει με δόξα επειδή θα παρουσιαστεί με δύναμη από τους ουρανούς, συνοδευόμενος από αγγέλους και πατρικήν δόξαν. Η πρώτη παρουσία είχε σαν πρόδρομο τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κατά τη δευτέρα παρουσία που πρόκειται να έρθει με δόξα θα αναδείξει προδρόμους του ο Κύριος τον Ενόχ, τον Ηλία και τον Ιωάννη των Θεολόγων. Πρόσεξε να ειδείς την φιλανθρωπία του Δοσπότου, πως και στους τελευταίους χρόνους ακόμη φροντίζει για το ανθρώπινο γένος και το εσφλαγνίζεται. Δι' αυτό ούτε και τότε μας άφηνε χωρίς προφήτες.
αλλά του στέλνει να μας διδάξει, να μας πληροφορήσουν δια όσα θα συμβούν καλώς και δια την επιστροφή του αντικειμένου του Αντιχρίστου. Δι' αυτό το ζήτημα ο Δανιήλ προεφύτευσε. Θα θέσω, λέγει, διαθήκη μίας εβδομάδος και στο μέσο της εβδομάδος θα πάυσει η θυσία και η προσφορά. Δανιήλ 9, παράγραφος 27. Μία εβδομάδα σημαίνει τα 7 χρόνια της παρουσίας του Αντιχρίστου που θα συμβεί στους τελευταίους καιρούς και την μισή εβδομάδα θα χρησιμοποιήσουν οι δύο προφήτες με τον Ιωάννη για να κηρύξουν σε ολόκληρο τον κόσμο για την παρουσία του Αντιχρίστου. Αυτό σημαίνει και το χωρίον της Αποκαλύψεως. Θα δώσω εντολή στους δύο μάρτυρές μου να προφητέψουν επί 1260 ημέρας ντυμένης σάκους, Αποκάλυψη 11 παράγραφος 3. Αυτοί με τη δύναμη του Θεού θα πραγματοποιήσουν σημεία και τέρατα, μήπως έτσι επηρεάσουν τους ανθρώπους και μετανοήσουν, επειδή η ανομία των και η ασέβειά των θα έχει ξεπεράσει κάθε μέτρο. Και αν κανείς, συνεχίζει η Αποκάλυψη, θελήσει να τους βλάψει, τότε θα βγαίνει φωτιά από το στόμα τους και θα κατατρώγει τους εχθρούς τους. Ακόμη αυτοί θα έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό να μην βρέξει τις ημέρες της παρουσίας του Αντιχρίστου και να μετατρέψουν το νερό σε αίμα και να πατάξουν την γη με κάθε τιμωρία οπότε το θελήσουν. Αποκάλυψη 11, παράγραφος 4 έως 6. Και όταν κηρύξουν όλα αυτά, τότε θα φωνευθούν με ρομφαία από τον διάβολο και έτσι θα δώσουν τη μαρτυρία τους που θα την επισφραγίσουν με το μαρτύριό τους. Όπως το προφητεύει και αυτό ο Δανιήλ, προλέγοντάς τους πως το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο με τον Ηλία και με τον Ενόχ και τον Ιωάννη, θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει, επειδή δεν θα θελήσουν να δώσουν δόξα στον διάβολο. Αυτό συμβολίζει το μικρό κέρατο που φάνηκε πάνω από το κεφάλι του θηρίου. Με γεμάτη πια την καρδιά του από έπαρση και αλαζονία, ο διάβολος θα αρχίσει να εξυψώνεται και να ονομάζεται σαν Θεός, διώκοντας τους Αγίους και βλασφημώντας τον Χριστό. Και επειδή πια κατά την πορεία της διηγήσεως φτάσαμε στα χρόνια της βασιλείας του αντικειμένου Αντιχρίστου, είναι ανάγκη να μιλήσουμε πρώτα για τη γέννηση και το μεγάλωμά του και έτσι με την διήγηση αυτή θα φέρουμε τον λόγο, όπως προείπαμε, και στην πληροφορία ότι ο διάβολος και Υιός της ανομίας θα εξομοιωθεί σε όλα με το σωτήρα μας. Αυτό θα μας δείξει η προσεχής εξέταση. Επειδή ο σωτήρας του κόσμου, θέλοντας να σώσει το γένος των ανθρώπων, ετέχθη από την άχραντον και παρθένον Μαρία και κατεπάτησε τον εχθρό με το σχήμα της ακτικός που εφόρεσε, νικώντας τον με τη δύναμη της θεότητός του, με τον ίδιο τρόπο θα επιδιώξει να εξαπατήσει την ανθρωπότητα και ο διάβολος. Θα εμφανιστεί δηλαδή στη γη σαν άνθρωπος που τάχα ετέχθη από Παρθένο, ενώ πραγματικά θα είναι γέννημα μιας αμαρτωλής γυναίκας. Ο Θεός ήλθε σε εμάς με σάρκα όμοια με τη δική μας, διότι αυτός την δημιούργησε χωρίς αμαρτία όταν έπλασε τον Αδάμ και όλους όσους προέρχονται από τον Αδάμ. Ο διάβολος όμως και σάρκα θα φορέσει, θα είναι φαινομενική, διότι πώς είναι δυνατόν να φορέσει σάρκα που δεν τη δημιούργησε ο ίδιος, αλλά και καθημερινά την πολεμά. Εγώ, αγαπητοί μου, νομίζω πως ο διάβολος θα αναλάβει φαινομενική σάρκα σαν όργανον του. Δι' αυτό και σαν πνεύμα θα γεννηθεί από Παρθένον και θα εμφανιστεί τότε σαν σάρκα στους υπολείπους. Διότι το να γεννήσει κόρη Παρθένος και να παραμείνει Παρθένος μονάχα στην Παρθένο Παναγία, το είδαμε, που πραγματικά γέννησε σαρκοφόρο το σωτήρα. Δι' αυτό και ο Μωυσής λέγει: κάθε πρωτογέννητο αρσενικό θα αφιερώνεται στον Κύριο. Έξοδος 13, παράγραφος 2. Ορθά κοφτά λοιπόν ο εχθρός δεν θα διανοίξει μήτρα, δι' αυτό δεν θα προσλάβει την πραγματική σάρκα. Δι' αυτό δεν θα προσλάβει και πραγματική σάρκα, ωστόσο θα περιτμηθεί όπως περιτμήθηκε ο Χριστός. Και όπως ο Χριστός εξέλεξε τους Αποστόλους, έτσι και εκείνος θα συγκεντρώσει ολόκληρο πλήθος μαθητών που θα ομοιάζουν στην καινούρια. Πρώτα απ' όλα θα αγαπήσει το έθνος των Ιουδαίων,
Μαζί δε με όλους αυτούς θα πραγματοποιήσει σημεία και θαύματα φοβερά. Όχι όμως αληθινά αλλά ψεύτικα για να παραπλανήσει τους ασεβείς που είναι ίδιοι με αυτόν. Αν είναι όμως δυνατόν και τους εκλεκτούς θα απομακρύνει από την αγάπη του Χριστού. Κατά την πρώτη περίοδο της εμφανίσεώς του θα δείχνει πράος, θα αγαπά τους ανθρώπους, θα είναι ήσυχος, ευλαβής, ειρηνοποιός, θα μισεί την αδικία, θα αποστρέφεται τα δώρα, δεν θα ανέχεται την ειλοδολολατρία, θα αγαπά λέγει τα σγραφάς, θα σέβεται τους ιερείς, θα τιμά τους γέρους, θα αποστρέφεται την πορνεία, θα συχαίνεται την μοιχεία. Δεν θα δίνει προσοχή στις συκοφαντίες, δεν θα χρησιμοποιεί όρκους, θα είναι φιλόξενος, φιλόπτωχος ελεήμων. Θα κάνει ακόμα και θαύματα, θα καθαρίζει λεπρούς, θα δίνει στους παραλύτους τη δύναμη να σηκωθούν και να βαδίσουν, θα διώχνει τους δαίμονας από τους ανθρώπους, θα προφητεύει τα μέλλοντα, θα ανασταίνει νεκρούς, θα βοηθεί χείρες, θα προστατεύει τα ορφανά, θα αγαπά όλους, θα συμφιλιώσει όσους μαλώνουν συμβουλεύοντάς τους. Ας μη βασιλεύσει ο ήλιος ενώ εξακολουθεί ακόμη η οργή μεταξύ σας. Εφεσίους 4 παράγραφος 26. Δεν θα αποκτήσει χρυσάφι, ούτε θα αγαπήσει τα σημαίνια νομίσματα, δεν θα επιδιώξει πλούτη. Όλα αυτά θα τα κάνει διότι είναι ύπουλος και δόλιος και θέλει να εξαπατήσει όλους για να τον ακηρύξουν βασιλέα. Διότι όταν θα ειδούν οι λαοί και τα έθνη ποιες καταπληκτικές αρετές και τις φοβερές του δυνάμεις, θα συγκεντρωθούν όλοι στο ίδιο μέρος για να τον ανακηρύξουν ομόφωνα βασιλέα. Προπάντως όμως ο τύραννος θα αγαπήσει το γένος των Εβραίων. Περισσότερον από όλους τους άλλους που θα λέγουν μεταξύ τους, μήπως ευρίσκεται στη γενιά μας κάποιος άλλος τόσο σπουδαίος, καλός και δίκαιος άνθρωπος. Όπως λοιπόν ανέφερα και προηγουμένως το Ιουδαϊκό γένος ξεχωριστά από τους άλλους λαούς, πιστεύοντας πως θα τον δουν βασιλέα στην εξουσία που περιμένουν, θα παρουσιαστούν μπροστά του και θα του υπούν: «Όλα σε σένα, όλοι σε σένα έχουμε εμπιστοσύνη και εσένα αναγνωρίζουμε δίκαιον σε ολόκληρη τη γη. Ελπίζουμε όλοι σε σένα να σωθούμε, διότι από το στόμα σου ακούσαμε κρίση δίκαια χωρίς να είναι αποτέλεσμα δωροδοκίας». Στην αρχή ο ψεύτης και άνομος θα αποκρούσει την δόξα αυτή που τους προσφέρουν και του προτείνουν οι άνθρωποι. Όμως, επιμένοντας το αίτημά τους και συνεχίζοντας τα παρακάλια τους, θα τον αναδείξουν τελικά βασιλέα. Ύστερα όμως από αυτό θα υπερηφανευτεί και αυτός που νωρίτερα έδειχνε πράος θα φαίνεται ακατάδεκτος, αυτός που επεδίωκε και νωρίτερα την αγάπη θα γίνει άσπλαχνος. Ο ταπεινός θα καταντήσει υψηλόφρονας και απάνθρωπος. Αυτός που έδειχνε να μισεί την αδικία θα καταδιώξει τους δικαίους. Αφού εδρεώσει την βασιλεία του, τότε θα αρχίσει πόλεμον, θα κτυπήσει με οργήν τρεις μεγάλους βασιλείς, των Αιγυπτίων, των Λιβύων, των Αιθιώπων. Μετά θα ασχοληθεί με τον ναό των Ιεροσολύμων, θα τον αναγείρει σύντομα και θα τον παραδώσει στους Ιουδαίους. Μετά θα λαζονευτεί εναντίον κάθε ανθρώπου, αλλά ακόμη και εναντίον του Θεού, θα λαλήσει βλαστημίας, νομίζοντας ο δόλιος πως θα είναι αιώνια βασιλεύς πάνω στη γη και αγνώντας ο ταλέπορος πως γρήγορα θα καταργηθεί η βασιλεία του και θα τον εδεχτεί το πυρ που έχει ετοιμαστεί για αυτόν μαζί με τους άλλους που θα τον πιστέψουν και θα τον υπηρετήσουν. Αυτό που είπε ο Δαλήλ, επί μία εβδομάδα θα διαρκέσει η διαθήκη μου, Δαλήλ 9, παράγραφος 27, τα 7 χρόνια φανερώνουν το μισό της εβδομάδος για να κηρύξουν οι προφήτες και το άλλο μισό της εβδομάδος, δηλαδή 3,5 χρόνια θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος πάνω στη γη και μετά θα γίνει το τέλος της βασιλείας και της δόξας του. Βλέπετε φιλόθεοι πόση θλίψη θα συμβεί σε εκείνες τις ημέρες. Όσοι δεν έγινε από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει εκτός μόνο κατά τις ημέρες του Αντιχρίστου. Τότε θα φουσκώσει από υπερηφάνεια η καρδία του ανώμου και θα συγκεντρώσει τους δαίμονάς του που θα έχουν ανθρώπινη μορφή, θα αποστραφεί τους ανθρώπους που τον προσκάλεσαν στη βασιλεία, θα μιάνει πολλές ψυχές. Τότε ο Αντίχριστος θα διορίσει τους ανθρώπους άρχοντας από τους δαίμονας και δεν θα συμπεριφέρεται
σαν ευλαβής, όπως έδειχνε, αλλά πάντοτε και απέναντι όλων θα είναι αυστηρός, απότομος, οργισμένος, θυμωμένος, τρομερός, ακατάστατος, φοβερός. Θα προκαλεί αηδίαν, θα τον μισούν όλοι, θα είναι συχαμένος, άγριος, αλάζων, πονηρός. Θα επιδιώξει να χύσει μέσα σε βόθρο καταστροφής όλους τους ανθρώπους, θα πολλαπλασιάσει τα ψεύτικα θαύματα. Και ενώ όλοι οι λαοί θα τον επευθυμούν για τα φανταστικά του τερατουργήματα, αυτός θα βγάλει μια δυνατή κραυγή έτσι που θα συστεί ο τόπος που θα στέκουν οι όχλοι. «Μάθετε λαοί και φυλές και έθνη», θα φωνάζει, «την μεγάλη μου εξουσία, την δύναμη, την ισχύ της βασιλείας, της δικής μου. Ποιος είναι μεγάλος δυνάστης όπως εγώ? Ποιος είναι μεγάλος Θεός εκτός από εμένα? Ποιος μπορεί να αντισταθεί στην εξουσία μου?» Και με τα λόγια αυτά θα μετακινήσει βουνά μπροστά στα μάτια αυτών που θα τον βλέπουν κατάπληκτοι. Θα παρασταθεί πάνω από τη θάλασσα χωρίς να βραχούν τα πόδια του, θα κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό, θα σκοτεινιάσει την ημέρα και θα κάνει τη νύχτα ημέρα. Θα μετακινήσει πάνω από το στερέωμα των ήλιων όπου θελήσει. Και για να μην να τελειώνω, όλα τα στοιχεία της γης και της θαλάσσης θα τα υποτάξει φανταστικά μπροστά στα μάτια αυτών που θα τα βλέπουν. Αν λοιπόν πριν ακόμη φανερωθεί ο Υιός της Απολίας έχει ξεσηκώσει εναντίον μας ορατών πόλεμων και μας παρορμά σε μάχας και σφαγάς, τότε όταν ο ίδιος πρόκειται να έλθει αυτοπροσώπως και να τον δουν πραγματικά οι άνθρωποι, πώς δεν θα χρησιμοποιήσει μηχανές και απάτες και φαντάσματα για να πλανήσει όλους τους ανθρώπους και να τους απομακρύνει από τον δρόμο της αλήθειας και από την πόρτα του παραδείσου? Ύστερα από όλα αυτά, ο ουρανός πλέον δεν θα δώσει τη δροσιά του, τα σύννεφα δεν θα ρίξουν βροχή, η γη δεν θα δίνει τους καρπούς, η θάλασσα θα γεμίσει από δυσοδεία. Θα τους παρουσιάσει σαν φωτεινούς. Τα ποτάμια θα ξεραθούν, τα ψάρια στη θάλασσα θα ψοφήσουν. Οι άνθρωποι θα πεθάνουν από την πείνα και τη δίψα. Ο πατέρας θα πεθαίνει αγκαλιασμένος με το γιο, η μητέρα με τη θυγατέρα της. Και δεν θα ευρίσκεται νεκροθάφτης για να τους θάψει. Ολόκληρη η γη θα βρωμήσει από τα πεταμένα πτώματα και η θάλασσα, επειδή δεν θα δέχεται τα νερά των ποταμών, θα γίνει σαν βόρβορος που θα αναδίδει φρικτή δυσοσμία. Τότε σε ολόκληρη τη γη θα πέσουν φοβερές αρρώστιες. Τότε θα ξεσηκωθεί απαρηγόρητος τρίνος, τότε το άμετρο κλάμα, τότε η ακατάπαυστη αναστεναγμή. Τότε οι ζωντανοί θα καλοτοχήσουν τους πεθαμένους και θα τους λένε: «Ανοίξτε τους στάφους σας να δεχτείτε εμάς τους αθλίους. Ανοίξτε τα μνημεία σας για να υποδεχτούν τους ελεηνούς συγγενείς σας και γνωστούς. Είσαστε καλότυχοι γιατί δεν είδατε αυτές τις μέρες. Είσαστε καλότυχοι γιατί δεν προλάβατε να δείτε την δονδυνηρή αυτή ζωή, ούτε αυτές τις απαρηγόρητες αρρώστιες που ενέσκυψαν, ούτε αυτά τα καταπιεστικά άγχη που έχει καταλάβει την ψυχή μας». Έπειτα ο Βρωμιάρης θα στείλει διατάγματα σε όλες τις επαρχίες και με δαίμονες και με ανθρώπους που θα λέγουν: «Στη γη παρουσιάστηκε ένας μεγάλος βασιλιάς. Ελάτε όλοι να τον προσκυνήσετε. Ελάτε όλοι να δείτε τη μεγάλη του δύναμη, διότι αυτός θα σας προσφέρει στάρι και θα σας χαρίσει κρασί και πολλά πλούτη και μεγάλα αξιώματα, διότι στην προσταγή του υπακούει η γη και η θάλασσα. Ελάτε λοιπόν όλοι κοντά του και όλοι πραγματικά πιεζόμενοι από την έλλειψη των αναγκαίων θα έλθουν κοντά του και θα τον προσκυνήσουν. Και τότε θα χαράξει στο δεξί χέρι και στο μέτωπο αυτών που θα έλθουν κοντά του, για να μην μπορέσει κανείς να κάνει στο μέτωπό του τον τίμιο σταυρό με το δεξί του χέρι, διότι θα έχει δεθεί το χέρι του. Από τότε πια δεν θα έχει εξουσία να σφραγίσει με τον τίμιο σταυρό κάποια από τα μέλη του σώματός του, αλλά θα προσθεθεί στον πλάνο αυτό, θα υπηρετήσει χωρίς να έχει τη δυνατότητα να μετανοήσει. Αυτός που θα δεχτεί το χάραγμα του Αντιχρίστου εχάθηκε πια και από τον Θεόν και από τους ανθρώπους.
Ωστόσο ο πλάνος θα προσφέρει λίγα τρόφιμα σε αυτούς σαν αντάλλαγμα για τη μυαρή σφραγίδα που δεχτήκανε. Αυτή η σφραγίδα που θα βάλει ο Αντίχριστος στο μέτωπο και στο δεξί χέρι των ανθρώπων είναι το 666. Και όπως υποθέτω, διότι δεν μπορώ με ακρίβεια να γνωρίζω, αφού πολλά ονόματα υποκρύπτονται σε αυτόν τον αριθμό, ίσως να αναγραφεί την ίδια τη σφραγίδα αρνούμε, όπως δηλαδή και στην αρχή του χριστιανισμού ο αντίδικος εχθρός προέτρεπε το ίδιο με τους υπηρέτες του, τους ανώμους δηλαδή ειδωλολάτρας, τους μάρτυρας του Χριστού, το αρνί σου, έλεγαν τον Θεό σου τον εσταυρωμένο. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και με τη σφραγίδα του Μισοκάλου. Αρνούμε, θα λέγει, τον ποιητή ουρανού και γης. Αρνούμε το βάφτισμα. Αρνούμε τη λατρεία μου και προσθέσομαι στους οπαδούς σου και σε σένα πιστεύω. Αυτό ακριβώς θα κηρύξουν και οι προφήτες Ενόχ και Ηλίας που θα έλθουν τότε στον κόσμο και θα λέγουν δηλαδή στους ανθρώπους. Μην πιστείτε στον εχθρό που πρόκειται να έλθει και να παρουσιαστεί στον κόσμο, διότι είναι αντίδικος και δολιοφθορέας και γιος της απολίας και θα σας πλανήσει και γι' αυτό θα σας φωνεύσει. Ύστερα θα αποκεφαλίσει αυτούς τους προφήτας με τη ρομφαία του. Προσέξτε την πλάνη του εχθρού, μάθετε καλά τις μηχανές του πονηρού, πώς με κάθε τρόπο θα θελήσει να θολώσει το μυαλό των ανθρώπων με τους δαίμονάς του. Θα τους παρουσιάσει σαν φωτεινούς αγγέλους και θα παρατάξει αναρρύθμιτες στρατιές ασωμάτων και μπροστά σε όλους αυτούς θα φανεί τάχα πως αναλαμβάνεται στον ουρανό σαν τον Χριστό, ενώ θα ακούγονται σάλπιγγες και ήχοι και δυνατή κραυγή, θα τον επευθυμούν όλοι με ακατανόητους ύμνους και για μια στιγμή ο κληρονόμος του σκότους θα λάμψει σαν το φως. Άλλοτε θα πετά στους ουρανούς και άλλοτε θα κατεβαίνει στη γη με μεγάλη δόξα. Άλλοτε πάλι θα διατάζει τους δαίμονας που θα φαίνονται σαν άγγελοι να κάνουν με πολύ φόβο και τρόμο τα θελήματά του. Τότε θα στείλει τη σφάλαγγα των δαιμόνων στα βουνά, στα σπήλαια και στις τρύπες της γης για να αναζητήσει αυτούς που έφυγαν και κρύφτηκαν από μπροστά του για να τους φέρουν να τον προσκυνήσουν. Αυτούς που θα πιστούν στα λόγια του θα τους φραγίσει με τη σφραγίδα του, αυτούς όμως που δεν θέλησαν να τον προσκυνήσουν θα τους βασανίσει με αφάνταστες τιμωρίες, πικρότατα βασανιστήρια και φρικτά εργαλεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει, ούτε τάκουσε άνθρωπος, ούτε μάτια βρωτών το ξαναείδα. Μακάρι οι αυτοί τότε που θα νικήσουν τον τύρανο, γιατί θα αναδειχθούν πιο ένδοξοι και πιο περίβλεπτοι από τους πρώτους μάρτυρες, διότι οι πρώτοι μάρτυρες ενίκησαν τα όργανά του, ενώ αυτοί θα πολεμήσουν αντιμέτωποι κατευθείαν με τον ίδιο τον διάβολο, το γέννημα της απολίας, και θα τον νικήσουν. Πώς λοιπόν να μην αξιωθούν να καταστολιστούν με εξαιρετικά εγκόμια και στεφάνια από τον βασιλέα μας Ιησού Χριστό. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο θέμα μας. Αφού οι άνθρωποι πάρουν τη σφραγίδα του, δεν θα ευρίσκουν όπως ελπίζουν τροφές ούτε νερό, θα καταφεύγουν πάλι στον Αντίχριστο με πονωμένη φωνή και θα αντελέγουν. Δώσε μας να φάμε, να πιούμε, διότι χανόμαστε από την πείνα, από την έλλειψη των απαραίτητων. Διέταξε τον ουρανό να μας δώσει βροχή και να απομακρύνει από κοντά μας τα ανθρωπόμορφα θηρία. Τότε ο πονηρός θα τους απαντήσει περιγελώντας τους με πολλήν απανθρωπία. Ο ουρανός θα τους λέγει: δεν θέλει βρέξει η γη, δεν θέλει βλαστάνει τους καρπούς της. Από πού να δώσω εγώ τροφές? Μόλις θα ακούσουν τότε τα λόγια αυτά του απατεώνος, οι δυστυχισμένοι άνθρωποι θα καταλάβουν πως αυτός είναι ο πονηρός ο διάβολος και θα θρηνήσουν σπαραχτικά και θα κλάψουν πολύ. Θα χτυπούν με τα χέρια τους το πρόσωπό τους και θα τραβούν τα μαλλιά τους με τα νύχια τους και θα σχίζουν τα μάγουλά τους και θα λένε μεταξύ τους: αλίμονο αυτή τη συμφορά μας. Αλίμονο στη συμφορά μας, αλίμονο στην πολυθρήνητη συμφωνία, αλίμονο στο πονηρό συνάλλαγμα και στη μεγύψη πτώση που παρασυρθήκαμε. Πώς παραπλανηθήκαμε από αυτό το πλάνο, πώς παραδοθήκαμε σε αυτόν, πώς μπλέξαμε στα δίκτυα του,
πώς ήρθήκαμε στη βρωμερή του σαγίνη, πώς ενώ ακούμε τις Αγίες Γραφές δεν καταλαβαίνουμε το νόημά τους. Πραγματικά τότε όσοι θα έχουν δεθεί με τις κοσμικές υποθέσεις και με την επιθυμία των αιώνων αυτού, αυτοί εύκολα θα οδηγηθούν στο διάβολο και θα σφραγιστούν από αυτόν. Όσοι όμως ακούν τις Θείες Γραφές και τα σκρατούν συνεχώς στα χέρια τους και βάζουν καλά στο νου τους τα ασενίαστον, θα μπορέσουν πολλοί από αυτούς να ξεφύγουν από την παραπλάνηση του Αντιχρίστου, διότι θα αντιληφθούν αμέσως τα σημάδια της παρουσίας του και την αλαζονία της πλάνης του. Γι' αυτό και γρήγορα θα φύγουν μέσα από τα χέρια τους στα βουνά για να κρυφθούν. Στις πηλιές και στα χάσματα της γης και όπου με δάκρυα και συντριβή καρδιάς θα αναζητήσουν το φιλάνθρωπο Κύριο. Και τότε ο φιλάνθρωπος Κύριος θα τους αποσπάσει από τα βρούχια του Αντιχρίστου και θα σώσει με το δεξί του χέρι από σκάνδαλα όσους είναι άξιοι του και πέφτουν στα πόδια του. Βλέπεις ποια νηστεία και προσευχή θα κάνουν τότε οι Άγιοι. Μάθε τώρα και πόσο δύσκολοι καιροί και χαλεπές ημέρες θα ξημερώσουν για αυτούς που θα μείνουν στη χώρα και στην πόλη. Τότε οι άνθρωποι θα πηγαίνουν από την Ανατολή προς τη Δύση και θα έρχονται από τη Δύση προς την Ανατολή χωρίς να βρίσκουν ησυχία και ασφάλεια. Θα κλάψουν πολύ και θα θρηνήσουν γοερά και όταν θα ξημερώνει η μέρα θα αναζητούν τη νύχτα για να αναπαυθούν από τα έργα τους. Όταν όμως θα πέφτει η νύχτα, τότε από τις αλληλεπαλλήλους σεισμούς και τις καταιγίδες θα αναζητούν με αγωνία το φως της ημέρας, γιατί θα τους πνίγει ο φόβος για τον τραγικό θάνατο που τους αναμένει. Τότε την τραγική εκείνη ζωή των ανθρώπων θα την κλάψει όλη η γη, θα πενθήσει και η θάλασσα και ο αέρας και ο ήλιος. Ακόμα θα πενθήσουν για τα τραγικά καταντήματα των ανθρώπων και τα άγρια ζώα και τα πετεινά. Τα βουνά, τα δέντρα, οι κάμποι, επειδή όλοι ξεφύγαν από τον Άγιο Θεό, πιστέψαν στον πλάνο και δεχτήκαν το σημάδι του μυαρού Θεομάχου αντί για τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό του Σωτήρος. Θα έχουν δε και οι εκκλησίες μεγάλο πένθος, γιατί ούτε θυμίαμα θα προσφέρεται, ούτε λατρεία θεάρεστος. Θα εκτελείται μέσα σε αυτές. Τα ιερά βήματα των εκκλησιών θα εκαταντήσουν σαν εκαταντλελειμμένα κυποκάλυβα. Τότε σε εκείνες τις μέρες θα ξαναφανεί στους ναούς, δεν θα ξαναφανεί στους ναούς το τίμιον σώμα και αίμα του Χριστού. Η λειτουργία θα σταματήσει, θα πάψουν οι ψαλμοδίες, δεν θα ακουστεί η ανάγνωση των γραφών. Σκοτάδι θα επικρατήσει στους ανθρώπους και κρίνος και θρήνος θα προστίθεται στο θρήνο και ουέ πάνω στο ουέ. Τότε θα σκορπάνε στις πλατείες χρυσά και αργυρά νομίσματα και κανείς δεν θα ενδιαφέρεται να περιμαζώξει, διότι όλα θα καταντήσουν συχαμένα. Όλοι θα φροντίσουν να διαφύγουν και να κρυφθούν, αλλά πουθενά δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τις παγίδες του αντικειμένου, διότι θα φέρουν επάνω τους το σημάδι του, το χάραγμά του το 666 και έτσι θα δείχνουν καθαρά πως είναι γνωστοί του. Απ' έξω φόβος, από μέσα τρόμος και νύχτα και ημέρα. Στην πλατεία και στα σπίτια θα υπάρχουν ψόφια, πείνα και δίψα, στις πλατείες θόρυβοι, σπίτια θρήνη. Θα μαραθεί η ομορφιά του προσώπου, διότι τα χαρακτηριστικά τους θα γίνουν σαν των νεκρών, αλλά και η ομορφιά των γυναικών θα μαραθεί και θα εξαφανιστεί η σαρκική επιθυμία από όλους τους ανθρώπους. Ο έσπλαχνος όμως και φιλάνθρωπος Θεός ούτε και τότε θα εγκαταλείψει το γένος των ανθρώπων χωρίς παρηγοριά. Γι' αυτό θα κολοβώσει εκείνες τις ημέρες και τα 3,5 χρόνια της εξουσίας του Αντιχρίστου θα τα συντομεύσει για τους λίγους εκείνους ευσεβείς που θα έχουν καταφύγει για να κρυφθούν στα βουνά και στα σπήλια, ώσπου να μην χαθεί ολότερα η φάλαγγα όλων εκείνων των Αγίων. Γρήγορα λοιπόν θα περάσουν αυτές τις μέρες και πολύ σύντομα θα τελειώσει η βασιλεία του πλάνου και Αντιχρίστου. Κατόπιν εν ηρυπή οφθαλμού θα περάσει το σχήμα αυτού του κόσμου και θα καταργηθεί των ανθρώπων και θα καθούν όλα αυτά που βλέπουμε. Όταν λοιπόν, αγαπητοί μου, θα γίνουν όλα όσα προείπαμε και η περίοδος των 7 ετών μοιραστεί σε 2 και φανεί τότε το βδέλημα της ερημόσιος και οι προφήτες του Κυρίου διανύσουν τον δρόμο τους και έλθει μετά η συντέλεια του κόσμου, τότε τι απομένει? Μονάχα πια η παρουσία στον ουρανό του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, στον οποίον ελπίσαμε. Τότε θα ετοιμάσει την φλόγα και θα εκφέρει όλην τη δικαία κρίση δια όσους δεν πειθάρχησαν σε αυτόν, μας λέγει ο Κύριος. Διότι όπως η αστραπή βγαίνει από την Ανατολή και φαίνεται μέχρι τη Δύση, έτσι θα συμβεί και με τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου, διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν οι αετοί. Ματθαίου 24, παράγραφος 27-28. Το σημείο δηλαδή του Σταυρού θα ανατείλει από την Ανατολή μέχρι τη Δύση πιο λαμπερό
και από τον ήλιο και θα αναγγείλει τον ερχομό του Χριστού και την παρουσία για να κρίνει τον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Για την Ανάσταση όλων των ανθρώπων και τη Βασιλεία των Αγίων, ο προφήτης Δανιήλ λέγει. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα εγερθούν, άλλοι μεν για την αιώνια ζωή και άλλοι για να δοκιμάζουν αιώνια εντροπή και κατεσχήνη. Δανιήλ, κεφάλαιο 12, στίχος 2. Και ο προφήτης Ισαΐας θα προφητεύσει τα εξής: «Θα αναστηθούν οι νεκροί και θα σηκωθούν από τα μνήματα και θα χαρούν αυτοί που είναι στη γη». Ισαΐα, κεφάλαιο 26, παράγραφος 19. Και ο Κύριος μας λέγει: «Πολλοί σε εκείνη την ημέρα θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν». Ιωάννου, κεφάλαιο 5, παράγραφος 26. «Τότε θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγος που θα ξυπνήσει αυτούς που κοιμούνται στα κατάβαθα της γης, δικαίους και αμαρτωλούς, αμέσως σε κάθε φύσης και γλώσσα και έθνος και φυλή, δηλαδή ολόκληρος η ανθρωπότης, θα αναστηθούν εν ρηπή οφθαλμού και θα σταθούν επάνω στη γη αναμένοντας με ανίποτο φόβο και τρόμο τον ερχομό του δίκαιου και φοβερού Κριτού, διότι ο πύρινος ποταμός, βγαίνοντας με ορμή σαν άγρια θάλασσα, θα κατακαύσει όρη και βουνά, θα εξαφανίσει τη θάλασσα και θα διαλύσει από τη φλόγα τον εθέρα σαν κερί. Τα άστρα του ουρανού θα πέσουν, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη θα γίνει σαν αίμα. Ο ουρανός θα τυλιχθεί σαν βιβλίο και ολόκληρη η γη θα καταεκαεί, διότι την διεύθυναν οι άνθρωποι με τα αισχρά τους έργα. Με πορνείες, με μοιχείες, με ψεύδι, με ακαθαρσίες και ειδωλολατρίες, με φόνους και με πολέμους. Ο ουρανός θα γίνει καινούριος και η γη καινούρια. Τότε οι Άγιοι Άγγελοι θα τρέξουν παντού, θα συγκεντρώσουν όλα τα έθνη που θα ξυπνήσει εκείνη η φοβερά φωνή της Σάλπιγγος και θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού, αυτοί που ήσαν κάποτε βασιλείς, οι άρχοντες, οι αρχιερείς, οι ιερείς, για να απολογηθούν και για την πολιτεία τους και αλλά και για το πίμνιό τους, όσοι από αμέλεια έχασαν έστω και ένα πρόβατο από την πίμνη τους. Τότε θα οδηγηθούν από τους αγγέλους μπροστά στο βήμα του Χριστού οι στρατιώτες που δεν ηρκούνται στο μισθό τους, αλλά εξεμεταλλεύονται χείρες και ορφανά και φτωχούς. Τότε θα παρασταθούν στο βήμα του Χριστού οι φοροεισπράκτορες που άρπαζαν από τον πτωχό περισσότερον από το ορισμένον και που παρουσίαζαν το γνήσιο χρυσάφι σαν κύκλο για να ζημιώσουν τον φτωχό στα χωράφια, στα σπίτια, τις εκκλησίες. Τότε θα αναστηθούν ανδρόγυνα γεμάτα ντροπή, γιατί δεν φυλάξαν αμίαντη την κήτη τους, αλλά παραπλανηθήκανε από τη σαρκική ομορφιά και ακολουθήσανε στη ζωή τους τις επιθυμίες τους. Τότε θα αναστηθούν αμίλητοι και λυπημένοι όσοι δεν εφάρμοσαν στη ζωή τους την αγάπη του Κυρίου, αλλά θετήσανε την ελαφριά εντολή του Σωτήρου που λέγει να αγαπείς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ματθαίου 19:19. Τότε θα κλάψουν περιμένοντας το δίκαιο Κριτή όσοι χρησιμοποίησαν άδικη ζυγαριά και δράμια και μέτρα και λιποβαρή σταρόμετρα. Και για να προσθέσουμε τα πολλά λόγια αυτών που θα παρασταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού, τότε οι δίκαιοι θα λάψουν σαν τον ήλιο, ενώ οι αμαρτωλοί θα παρουσιαστούν θλιμμένοι και αμίλητοι. Και οι δύο όμως κατηγορίες, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, θα αναστηθούν για να δικαστούν. Οι δε αμαρτωλοί να κολλαστούν κατά την κρίση την αιώνια, διότι ο καθένας θα θυμηθεί τότε τι απολογία θα δώσει στο δίκαιο Κριτή, είτε για τα καλά είτε για τα φαύλα που έπραξε, διότι οι πράξεις όλων των ανθρώπων θα περικυκλώσουν τον καθένα, είτε είναι καλός είτε είναι κακός. Εδυνάμεις λοιπόν των ουρανών θα σαλευθούν και όλα θα τα καταφάγει ο φόβος και ο τρόμος. Τον ουρανό, τη γη, τα καταχθόνια και κάθε ανθρώπινη γλώσσα θα τον δοξολογήσει και θα ομολογήσει πως ο ερχόμενος για να στήσει το δίκαιο δικαστήριο είναι Θεός ισχυρός και δημιουργός των απάντων. Τότε με φόβον και κατάπληξη θα έρθουν οι άγγελοι, θρόνοι, εξουσίες, αρχές, κυριότητες, πολιόπονατα, εξαπτέρυγα, χερουβίν και σεραφείμ και θα κράζουν δυνατά «Άγιος, Άγιος, Άγιος, είσαι Κύριος Σαβαώθ, Παντοκράτορ, έχει γεμίσει ο ουρανός από τη γη και η γη από τη δόξα σου». Ισαΐας 6, παράγραφος 3. «Και αμέσως θα φανερωθεί πάνω σε φοβερό και υψηλό θρόνο ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων και κρικτής και ανεπηρέαστος κριτής και δικαστής, που θα αποδώσει στον καθένα το δίκαιο. Όλοι οι άνθρωποι και δίκαιοι και αμαρτωλοί θα ατενίσουν το πρόσωπό του με φόβο και μεγάλη δειλία.
τότε θα προσταχθεί από αυστηρούς και αδυσόπιτους αγγέλους, ο Υιός της Απολίας δηλαδή ο διάβολος, ο Αντίχριστος μαζί με τους δαίμονάς του και τους επερέτες του, και θα παραδοθούν στο πύρτο άσβεστον και στον ακίμητο σκόλικα και το σκότος το εξώτερον. Οι Εβραίοι θα ειδούν τον ερχόμενο Κύριο σαν άνθρωπον, όπως ενεφανίστησε αυτούς με σάρκα από την Αγίαν Παρθένο και όπως τον εσταύρωσαν, και θα τους δείξει τα αποτυπώματα των καρφιών στα χέρια και στα πόδια και την πλευρά που χεντήθηκε με τη λόγχη, με την κεφαλή που στεφανώθηκε με τα αγκάθια και τον τίμιον σταυρών, και με συντομία θα ειδούν όλα οι Εβραίοι και θα θρηνήσουν και θα κλάψουν, όπως λέγει ο προφήτης, θα ειδούν κατά πρόσωπο αυτών που λογχήσανε. Ιωάννου κεφάλαιο 17 παράγραφος 37. Κανείς όμως δεν θα ευρεθεί να τους βοηθήσει και να τους ελεήσει, διότι δεν μετανόησαν, ούτε ξέφυγαν από τον πονηρό τους δρόμο, και θα απέλθουν και αυτοί στην αιώνιο κόλαση μαζί με τους δαίμονας και τον διάβολο. Μετά θα συγκεντρώσει όλα τα έθνη, όπως φωνάζει το Άγιον Ευαγγέλιον δυνατά. Τι λέγει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ή μάλλον τι λέγει ο ίδιος ο Κύριος μέσα από τον Ευαγγέλιον? Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα μαζευτούν εμπρός του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους ανθρώπους μεταξύ του, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθετήσει τα πρόβατα στα δεξιά του, ενώ τα κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει σε εκείνους που στέκονται από τα δεξιά του: «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου». Ματθαίου 25:34. Κληρονομήσατε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Ματθαίου κεφάλαιο 25:31-34. Ελάτε οι προφήτες που διωχθήκατε για το όνομά του. Ελάτε οι πατριάρχες που πειθαρχήσατε σε μένα πριν από την παρουσία μου στον κόσμο και που ποθήσατε τη βασιλεία μου. Ελάτε οι Απόστολοι που κακοπαθήσατε μαζί μου κατά την ενανθρώπιση μου στη διάδοση του Ευαγγελίου. Ελάτε οι μάρτυρες που με ομολογούσατε μπροστά σε τυράννους και υπομείνατε πολλά βασανιστήρια και τιμωρίες. Ελάτε οι ιεράρχες που με καθαρότητα τελούσατε μέρα νύχτα τη Θεία Λειτουργία και καθημερινά συσθησιάζατε το τίμιο σώμα και αίμα μου. Ελάτε οι όσοι που ασκητεύσατε στα όριστα σπήλαια και στις τρύπες της γης, εσείς που δοξάσατε το όνομά μου με την εγκράτεια την προσευχή την Παρθενία. Ελάτε νεανίδες που ποθήσατε τον ημφώνα μου και που εκτός από μένα των ημφίων δεν αγαπήσατε κανέναν άλλον. Εσείς που με το μαρτύριο και την άσκηση ενωθήκατε με μένα τον αθάνατο και άφθαρτο ημφίο. Ελάτε εσείς που αγαπήσατε τους φτωχούς και τους ξένους. Ελάτε εσείς που τηρήσατε την αγάπη μου όπως εγώ είμαι η αγάπη. Ελάτε εσείς που έχετε την καρδιά σας την ειρήνη, γιατί εγώ είμαι η ειρήνη. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας, γιατί δεν δώσατε σημασία στον πλούτο. Ελάτε εσείς που ελεήσατε τον φτωχό. Όσοι βοηθήσατε ορφανά, όσοι συντρέξατε τις χείρες, όσοι ποτίσατε τους δυσψασμένους, όσοι θρέψατε τους πεινασμένους, όσοι φιλοξενήσατε ξένους, όσοι ντύσατε γυμνούς και επισκεφθήκατε αρρώστους, όσοι παρηγορήσατε φυλακισμένους, όσοι συνοδεύσατε τυφλούς. Ελάτε κοντά μου, όσοι διαφυλάξατε άφθραστη τη σφραγίδα της πίστεως, όσοι τρέχατε στις εκκλησίες, όσοι ακούγατε τις γραφές μου και ποθούσατε τους λόγους μου. Ελάτε όσοι τηρήσατε τον νόμο μου την ημέρα και νύχτα. Ελάτε όσοι σαν στρατιώτες κακοπαθήσατε μαζί μου, θέλοντας να αρέσετε σε μένα τον ουράνιο βασιλέα. Ελάτε όλοι εσείς να κληρονομήσετε τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που δημιουργήθη ο κόσμος. Να η βασιλεία μου έχει τακτοποιηθεί, να ο παράδεισος έχει ανοιχθεί, να η αθανασία μου έχει στολιστεί. Ελάτε όλοι κληρονομήσατε την βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Τότε θα αποκριθούν οι δίκαιοι. Ματθαίου 25 παράγραφος 37. Καταπληκτική από το μέγιστο θαύμα που απευθύνεται προς αυτούς αμφίλως. Αυτός που δεν μπορούν να τον βλέπουν τα αγγελικά τάγματα και θα του υπούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε? Δέσποτα, πότε σε είδαμε να διψάς και σε ποτίσαμε? Φοβερέ, πότε σε είδαμε γυμνό και σε ντύσαμε? Αθάνατε, πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλοξενήσαμε? Φιλάνθρωπε, πότε είδαμε εσένα άρρωστο ή φυλακισμένο και ήλθαμε σε σένα?» Ματθαίου 25 παράγραφος 35.
Συ ο ίδιος πάντοτε είσαι. Συ είσαι ο συνάναρχος με τον Πατέρα και ο συναίδιος με το Άγιον Πνεύμα. Συ είσαι που δημιούργησες τα πάντα από το τίποτα. Συ είσαι ο βασιλεύς των αγγέλων. Συ είσαι που τρέμουν άβυσσοι. Συ είσαι που περιβάλλεσαι το φως σαν ένδυμα. Συ είσαι που μας δημιούργησες, μας έπλασες από χώμα. Συ είσαι που δημιούργησες τα όρατα. Από μπροστά σου φεύγει η γη που εμείς φιλοξενήσαμε σαν ξένη την βασιλεία σου και κυριότητα. Τότε θα τους αποκριθεί πάλι ο βασιλεύς λέγοντάς τους, εφόσον κάνατε αυτά σε κάποιον από τους ελαχίστους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Ματθαίου 25:36. Εφόσον λοιπόν αυτούς που σας ανέφερα φιλοξενήσατε, θρέψατε, ποτίσατε, τα μέλη τα δικά μου τους φτωχούς σε μένα το κάματε. Αλλά ελάτε στην ετοιμασμένη για σας βασιλεία από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Ματθαίου 25:35. Και απολαύσατε την αιώνια βασιλείαν από τον επουράνιο πατέρα μου και το πανάγιον και ζωοποιόν πνεύμα. Ποιο άραγε στόμα θα μπορούσε να διηγηθεί εκείνα τα αγαθά που δεν τα είδε ανθρώπινο μάτι, ούτε τα άκουσε αυτή και δεν δοκίμασε ανθρώπινη καρδιά όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. 1 Κορινθίους 2 παράγραφος 9. Γνωρίσατε αδιάκοπη χαρά, γνωρίσατε ασάλευτη βασιλεία, γνωρίσατε απόλαυση αγαθών που δεν έχει τέλος. Μάθετε τώρα και την οδυνηρή φωνή που θα απευθύνει ο δίκαιος κριτής σε αυτούς που θα σταθούν αριστερά. Ο Θεός, ο πράος με άμετρο θυμό και οργή θα τους υπεί. Φύγετε από εμπρός μου σύση καταραμένη στο αιώνιο πυρ που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους υπηρέτας του. Ματθαίου 25:41. Σεις προξενήσατε αυτά για τους εαυτούς σας, δεχτήκατε τώρα και για τους εαυτούς σας αυτήν την απόλαυση. Φύγετε λοιπόν από εμπρός μου στο σκότος το εξώτερο και στην άσβεστη φωτιά που έχουν ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους υπηρέτες του. Εγώ σας έπλασα και σε άλλον υποταχθήκατε. Εγώ είμαι που σας έβγαλα από τη μήτρα της μητέρας σας και εμένα αθετήσατε. Εγώ είμαι που με τη θέλησή μου σας διέπλασα από το χώμα και σε άλλον προσφερθήκατε. Εγώ είμαι που σας έθρεψα και άλλον δουλεύσατε. Εγώ πρόσταξα τη γη και τη θάλασσα να σας διατρέφουν και να πορεύεστε προς τη τελειότητα, εσείς όμως παρακούσατε τις εντολές μου. Εγώ για σας δημιούργησα το φως για να χαίρεστε την ημέρα και τη νύχτα και να αναπαύεστε. Εσείς όμως με καταπικράνατε με τα πονηρά έργα σας. Με περιφρονήσατε και ανοίξατε πόρτα στα πάθη. Φύγετε από μένα εργάτες της ανομίας, δεν σας είδα, δεν σας γνωρίζω. Εγίνατε εργάτες άλλου κυρίου, δηλαδή του διαβόλου. Μαζί του λοιπόν τώρα κληρονομήστε την άσβεστη φωτιά, το ακίμητο σκουλίκι και το τρεμοχτύπημα των δοντιών. Διότι επίνασα και δεν μου δώσατε να φάγω. Εδίψασα και δεν με εποτίσατε. Ήμουν ξένος και δεν με φιλοξενήσατε. Ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε. Ασθένησα και δεν με επισκεφτήκατε. Ήμουν στη φυλακή και δεν ήλθατε κοντά μου. Ματθαίου 25, παράγραφο 44. Σας έδωσα αυτιά να ακούτε τα σγραφάς. Σεις όμως τα διαθέσατε σε δαιμονικά τραγούδια, σε κιθάρες και πράματα γελία. Σας έδωσα τα μάτια να βλέπετε καθαρά το φως των εντολών μου και να τις εκτελείτε. Σεις τα ανοίξατε διάπλατα για να δέχεστε στην ψυχή σας πορνίες, ασεργίες και την υπόλοιπη ακαθαρσία. Σας έδωσα το στόμα για να δοξολογείτε, να ενείτε και να ψέλνετε το Θεό. Το ετοίμασα να λαλεί πνευματικές οδές και να μελετά συνεχώς ψυχοφελή αναγνώσματα. Σεις όμως το χρησιμοποίησατε να ειρωνεύεστε, να ορκίζεστε, να βλαστημάτε, να κατηγορείτε τον πλησίον σας. Σας έδωσα τα χέρια για να υψώνετε για προσευχές και δεήσεις. Σεις όμως τα απλώνετε για κλοπές και φόνους και αλληλοσκοτωμούς. Σας έδωσα τα πόδια για να διαδίδετε το Ευαγγέλιο της Ειρήνης και σας διέταξα να πηγαίνετε στις εκκλησίες και τους οίκους των Αγίων. Σεις όμως μάθατε να τρέχετε σε μοιχείες, σε πορνείες, σε θέατρα, σε χορούς και διασκεδάσεις. Διαλύθηκε λοιπόν το πανηγύρι. Σταμάτησε το θέατρο του παρόντος βίου, επέρασε η πλάνη του και η φαντασία του. Σας έφερα ενώπιον μου, εμπρός των οποίων θα κάμψει πανγόνι. Των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων, Φιλίππου 2 παράγραφος 10. Τώρα λοιπόν όλοι όσοι αμέλησαν και δεν έδειξαν τη συμπόνια τους στους δυστυχισμένους με καλές πράξεις, με τίποτα δεν χρεώνονται παρά με το άσβεστο πυρ. Διότι είμαι φιλάνθρωπος αλλά και κριτής δίκαιος προς όλους. Για τούτο θα σας αποδώσω τα σαμιβά σε όσους το αξίζουν. Σε άλλους
Θα κατακόβω το μισθό ανάλογα με τον κόπο σας. Σε όλους θα δώσω ανάλογα με τον αγώνα τους και τις αμοιβές τους. Θέλω ελεήσω, αλλά δεν βλέπω τα δοχεία σας να έχουν λάδι. Θέλω να σας εκτιρήσω, αλλά εσείς περάσατε τη ζωή σας χωρίς να επιδείξετε καθόλου εκτιρμούς. Σκέφτομαι να σας εσφλαχνιστώ, αλλά οι λαμπάδες σας είναι σκοτεινές από την ασφλαγνία. Φύγετε από εμπρός μου λοιπόν. Ματθαίου 25:44. Γιατί η κρίση θα είναι άσπλαχνη σε αυτόν που δεν έδειξε εσπλαχνία. Ιάκωβου 2, παράγραφος 13. Τότε αυτοί θα αποκριθούν στον φοβερό κριτή, που δεν λογαριάζει πρόσωπον ανθρώπου λέγοντάς του: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, να διψάς ή να είσαι ξένος, γυμνός ή άρρωστος ή φυλακισμένος και δεν σε περιποιηθήκαμε? Κύριε, δεν μας γνωρίζεις? Σύ μας έπλασες, σύ μας δημιούργησες, σύ μας συναρμολόγησες από τέσσερα στοιχεία, σύ μας έβαλες πνεύμα και ψυχή. Σε σένα πιστεύουμε, την δική σου σπραγίδα ελάβαμε, το βάφτισμά σου πήραμε, σε σένα ομολογούμε ως Θεός. Σε σένα γνωρίσαμε κτίστη, με τη δύναμή σου έχουμε κάνει θαύματα, με τη χάρη σου εδιώξαμε δαίμονες. Για σένα ταλαιπωρήσαμε το σώμα, τη σάρκα μας, για σένα εφυλάξαμε παρθενία, για σένα ακολουθήσαμε το βίο της αγνότητος, για σένα περιπλανηθήκαμε σαν πρόσφυγες στη γη. Και εσύ λέγεις: Δεν σας γνωρίζω, φύγετε από εμπρός μου. Ματθαίου 25, παράγραφος 41. Απαντώντας τα λόγια αυτά, ο φοβερός κριτής θα τους πει: Με ομολογήσατε δεσπότη, αλλά δεν πειθαρχήσατε στα λόγια μου. Σφραγιστήκατε με το σημείο του Σταυρού, αλλά εξαφανίσατε τη σφραγίδα με την ασπλαχνία σας. Λάβατε το βαφτισμά μου, αλλά δεν τηρήσατε τα συντολάς μου. Καταδματώσατε το σώμα σας με την παρθενία, αλλά δεν εφαρμόσατε την ελεημοσύνη και δεν επιβάλλατε στην ψυχή σας και δεν βγάλατε από την ψυχή σας την μισαδέλφια. Διότι δεν θα σωθεί ο καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά μονάχα εκείνος που εκτελεί το θέλημά μου. Ματθαίου 7:21. Και θα μεταβούν αυτοί στην αιώνιον κόλαση, ενώ οι δίκαιοι θα απολαύσουν την αιώνιον ζωή. Ματθαίου 25, παράγραφος 46. Ακούσατε, αγαπητοί μου, την απάντηση του Κυρίου. Γνωρίσατε την απόφαση του Κριτού. Μάθετε ποιο φοβερό δικαστήριο μας σε περιμένει και ποια ημέρα και φοβερά. Γιατί αυτή τη φοβερά ώρα και ημέρα ας φροντίζουμε καθημερινά. Αυτή να μελετώμε μέρα και νύχτα και στα σπίτια μας και στις πλατείες και στις εκκλησίες, για να μην παρουσιαστούμε σε εκείνη τη φοβερή και απροσωπόληπτη δίκη καταδικασμένη, ταπεινή και φοβισμένη. Ας επιδιώξουμε με καλά έργα, με ενάρετο βίο και πολιτεία με εξομολόγηση να πει και σε εμάς ο έσπλαχνος και φιλάνθρωπος Θεός: Η πίστη σου σε έχει σώσει, πήγαινε τώρα σε ειρήνη. Λουκά 7, παράγραφος 50. Και τον μπράβο δούλε αγαθέ και πιστέ, σε ολίγα εφάνισε αξιόπιστος, γι' αυτό θα σε αναδείξω. Κληρονόμων πολλών, πήγαινε τώρα να απολαύσεις τη χαρά του Κυρίου. Ματθαίου 25, παράγραφος 23, την οποία ήθε όλοι να επιτύχουμε με τη χάρη, τη φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στον οποίο πρέπει δόξα, τιμή και προσύνη κίνηση μαζί με τον Ανάρχο Πατέρα του και το Πανάγιον και αγαθόν και ζωπιό αυτού πνεύμα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Αυτή η προφητεία του Αγίου Ιππολίτου Πάπα Ρώμης. Ας είμαστε λοιπόν σε εγρήγορση να μην πέσουμε στις παγίδες του σατανά. Ας μιλήσουμε τώρα για προφητείες που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη και ορισμένα που θα γίνουν για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως μας τα διηγείται ο αείμνηστος ιερομόναχος πατήρ Χριστόδουλος. Ο Αμός κεφάλαιον 8, παράγραφος 11, «Ιδού ημέρε έρχονται, λέγει Κύριος, και εξ αποστηλώ λιμών επί τη γη, ου λιμών άρτων, ούτε δίψα, ούτε άλλων λιμών, αρά του ακούσε λόγων Κυρίου». Πώς θα αντικαταθεστεί δηλαδή ο λόγος του Θεού από του τριστράγου, τις οδές και τις πλάνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκτός του λόγου του Θεού, θα είναι εκείνη την ημέρα θα εκλείψουν οι παρθένοι και οι νεανίσκοι, ενδύψει δηλαδή η νεολαία θα είναι εκτός Θεού και θα φωνάζουν όλοι ότι ζει ο Θεός του Δαν, δηλαδή ο Σατανάς. Ο Ιερεμίας, κεφάλαιο 1, στίχος 13, και γένετο λόγος Κυρίου προς με λέγον: Τι οράς και είπα, Κύριε, προς με λέγον? Και η οράς λέβητα αποκαιόμενον βορά, καζάνι που βράζει δηλαδή από βορά, και είπεν Κύριος προς με από προσώπου του βορά, και εγκαυθίσουμε τα κακά από προσώπου της γης, ιδού εγώ συγκαλώ πάσα στους βασιλείς της γης
και εξουσίας επί τα πρόθυρα Ιερουσαλήμ και στήσω τον θρόνο αυτόν επί πάσας τας πόλης Ιούδα και λαλήσω προς αυτόν μετακρίσεως και περί πάσης κακίας αυτών. Αλφα Παριμιούν 14 αναφέρει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξέτεινα λόγους και ου προσέχετε, ακύρους ποιείτε τα σεμούς βουλάς, τους δε εμούς ελέγχους ου προσέχετε τη γαρούν, καγώ τη ημετέρα απολία. Επιγελάσομαι, κατακαούν δε ίνικα έρχεται ο όλεθρος, και όσα φύκεται άχνο δε καταστροφή, ομοίως εγγύσει πάλι. Ζητήσου σήμε κακή και ου χευρώσει. Όταν έλθει ο όλεθρος ζητήσατε με, έστε γάρ όταν επικαλέσαστε με, εγώ ουκ εις ακούσομε ημών, διότι εμίσησαν οι άνθρωποι την σοφίαν του Θεού, εμικτήριζα τις εμείς ελέγχεις τους Αγίους μου και τους εαυτούς ασεβίας επληθύψονται εθνών. Ανθών γάρ ίνικα ειδίκουν νηπίης φωνευθύσονται ουέ εξετασόμην ασεβίας, διότι κάνουν φόνους οι άνθρωποι, εκτρώσεις δηλαδή. Ο δε εμού κατασκηνώσει ελπίδη της ησυχάσει άφοβος και από παντός κακού. Ο Αμός κεφάλαιο 8 στίχος 11. Ιδού ημέρα έρχονται λέγει Κύριος εξ αποστελής λιμών επί της γης. Ο Ιερεμίας κεφάλαιο 9 στίχος 13 μας λέγει: μην καυχάστο στο φως εν τη θεοσοφία αυτού, ο ισχυρός εν τη ισχύ αυτού, μην καυχάστο ο πλούσιος εν το πλούτο αυτού, αλλά εν τούτο καυχάστου ο καυχόμενος του συνειήν και γιγνώσκην ότι εγώ είμαι Κύριος, ο οποίον έλεος και κρίμα και δικαιοσύνη επί γης και εν τόπις εν τούτης το θέλημά μου λέγει Κύριος. Αυτό δείχνει ότι όλα είναι μάταια, αξία έχει μόνον ο λόγος του Θεού. Ο Ιεζεκίλ στο κεφάλαιο 38 μας λέγει και γένετο λόγος Κυρίου προς μέν λέγον. Ιε ανθρώπου στήριξον το πρόσωπό σου επί γη γω την γη γαμαγώ άρχοντα ρος τους ρόσους δηλαδή Μοσόχ και Θοβέλ και προφήτεψον επ' αυτόν και είπε αυτό. Τάδε λέγει Κύριος ιδού εγώ επί τον γω άρχοντα ρος Μοσόχ και Θοβέλ και έξι σημειών δηλαδή και συνάξον σε την δική σου δύναμη. Θα σε συμμαζόξω δηλαδή και επί συναγωμένους θώρακας και πάντας συναγωγή πολύ κέλτας και κεφαλάς και μαχαίρας και πέρσε και εθίωπες και λίβοι και πάντες υπέρ σου λέγει και είσαι εις προφυλακήν έτοιμος. Ως εγκατέλειπέμεν και έθισε θεοί σαλωτρείς και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών δηλαδή προσεκίνησαν τα είδωλα. Ιερεμίας παράγραφος 6 κεφάλαιον 4. Αναλαμβώντες φεύγετε και μη στέκεστε ότι εγώ κακά επάγω από βορρά και συντριβή μεγάλη. Ανέβει από τις μάντρες αυτού η Ρωσία και εξολοθρέψει έκνη και εξήρε του τόπου αυτού του θύνε επί την γην και ερήμωσιν τας πόλης καθερέθησαν από τους μη κατοικούντες αυτής. Επί τούτης περιζώνσαστε σάκους και κλάψατε ότι τον θυμόν του δεν θα πάρει ο Κύριος. Και έστι εν τη ημέρα εκείνη λέγει Κύριος απολύτε η καρδία των βασιλέων και των αρχόντων και οι ιερείς εκτροχιάστησαν ακαρδιάρχοντες σήμερα και οι ιερείς ξέφυγαν και μόνο οι προφήτες θα θαυμάζονται. Τα λεγόμενα των προφητών δηλαδή θα θαυμάζονται και ήτα λέγει ο Ιερεμίας όλοι έλεγαν για ειρήνη και ξαφνικά έπεσε το μαχαίρι στην ψυχή τους και τους λέγει ο Κύριος πνεύμα πλάνης θα είναι τότε τώρα λέγω τα ειδικά μου ιδού σαν σύννεφο θα σηκωθούν τα άρματα πιο ελαφρύς θα είναι τα άλογα και οι πύραυλοι από τους αητούς διότι φωνή θα αναγγέλει όταν έρχεται ο Αντίχριστος δηλαδή και θα τα ακούν με πόνο οι πιστοί το 666 ήδη ήρθε πολεμάτε με τα όπλα και όχι με το θέλημα το δικό μου. Και τα έχασε ο Ιερεμίας με το κακό που θα συμβεί και ανακατεύθηκε η κοιλιά του λέγοντας ότι φωνή σάλπιγκος ήκουσε η ψυχή μου και ότι ήκουσε κραυγή πολέμου ξαφνικά και ταλαιπωρήθηκε όλη η γη, τα κόκαλά μου έφυγαν από τη θέση τους. Μέχρι πότε θα ακούω φωνή σάλπιγκων των αγγέλων, απαντά ο Κύριος, διότι οι άρχοντες του λαού μου δεν με βλέπουν διότι είναι τυφλοί και
ασύνετη. Το βλέπουμε, λέγει ο Ιερεμίας, ότι κοιτάζω επί την γη και χάθηκαν όλα και ο ουρανός και τα άστρα. Είδον τα βουνά να τρέμουν και χάθηκαν οι άνθρωποι από τη γη και τα πετεινά του από τον ουρανό. Και οι πόλεις καμένε από προσώπου του Θεού εξαφανίστηκαν. Τάδε, λέγει Κύριος, έρημος είναι πάσα η γη, πάσα συντέλεια, δεν θα κάνω τώρα την Δευτέρα Παρουσία. Και σκοτάδι πολύ θα γίνει μετά τον Πυρηνικό Πόλεμο. Ένα χρόνο νύχτα, διότι δεν μετανόησαν από τα πολεμικά όργανα. Εξαιτίας των πολεμικών οργάνων θα φύγουν οι άνθρωποι από τις πόλεις και θα κατοικούν στα σπήλια. Στο κεφάλαιο 6 ο Ιερεμίας λέγει: Λέγει Κύριος, πάντες επίης ανανομία και ψεύδι, από ιερείς εις όλους λέγουν ψέματα. Από βορρά θα παραταχθούν στην Σιών, στη Μέση Ανατολή, και όλοι θα είναι αναστατωμένοι και όλοι θα πάνε, και όπου και να πάνε δεν θα καλύπτονται. Στο ένατο κεφάλαιο λέγει ο Ιερεμίας κλαίγοντας: Ότι πάντε νικόνται και από το ένα κακό στο άλλο θα πηγαίνουμε και δεν θα συνετιζόμεθα. Και λέγει Κύριος, μήπως δεν θα τους επισκεφθώ και δεν θα τους τιμωρήσω για αυτά που κάνουν. Στα όρη θα λάβετε κοπετών και θρήνων στις ερήμους από το κακό που θα πάθετε, και θα δώσω τέτοιο κακό στα μέρη Ανατολή που δεν θα... και στη Μέση Ανατολή που δεν θα κατοικούνται οι πόλεις. Θα χαθούν όλοι οι οργανισμοί. Ποιος θα είναι συνετός να καταλάβει όλα γιατί γίναν όλα αυτά? Διότι εγκατέλειψαν τον νόμο μου, λέγει Κύριος, αλλά πήγαν κατά το θέλημα των καρδιών τους και ακολούθησαν τα είδωλα. Είτε είναι αιρέσεις, είτε η λατρεία της ύλης, είτε λατρεία ειδώλων. Στο ένατο κεφάλαιο λέγει ο Κύριος, πάρε το ξεχυλισμένο ποτήριο από το χέρι της οργής μου για όλα τα παραστρατημένα κράτη, και θα εξαφανιστούν από τη μάχαιρα που θα τους στείλω, και θα μεθύσουν και θα καταστραφούν. Και έλαβα, λέγει ο Ιερεμίας, το ποτήριο της οργής του θυμού του Κυρίου, και επότισαν πάντα τα έθνη και όλοι τους, και όλους τους βασιλείς. Αυτά λέγει ο Κύριος, πείτε, μεθύστε, φαγωθείτε από το ποτήριο αυτό και αφανιστείτε. Και όποιος δεν πιει θα πιει με το ζόρι, διότι ο Κύριος διατάζει. Εννοείται για τους αμαρτωλούς, θα γίνει όλεθρος και ασεβής, θα δοθούν σε μάχαιρα στα έσχατα της γης. Και από τη μία άκρη της γης ως την άλλη θα είναι κοπριά τα πτώματα και δεν θα σας σώσει κανένας. Ο προφήτης Ισαΐας κεφάλαιο 13 στίχος 4 μας λέγει: Φωνή εθνών πολλών και πολέμων, ότι ο Κύριος Σαββαώθ διατάζει ένα έθνος να έλθει από την άλλη άκρη της γης και να ισοπεδώσει όλη την οικουμένη. Κλάψατε, διότι πλησιώζει η μέρα του Κυρίου, όλοι θα τα έχουν χαμένα και τα πρόσωπά τους θα είναι φλογισμένα από τη ραδιενέργεια, διότι η αμαρτία σε όλη την οικουμένη. Θα περιφρονούμε το χρυσάφι για να βρούμε άνθρωπο και θα τρέχουν σαν χαμένοι άνθρωποι από εδώ και από εκεί. Στο 24ο κεφάλαιο μας λέγει ο Ισαΐας τι θα μας τιμωρεί, ότι όλα που θα γίνουν από τις αμαρτίες μας. Ιδού ο Κύριος θα καταστρέψει την οικουμένη και θα την ερημώσει, σαν οργωμένη θα είναι όλη η γη και όλοι μετά τον πόλεμο θα είναι σαν αδέλφια, ο χρειώστης και ο χρειωστούμενος, διότι πετάξανε τον νόμο μου. Γι' αυτό κατάρα θα πέσει στη γη. Αφήσαμε την πίστη του Χριστού και δεχτήκαμε το 666 και όλα τα συστήματα του Αντιχρίστου. Όλοι θα βλέπουν γλέντια, δεν θα βλέπουν γλέντια, θα εγκαταλειφθούν όλες οι πόλεις και θα γίνει αυτό σε όλα τα έθνη. Θα εφρανθούν όσοι ζήσουν, όσοι θα έχουν τη σφραγίδα του Θεού. Από τους ανέμους της γης θα έλθουν τέρατα, δηλαδή πύραυλοι, από το ένα κακό στο άλλο θα πηγαίνουμε. Και θα σύεται όλη η γη, θα φύγει δηλαδή από τον άξονα της. Ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 34 λέγει: Τι λέγει για τη Μέση Ανατολή? Να ακούσει όλη η γη και ο κόσμος, διότι η οργή του Κυρίου θα τους παραδώσει σε πόλεμο και θα γίνουν όλα άνω κάτω. Ο ουρανός και τα άστρα θα σαλεθούν και εμεθύστη το όπλο του ουρανού. Η μάχαιρα του Κυρίου θα γεμίσει αίμα, εν τη Ιδουμαία δηλαδή. Το Ιράκ θα μεθύσει η γη από τα αίματα και η γη θα γίνει σαν πίσα. Όλα τα όρνα και τα άγρια θηρία θα κατοικήσουν εκεί. Πέθαιναν όταν επέμβει η Ρωσία. Πιθανόν θα γίνουν αυτά, κατεβαίνοντας από πάνω και θα τα καταστρέψει όλα. Ο Ηλίας στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει ότι έφτασε η μέρα
και θα είναι μαζεμένος πολύ στρατός και η δύναμη αυτού θα είναι και όλα και πριν όπως ήταν σαν παράδεισος θα καούν. Γίνεται σαν κόλαση και θα εξαφανιστούν και ο στρατός πιθανότατα θα εξαφανιστεί από τα πυρηνικά. Και όλοι θα τρέχουν από εδώ και από εκεί, τα πρόσωπά τους θα γίνουν σαν τη χύτρα, τα άστρα λέει δεν θα δώσουν το φέγγος αυτών και ο ουρανός θα σκοτιστεί. Ο Σοφωνίας κεφάλαιος 1 παράγραφος 13 λέγει «Και οι δύναμεις και τα σπίτια θα εξαφανιστούν και τα αμπέλια και δηλαδή τα καταστήματα και όλα τα αγαθά θα εξαφανιστούν». Και έχει ονομαστεί η μέρα εκείνη ο Κύριος, η μέρα οργής, θλίψεως, σκότους, αφανισμού, κραυγής και θα θλιβούν οι άνθρωποι διότι βγήκαν από τα όρια από τις αμαρτίας και το χρυσάφι αυτών δεν θα τους χρησιμεύει διότι όλη η γη θα γίνει σαν στάχτη. Ο Ζαχαρίας κεφάλαιο 13 παράγραφος 8 μας λέγει για τα αποτελέσματα του πυρηνικού πολέμου ότι τα 2/3 θα χαθούν, το 1/3 θα δοκιμαστεί ως χρυσός εγχωνευτηρίο και όσοι θα μείνουν από τις δοκιμασίες θα φανάζουν Θεέ μου και θα λέγω λαέ μου σαν τους Εβραίους. Ακριβώς τα ίδια μας αναφέρει και στην Αποκάλυψη στίχος 9 που σάλπισε ο έκτος άγγελος λέγοντας λύσε τους 4 άγγελους από την Εφράτη και λύτησαν οι 4 άγγελοι και το 1/3 των ανθρώπων απέκτηναν και ο αριθμός αυτών 2 μιλιάδες μιλιάδων. Αποκάλυψη 18 κεφάλαιων 18 έπεσε η Βαβυλών η μεγάλη η Αμερική ότι εκ του ίνου της πορνείας του θυμού του Θεού έπιαν και αποθρήνους οι έμποροι επλούτησαν και λέγει έξελθε ο λαός μου διότι θα την εκδικήσει ο Θεός. Κανείς δεν ακούει όπως με τον Νόε και καυχάτε ότι δεν σκλαβώθηκε ποτέ η Αμερική και πυρ και θείο κατακαΐσετε. Δεν θα πλησιάζει κανείς από τη ραδιενέργεια και θα λέγουν ουέ ουέ έπεσε η πόλη η μεγάλη με βίσεων μαργαρίτες και πορφύρα και θα κλαίνε οι ναύτες από μακριά που θα βλέπουν την καταστραμμένη η πόλη της ύλης έπεσε σαν μια πέτρα που βουλιάζει στη θάλασσα και θα χαθούν όλα θα γίνουν σαν νεκροταφείο η καυχόμενη Αμερική δηλαδή. Ενώ θα ακούγονται σάλπιγγες και ήχοι και δυνατοί κραυγοί, θα τον επευθυμούν όλοι με ακατανόητους ύμνους και για μια στιγμή ο κληρονόμος του σκότους θα λάμψει σαν το φως. Άλλοτε θα πετά στους ουρανούς και άλλοτε θα κατεβαίνει στη γη με μεγάλη δόξα. Άλλοτε πάλι θα διατάζει τους δαίμονας που θα φαίνονται σαν άγγελοι να κάνουν με πολύ φόβο και τρόμο τα θελήματά του. Τότε θα στείλει τη φάλαγγα των δαιμόνων στα βουνά, στα σπήλαια και στις τρύπες της γης για να αναζητήσει αυτούς που έφυγαν και κρύφτηκαν από μπροστά του για να τους φέρουν να τον προσκυνήσουν. Αυτούς που θα πιστούν στα λόγια του θα τους φραγίσει με τη σφραγίδα του, αυτούς όμως που δεν θέλησαν να τον προσκυνήσουν θα τους βασανίσει με αφάνταστες τιμωρίες, πικρότατα βασανιστήρια και φρικτά εργαλεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει ούτε τάκουσε άνθρωπος ούτε μάτια βρωτών το ξαναείδαν. Μακάρι αυτοί τότε που θα νικήσουν τον τύρανο γιατί θα αναδειχθούν πιο ένδοξοι και πιο περίβλεπτοι από τους πρώτους μάρτυρες διότι οι πρώτοι μάρτυρες ενίκησαν τα όργανά του ενώ αυτοί θα πολεμήσουν αντιμέτωποι κατευθείαν με τον ίδιο τον διάβολο το γέννημα της απολίας και θα τον νικήσουν. Πώς λοιπόν να μην αξιωθούν να καταστολιστούν με εξαιρετικά εγκόμια και στεφάνια από τον Βασιλέα μας Ιησού Χριστό. Ας ξαναγυρίσουμε όμως το θέμα μας. Αφού οι άνθρωποι πάρουν τη σφραγίδα του, δεν θα ευρίσκουν όπως ελπίζουν τροφές ούτε νερό, θα καταφεύγουν πάλι στον Αντίχριστο με πονωμένη φωνή και θα αντελέγουν. Δώσε μας να φάμε να πιούμε διότι χανόμαστε από την πείνα, από την έλλειψη των απαραίτητων. Διέταξε τον ουρανό να μας δώσει βροχή και να απομακρύνει από κοντά μας τα ανθρωπόμορφα θηρία. Τότε ο πονηρός θα τους απαντήσει περιγελώντας τους με πολλήν απανθρωπία. Ο ουρανός θα τους λέγει δεν θέλει βρέξει η γη, δεν θέλει βλαστάνει τους καρπούς της. Από πού να δώσω εγώ τροφές. Μόλις θα ακούσουν τότε τα λόγια αυτά του απατεώνος, οι δυστυχισμένοι άνθρωποι θα καταλάβουν
πως αυτός είναι ο πονηρός ο διάβολος και θα θρηνήσουν σπαραχτικά και θα κλάψουν πολύ. Θα χτυπούν με τα χέρια τους το πρόσωπό τους και θα τραβούν τα μαλλιά τους με τα νύχια τους και θα σχίζουν τα μάγουλά τους και θα λένε μεταξύ τους «Αλίμονο αυτή τη συμφορά μας». Αλίμονο στη συμφορά μας, αλίμονο στην πολυθρήνη τη συμφωνία, αλίμονο στο πονηρό συνάλλαγμα και στη μεγύψη πτώση που παρασυρθήκαμε. Πώς παραπλανηθήκαμε από αυτό το πλάνο, πώς παραδοθήκαμε σε αυτόν, πώς μπλέξαμε στα δίχτυα του, πώς ήρθήκαμε στη βρωμερή του σαγίνη, πώς ενώ ακούμε τη σαγίνη και δεν ήλθατε κοντά μου. Ματθαίου 25 παράγραφο 44. Σας έδωσα αυτιά να ακούτε τα σγραφάς, σεις όμως τα διαθέσατε σε δαιμονικά τραγούδια, σε κιθάρες και πράγματα γελία. Σας έδωσα τα μάτια να βλέπετε καθαρά το φως των εντολών μου και να τις εκτελείτε. Σεις τα ανοίξατε διάπλατα για να δέχεστε στην ψυχή σας πορνίες, ασελγίες και την υπόλοιπη ακαθαρσία. Σας έδωσα το στόμα για να δοξολογείτε, να ενείτε και να ψέλνετε το Θεό. Το ετοίμασα να λαλεί πνευματικές οδές και να μελετά συνεχώς ψυχοφελή αναγνώσματα. Σεις όμως το χρησιμοποιήσατε να ειρωνεύεστε, να ορκίζεστε, να βλαστημάτε, να κατηγορείτε τον πλησίον σας. Σας έδεσα τα χέρια για να υψώνετε για σας έδωσα χέρια για να υψώνετε για προσευχές και δεήσεις. Σεις όμως τα απλώνετε για κλοπές και φόνους και αλληλοσκοτωμούς. Σας έδωσα τα πόδια για να διαδίδετε το Ευαγγέλιο της Ειρήνης και σας διέταξα να πηγαίνετε στις εκκλησίες και τους οίκους των Αγίων. Σεις όμως μάθατε να τρέχετε σε μοιχείες, σε πορνείες, σε θέατρα, σε χορούς και διασκεδάσεις. Διαλύθηκε λοιπόν το πανηγύρι. Σταμάτησε το θέατρο του παρόντος βίου, επέρασε η πλάνη του και η φαντασία του. Σας έφερα ενώπιον μου, εμπρός των οποίων θα κάμψει πανγόνι. Των Επουρανίων, των Επιγείων και των Καταχθονίων, Φιλίππου 2 παράγραφος 10. Τώρα λοιπόν όλοι όσοι αμέλησαν και δεν έδειξαν τη συμπόνια τους στους δυστυχισμένους με καλές πράξεις με τίποτα δεν χρεώνονται παρά με το άσβεστο πυρ. Διότι είμαι φιλάνθρωπος αλλά και κριτής δίκαιος προς όλους. Για τούτο θα σας αποδώσω τα σαμιβά σε όσους το αξίζουν. Σε άλλους θα κατακόβω το μισθό ανάλογα με τον κόπο σας. Σε όλους θα δώσω ανάλογα με τον αγώνα τους και τις αμοιβές τους. Θέλω ελεήσω, αλλά δεν βλέπω τα δοχεία σας να έχουν λάδι. Θέλω να σας εκτιρήσω, αλλά εσείς περάσατε τη ζωή σας χωρίς να επιδείξετε καθόλου εκτιρμούς. Σκέφτομαι να σας εσφλαγνιστώ, αλλά οι λαμπάδες σας είναι σκοτεινές από την ασφλαγνία. Φύγετε από εμπρός μου λοιπόν. Ματθαίου 25:44. Γιατί η κρίση θα είναι άσπλαχνη σε αυτόν που δεν έδειξε εσπλαχνία. Ιάκωβου 2, παράγραφος 13. Τότε αυτοί θα αποκριθούν στον φοβερό κριτή, που δεν λογαριάζει πρόσωπον ανθρώπου λέγοντάς του: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, να διψάς ή να είσαι ξένος, γυμνός ή άρρωστος ή φυλακισμένος και δεν σε περιποιηθήκαμε? Κύριε, δεν μας γνωρίζεις? Σύ μας έπλασες, σύ μας δημιούργησες, σύ μας συναρμολόγησες από τέσσερα στοιχεία, σύ μας έβαλες πνεύμα και ψυχή. Σε σένα πιστεύουμε, την δική σου σπραγίδα ελάβαμε, το βάφτισμά σου πήραμε, σε σένα ομολογούμε ως Θεός. Σε σένα γνωρίσαμε κτίστη, με τη δύναμή σου έχουμε κάνει θαύματα, με τη χάρη σου εδιώξαμε δαίμονες. Για σένα ταλαιπωρήσαμε το σώμα, τη σάρκα μας, για σένα εφυλάξαμε παρθενία, για σένα ακολουθήσαμε το βίο της αγνότητος, για σένα περιπλανηθήκαμε σαν πρόσφυγη στη γη. Και εσύ λέγεις, δεν σας γνωρίζω, και ο γέρον Παμβό απεκρίθη. Τέκνον μου, εις εκείνους πλέον τους καιρούς όποιος ή μπορέσει να σώσει την ψυχή του και παρακινά και τους άλλους για να σωθούν, αυτός θα ονομαστεί μέγας εις την βασιλεία των ουρανών. Ας δούμε τώρα τι μας λέγει ο Αββάς Μωυθής Σίσο Αιθίωπς, που έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπς προεφήτευσε λοιπόν ότι στα συστερνά ημέρας του 7ου και ημίσιος αιώνος η μοναδική πολιτεία θέλει αμεληθεί τελείως και μέλη καταφρονεθεί, διότι η ψυχική σωτηρία από τους μοναχούς, ώστε οι αδελφοί να περιέρχονται αναμέσων των θορύβων και ταραχών, εσκοτισμένοι, ανοφελείς και ράθυμοι εις την ραρετήν παντελώς μη επιμελούμενοι, υποδεδουλωμένοι εις τα πάθη της αμαρτίας, διότι εκείθενο που εσκοτίστη ο σατανάς παρά των αρχαίων αργωνιστών, εκείθεν και εκείνος έχει να καύσει και να φλογίσει, και όθεν να νικήθει εκείθεν έχει και αυτός να νικήσει
τους αμελείς καταφρονητάς μοναχούς. Όπου δε επελαιώνασεν η δικαιοσύνη, εκεί θα υπερπερισσεύσει η αμαρτία και η ανομία. Διότι θέλει ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θέλει συναναστρέφονται με μοναχοί αναμέσων των πόλεων χωρίς φόβων, περιεχόμενοι τα σκόμας μεγαστριμαργίας και εινοποσίας και αναμέσων της ματαιότητος του κόσμου, συναναστρεφόμενοι ενασελγίες, ακαθαρσίες, σαρκός, συμφυρώμενοι. Εν τες ημέρες εκείνες θέλει έστε εμείς ως φθόνος φιλονική και μάχη στα κοινόβια μέχρι φόνων ως αυτός και εν τες λαύρες ιδιορύθμις εκ της κακίας του ενός προς τον έτερον πλησίων αυτού. Και ό,τι οι μελήθησαν κανόνες και πνευματικοί αγώνες θέλουν προχειρίζεστε ηγούμενοι και επιμένες αυτών άνδρες αδόκιμοι, αρετής, άπιστοι, απρόκοπτοι και μη γνωρίζοντες ότι είναι αυτοί τύπος και παράδειγμα ωφέλειας του ποιμνίου αυτών. Εκ της διάφτης δε αμελίας και καταφρονήσεως των ποιμένων απολούνται. Μέλουσι δε κολλάζεστε ου μόνον οι αμελείς και ράθυμοι, αλλά και οι δόκιμοι και οι εγκρατείς και οι ενάρετοι αδελφοί. Μετά τα αυτά είδεν ο δούλος του Θεού Μωυσής ότι νέφος και λέλαψο μίχλη σκοτεινή πειρασμών φοβεροτάτων έπεσε εις τους μοναχούς από το όρος της Άρκτου, από το μέρος της Άρκτου, και ότι εδιώκονται οι μοναχοί και το μοναχικό σχήμα από όλεθρον αιρέσεων ειναγκάζονται δε πολλοί μοναχοί. Σας γνωρίζω. Εγίνατε εργάτες άλλου κυρίου, δηλαδή του διαβόλου. Μαζί του λοιπόν τώρα κληρονομήστε την άσβεστη φωτιά, το ακίμητο σκουλίκι και το τρεμοχτύπημα των δοντιών. Διότι επίνασα και δεν μου δώσατε να φάγω. Εδίψασα και δεν με εποτίσατε. Ήμουν ξένος και δεν με φιλοξενήσατε. Ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε. Ασθένησα και δεν με επισκεφτήκατε. Ήμουν στη φυλακή και δεν ήλθατε κοντά μου. Ματθαίου 25, παράγραφο 44. Σας έδωσα αυτιά να ακούτε τα σγραφάς. Σεις όμως τα διαθέσατε σε δαιμονικά τραγούδια, σε κιθάρες και πράματα γελία. Σας έδωσα τα μάτια να βλέπετε καθαρά το φως των εντολών μου και να τις εκτελείτε. Σεις τα ανοίξατε διάπλατα για να δέχεστε στην ψυχή σας πορνίες, ασελγίες και την υπόλοιπη ακαθαρσία. Σας έδωσα το στόμα για να δοξολογείτε, να ενείτε και να ψέλνετε το Θεό. Το ετοίμασα να λαλεί πνευματικές οδές και να μελετά συνεχώς ψυχοφελή αναγνώσματα. Σεις όμως το χρησιμοποιήσατε να ειρωνεύεστε, να ορκίζεστε, να βλαστημάτε, να κατηγορείτε των πλησίων σας. Σας έδωσα τα χέρια για να υψώνετε για προσευχές και δεήσεις. Σεις όμως τα απλώνετε για κλοπές και φόνους και αλληλοσκοτωμούς. Σας έδωσα τα πόδια για να διαδίδετε το Ευαγγέλιο της Ειρήνης και σας διέταξα να πηγαίνετε στις εκκλησίες και τους οίκους των Αγίων. Σεις όμως μάθατε να τρέχετε σε μοιχείες, σε πορνείες, σε θέατρα, σε χορούς και διασκεδάσεις. Διαλύθηκε λοιπόν το πανηγύρι. Σταμάτησε το θέατρο του παρόντος βίου, επέρασε η πλάνη του και η φαντασία του. Σας έφερα ενώπιον μου, εμπρός των οποίων θα κάμψει πανγόνι. Των Επουρανίων, των Επιγείων και των Καταχθονίων, Φιλίππου 2, παράγραφος 10. Τώρα λοιπόν όλοι όσοι αμέλησαν και δεν έδειξαν τη συμπόνια τους στους δυστυχισμένους με καλές πράξεις, με τίποτα δεν χρεώνονται παρά με το άσβεστο πυρ. Διότι είμαι φιλάνθρωπος αλλά και κριτής δίκαιος προς όλους. Για τούτο θα σας αποδώσω τα σαμιβά σε όσους το αξίζουν. Σε άλλους θα κατακόβω το μισθό ανάλογα με τον κόπο σας. Σε όλους θα δώσω ανάλογα με τον αγώνα τους και τις αμοιβές τους. Θέλω ελεήσω, αλλά δεν βλέπω τα δοχεία σας να έχουν λάδι. Θέλω να σας εκτιρήσω, αλλά εσείς περάσατε τη ζωή σας χωρίς να επιδείξετε καθόλου εκτιρμούς. Σκέφτομαι να σας εσφλαγνιστώ, αλλά οι λαμπάδες σας είναι σκοτεινές από την ασφλαγνία. Φύγετε από εμπρός μου λοιπόν. Ματθαίου 25:44. Γιατί η κρίση θα είναι άσπλαχνη σε αυτόν που δεν έδειξε εσπλαχνία. Ιάκωβου 2, παράγραφος 13. Τότε αυτοί θα αποκριθούν στον φοβερό κριτή, που δεν λογαριάζει πρόσωπον ανθρώπου λέγοντάς του: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, να διψάς ή να είσαι ξένος, γυμνός ή άρρωστος ή φυλακισμένος και δεν σε περιποιηθήκαμε? Κύριε, δεν μας γνωρίζεις? Σύ μας έπλασες, σύ μας δημιούργησες, σύ μας συναρμολόγησες από τέσσερα στοιχεία, σύ μας έβαλες πνεύμα και ψυχή. Σε σένα πιστεύω. Θέλω να σε συγκτηρίσω, αλλά εσείς περάσατε τη ζωή σας χωρίς να επιδείξετε καθόλου εκτιρμούς. Σκέφτομαι να σας εσπλαχνιστώ, αλλά οι λαμπάδες σας είναι σκοτεινές από την ασφλαγνία. Φύγετε από εμπρός μου λοιπόν.
Ματθαίου 25:44. Γιατί η κρίση θα είναι άσπλαχνη σε αυτόν που δεν έδειξε εισπλαχνία. Ιάκωβου 2, παράγραφος 13. Τότε αυτοί θα αποκριθούν στον φοβερό κριτή, που δεν λογαριάζει πρόσωπον ανθρώπου λέγοντάς του: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, να διψάς ή να είσαι ξένος, γυμνός ή άρρωστος ή φυλακισμένος και δεν σε περιποιηθήκαμε? Κύριε, δεν μας γνωρίζεις? Σύ μας έπλασες, σύ μας δημιούργησες, σύ μας συναρμολόγησες από τέσσερα στοιχεία, σύ μας έβαλες πνεύμα και ψυχή. Σε σένα πιστεύουμε, την δική σου σπραγίδα ελάβαμε, τον βάφτισμά σου πήραμε, σε σένα ομολογούμε ως Θεός. Σε σένα γνωρίσαμε κτίστη, με τη δύναμή σου έχουμε κάνει θαύματα, με τη χάρη σου εδιώξαμε δαίμονες. Για σένα ταλαιπωρήσαμε το σώμα, τη σάρκα μας, για σένα εφυλάξαμε παρθενία, για σένα ακολουθήσαμε το βίο της αγνότητος, για σένα περιπλανηθήκαμε σαν πρόσφυγη στη γη. Και εσύ λέγεις, δεν σας γνωρίζω, φύγετε από εμπρός μου. Ματθαίου 25, παράγραφος 41. Απαντώντας τα λόγια αυτά, ο φοβερός κριτής θα τους πει: Με ομολογήσατε δεσπότη, αλλά δεν πειθαρχήσατε στα λόγια μου. Σφραγιστήκατε με το σημείο του Σταυρού, αλλά εξαφανίσατε τη σφραγίδα με την ασπλαχνία σας. Λάβατε το βαφτισμά μου, αλλά δεν τηρήσατε τα σεντολάς μου. Καταδματώσατε το σώμα σας με την παρθενία, αλλά δεν εφαρμόσατε την ελεημοσύνη και δεν επιβάλλατε στην ψυχή σας και δεν βγάλατε από την ψυχή σας την μισαδέλφια. Διότι δεν θα σωθεί ο καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά μονάχα εκείνος που εκτελεί το θέλημά μου. Ματθαίου 7:21. Και θα μεταβούν αυτοί στην αιώνιον κόλαση, ενώ οι δίκαιοι θα απολαύσουν την αιώνιον ζωή. Ματθαίου 25, παράγραφος 46. Ακούσατε, αγαπητοί μου, την απάντηση του Κυρίου. Γνωρίσατε την απόφαση του Κριτού. Μάθετε ποιο φοβερό δικαστήριο μας σε περιμένει και ποια ημέρα και φοβερά. Γιατί αυτή τη φοβερά ώρα και ημέρα ας φροντίζουμε καθημερινά. Αυτήν ας μελετώμε μέρα και νύχτα και στα σπίτια μας και στις πλατείες και στις εκκλησίες, για να μην παρουσιαστούμε σε εκείνη τη φοβερή και απροσωπόληπτη δίκη καταδικασμένη, ταπεινή και φοβισμένη. Ας επιδιώξουμε με καλά έργα, με ενάρετο βίο και πολιτεία με εξομολόγηση να πει και σε εμάς ο έσπλαχνος και φιλάνθρωπος Θεός: Η πίστη σου σε έχει σώσει, πήγαινε τώρα σε ειρήνη. Λουκά 7, παράγραφος 50. Και τον μπράβο δούλε αγαθέ και πιστέ, σε ολίγα εφάνισε αξιόπιστος, γι' αυτό θα σε αναδείξω. Κληρονόμων πολλών, πήγαινε τώρα να απολαύσεις τη χαρά του Κυρίου. Ματθαίου 25, παράγραφος 23, την οποία ήθε όλοι να επιτύχουμε με τη χάρη, τη φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στον οποίο πτήσει το δίκαιο δικαστήριο είναι Θεός ισχυρός και δημιουργός των απάντων. Τότε με φόβον και κατάπληξη θα έρθουν οι άγγελοι, θρόνοι, εξουσίες, αρχές, κυριότητες, πολιόπονατα, εξαπτέρυγα, χερουβίν και σεραφείμ, και θα κράζουν δυνατά: Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριος Σαββαώθ, Παντοκράτορ. Έχει γεμίσει ο ουρανός από τη γη και η γη από τη δόξα σου. Ισαΐας 6, παράγραφος 3. Και αμέσως θα φανερωθεί πάνω σε φοβερό και υψηλό θρόνο ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων και κρικτής και ανεπηρέαστος κριτής και δικαστής, που θα αποδώσει στον καθένα το δίκαιον. Όλοι οι άνθρωποι, και δίκαιοι και αμαρτωλοί, θα ατενίσουν το πρόσωπό του με φόβο και μεγάλη δειλία. Τότε θα προσαχθεί από αυστηρούς και αδυσόπιτους αγγέλους ο Υιός της Απολίας, δηλαδή ο διάβολος, ο Αντίχριστος, μαζί με τους δαίμονάς του και τους επερέτες του, και θα παραδοθούν στο πύρτο άσβεστον και στον ακίμητο σκόλικα και το σκότος το εξώτερον. Οι Εβραίοι θα ειδούν τον ερχόμενο Κύριο σαν άνθρωπον, όπως ενεφανίστησε αυτούς με σάρκα από την Αγίαν Παρθένο και όπως τον εσταύρωσαν, και θα τους δείξει τα αποτυπώματα των καρφιών στα χέρια και στα πόδια και την πλευρά που κεντήθηκε με τη λόγχη, με την κεφαλή που στεφανώθηκε με τα αγκάθια και τον τίμιον σταυρών. Και με συντομία θα ειδούν όλα οι Εβραίοι και θα θρηνήσουν και θα κλάψουν, όπως λέγει ο προφήτης, θα ειδούν κατά πρόσωπο αυτών που λογχήσανε. Ιωάννου κεφάλαιο 17, παράγραφος 37. Κανείς όμως δεν θα ευρεθεί να τους βοηθήσει και να τους ελεήσει, διότι δεν μετανόησαν, ούτε ξέφυγαν από τον πονηρό τους δρόμο, και θα απέλθουν και αυτοί στην αιώνιο κόλαση μαζί με τους δαίμονας και τον διάβολο. Μετά θα συγκεντρώσει όλα τα έθνη, όπως φωνάζει το Άγιον Ευαγγέλιον δυνατά. Τι λέγει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ή μάλλον τι λέγει ο ίδιος ο Κύριος μέσα από τον Ευαγγέλιο?
Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα μαζευτούν εμπρός του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους ανθρώπους μεταξύ του, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθετήσει τα πρόβατα στα δεξιά του, ενώ τα κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει σε εκείνους που στέκονται από τα δεξιά του: «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου». Ματθαίου 25:34. Κληρονομήσατε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Ματθαίου κεφάλαιο 25:31-34. Ελάτε οι προφήτες που διωχθήκατε για το όνομά του. Ελάτε οι πατριάρχες που πειθαρχήσατε σε μένα πριν από την παρουσία μου στον κόσμο και στην άσβεστη φωτιά, που έχουν ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους υπηρέτες του. Εγώ σας έπλασα και σε άλλον υποταχθήκατε. Εγώ είμαι που σας έβγαλα από τη μήτρα της μητέρας σας και εμένα αθετήσατε. Εγώ είμαι που με τη θέλησή μου σας διέπλασα από το χώμα και σε άλλον προσφερθήκατε. Εγώ είμαι που σας έθρεψα και άλλον δουλέψατε. Εγώ πρόσταξα τη γη και τη θάλασσα να σας διατρέφουν και να πορεύεστε προς τη τελειότητα, εσείς όμως παρακούσατε τις εντολές μου. Εγώ για σας δημιούργησα το φως για να χαίρεστε την ημέρα και τη νύχτα και να αναπαύεστε. Εσείς όμως με καταπικράνατε με τα πονηρά έργα σας, με περιφρονήσατε και ανοίξατε πόρτα στα πάθη. Φύγετε από μένα εργάτες της ανομίας, δεν σας είδα, δεν σας γνωρίζω. Εγίνατε εργάτες άλλου κυρίου, δηλαδή του διαβόλου. Μαζί του λοιπόν τώρα κληρονομήστε την άσβεστη φωτιά, το ακίμητο σκουλίκι και το τρεμοχτύπημα των δοντιών. Διότι επείνασα και δεν μου δώσατε να φάγω. Εδίψασα και δεν με εποτίσατε. Ήμουν ξένος και δεν με φιλοξενήσατε. Ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε. Ασθένησα και δεν με επισκεφτήκατε. Ήμουν στη φυλακή και δεν ήλθατε κοντά μου. Ματθαίου 25, παράγραφο 44. Σας έδωσα αυτιά να ακούτε τα σγραφάς. Σεις όμως τα διαθέσατε σε δαιμονικά τραγούδια, σε κιθάρες και πράγματα γελία. Σας έδωσα τα μάτια να βλέπετε καθαρά το φως των εντολών μου και να τις εκτελείτε. Σεις τα ανοίξατε διάπλατα για να δέχεστε στην ψυχή σας πορνίες, ασεργίες και την υπόλοιπη ακαθαρσία. Σας έδωσα το στόμα για να δοξολογείτε, να ενείτε και να ψέλνετε το Θεό. Το ετοίμασα να λαλεί πνευματικές οδές και να μελετά συνεχώς ψυχοφελή αναγνώσματα. Σεις όμως το χρησιμοποίησατε να ειρωνεύεστε, να ορκίζεστε, να βλαστημάτε, να κατηγορείτε των πλησίων σας. Σας έδωσα τα χέρια για να υψώνετε για προσευχές και δεήσεις. Σεις όμως τα απλώνετε για κλοπές και φόνους και αλληλοσκοτωμούς. Σας έδωσα τα πόδια για να διαδίδετε το Ευαγγέλιο της Ειρήνης και σας διέταξα να πηγαίνετε στις εκκλησίες και τους οίκους των Αγίων. Σεις όμως μάθατε να τρέχετε σε μοιχείες, σε πορνείες, σε θέατρα, σε χορούς και διασκεδάσεις. Διαλύθηκε λοιπόν το πανηγύρι. Σταμάτησε το θέατρο του παρόντος βίου, επέρασε η πλάνη του και η φαντασία του. Σας έφερα ενώπιον μου, εμπρός των οποίων θα κάμψει πανγόνι. Των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων. Φιλίππου 2, παράγραφος 10. Τώρα λοιπόν όλοι όσοι αμέλησαν και δεν έδειξαν τη συμπόνια τους στους δυστυχισμένους με καλές πράξεις, με τίποτα δεν χρεώνονται παρά με το άσβεστο πυρ. Διότι είμαι φιλάνθρωπος αλλά και κριτής δίκαιος προς όλους. Για τούτο θα σας αποδώσω τα σαμιβά σε όσους το αξίζουν. Σε άλλους θα κατακόβω το μισθό ανάλογα με τον κόπο σας. Σε όλους θα δώσω ανάλογα με τον αγώνα τους και τις αμοιβές τους. Θέλω ελεήσω, αλλά δεν βλέπω τα δοχεία σας να έχουν λάδι. Θέλω να σας εκτιρήσω, αλλά εσείς περάσατε τη ζωή σας χωρίς να επιδείξετε καθόλου εκτιρμούς. Σκέφ καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα μαζευτούν εμπρός του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους ανθρώπους μεταξύ του, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια και θα τοποθετήσει τα πρόβατα στα δεξιά του, ενώ τα κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει σε εκείνους που στέκονται από τα δεξιά του: «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου». Ματθαίου 25:34. Κληρονομήσατε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Ματθαίου κεφάλαιο 25:31-34. Ελάτε οι προφήτες που διωχθήκατε για το όνομά του. Ελάτε οι πατριάρχες που πειθαρχήσατε σε μένα πριν από την παρουσία μου στον κόσμο και που ποθήσατε τη βασιλεία μου. Ελάτε οι Απόστολοι που κακοπαθήσατε μαζί μου κατά την ενανθρώπισή μου στη διάδοση του Ευαγγελίου. Ελάτε οι μάρτυρες που με ομολογούσατε
μπροστά σε τυράννους και υπομείνατε πολλά βασανιστήρια και τιμωρίες. Ελάτε ιεράρχες που με καθαρότητα τελούσατε μέρα νύχτα τη Θεία Λειτουργία και καθημερινά συστησιάζατε το τίμιο σώμα και αίμα μου. Ελάτε οι όσοι υποασκητεύσατε στα όριστα σπήλαια και στις τρύπες της γης εσείς που δοξάσατε το όνομά μου με την εγκράτεια την προσευχή την Παρθενία. Ελάτε νεανίδες να που ποθήσατε τον ημφώνα μου και που εκτός από μένα των ημφίων δεν αγαπήσατε κανέναν άλλον. Εσείς που με το μαρτύριο και την άσκηση ενωθήκατε με μένα τον αθάνατο και άφθαρτον ημφίο. Ελάτε εσείς που αγαπήσατε τους φτωχούς και τους ξένους. Ελάτε εσείς που τηρήσατε την αγάπη μου όπως εγώ είμαι η αγάπη. Ελάτε εσείς που έχετε την καρδιά σας την ειρήνη, γιατί εγώ είμαι η ειρήνη. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε την Βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας, γιατί δεν δώσατε σημασία στον πλούτο. Ελάτε εσείς που ελεήσατε τον φτωχό. Όσοι βοηθήσατε ορφανά, όσοι συντρέξατε τις χείρες, όσοι ποτίσατε τους διψασμένους, όσοι θρέψατε τους πεινασμένους, όσοι φιλοξενήσατε ξένους, όσοι ντύσατε γυμνούς και επισκεφθήκατε αρρώστους, όσοι παρηγορήσατε φυλακισμένους, όσοι συνοδεύσατε τυφλούς. Ελάτε κοντά μου, όσοι διαφυλάξατε άφθραστη τη σφραγίδα της πίστεως, όσοι τρέχατε στις εκκλησίες, όσοι ακούγατε τις γραφές μου και ποθούσατε τους λόγους μου. Ελάτε όσοι τηρήσατε τον νόμο μου την ημέρα και νύχτα. Ελάτε όσοι σαν στρατιώτες κακοπαθήσατε μαζί μου, θέλοντας να αρέσετε σε μένα τον ουράνιο βασιλέα. Ελάτε όλοι εσείς να κληρονομήσετε τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που δημιουργήθη ο κόσμος. Να η βασιλεία μου έχει τακτοποιηθεί, να ο παράδεισος έχει ανοιχθεί, να η αθανασία μου έχει στολιστεί. Ελάτε όλοι κληρονομήσατε την βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Είπε η Μπίν, πότε ταύτα έστε και τι το σημείον της παρουσίας και συντελείας του αιώνος. Σε αναμένομεν πάλι να έλθεις, αλλά ο σατανάς μετασχηματίζεται ως άγγελος φωτός. Ασφάλισέ μας λοιπόν, ώστε να μην προσκυνήσουμε άλλον αντί σου. Ο δε Χριστός ανοίξε στο θείον και μακάριον αυτού στόμα είπε, βλέπετε μη τις ημάς πλανήσει. Και η σύσταση αυτή απευθύνεται προς όλους σας για να προσέχετε στους λόγους του Κυρίου, διότι δεν είναι ιστορικοί λόγοι παρελθόντων πραγμάτων, αλλά θεία προφητεία αυτών που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Και να είστε βέβαιοι ότι οπωσδήποτε θα πραγματοποιηθούν. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου άνθρωπε και ασφάλισε την ψυχή σου. Η Εκκλησία σου το φωνάζει διαρκώς ενώπιον του Θεού του Ζώντος και σου προλέγει τα γεγονότα τα περί του Αντιχρίστου πριν ακόμη να έρθουν και είτε θα πραγματοποιηθούν ταύτα κατά τον χρόνο της ζωής σου είτε μετά από σε δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει προς το συμφέρον σου είναι να φροντίσεις να τακτοποιηθείς επειδή γνωρίζεις πλέον όλα αυτά. Τότε θα έλθει εκείνος ο Αντίχριστον με όλα τα ψεύδη και απατηλά σημεία και τέρατα, αναβιβάζουν τον εαυτό του υπεράνω των ειδώλων, αρχικός μεν υποκρινόμενος την φιλανθρωπίαν, κατόπιν δε φανερώνοντας όλη τη σκληρότητα και μάλιστα εναντίον των Αγίων του Θεού. Ποιος όμως είναι μακάριος και θα μαρτυρήσει τότε με ευλάβιαν υπέρ του Χριστού. Έχω τη γνώμη ότι οι τότε μάρτυρες θα είναι υπεράνω όλων των μαρτύρων, διότι οι πρώτου Αντιχρίστου ηγονίστησαν μόνο εναντίον των ανθρώπων, ενώ οι επί της εποχής του θα πολεμήσουν αυτοπροσώπως με αυτόν τον ίδιο τον σατανάν. Και οι μεν παλαιοί διώχτε βασιλείς μόνον εφώνευον και δεν προσεπάθουν να αποδείξουν ότι ανασταίνουν νεκρούς, ούτε παρουσίαζαν άλλα σημεία και τέρατα. Τώρα όμως είναι πολύ μεγάλη και η κακία και η απάτη και ο φόβος, ώστε πλανάστε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Λοιπόν άνθρωπε, φύλαξε σε παρακαλώ τον εαυτόν σου. Έχεις τώρα όλα τα προγνωστικά του Αντιχρίστου και να μην σκέπτεσαι μόνον εσύ, αλλά να τα λέγεις και να ενημερώνεις και τους άλλους, όσους δίνασε περισσότερους. Εάν έχεις παιδιά κατά σάρκα να τα συμβουλεύεις συνεχώς, και εάν έσωσες κάποιον για τις διδασκαλία σου
και τον έκανες πνευματικό. Της λογής μορφή έρχεται στη γη ο αδιάντροπος Όφης. Επειδή δηλαδή ο Σωτήρας, θέλοντας να σώσει το γένος των ανθρώπων, γεννήθηκε από την Παρθένο και με μορφή ανθρώπου νίκησε τον εχθρό, με την αγία δύναμη της ιότητάς του, σοφίστηκε αυτός να πάρει την μορφή της παρουσίας του και να μας εξαπατήσει. Ο Κύριος μας όμως θα έρθει στη γη μέσα σε φωτεινές νεφέλες, σαν φοβερή αστραπή. Ο εχθρός απέναντίας δεν θα έρθει με τον ίδιο τρόπο, διότι είναι αποστάτης. Θα γεννηθεί όμως ακριβώς το όργανο εκείνο από μια χρία κόρη και δεν θα γίνει άνθρωπος αυτός. Και θα έρθει ο αχριότητος με τέτοια μορφή σαν κλέφτης για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Ταπεινός, ήσυχος, μισώντας λέει την αδικία, αποστρεφόμενος στα είδωλα, προτιμώντας την ευσέβεια. Αγαθός, φιλόπτωχος, υπερβολικά όμορφος, ατάραχος. Χαρούμενος προς όλους, τιμώντας υπερβολικά το γένος των Ιουδαίων, διότι αυτοί περιμένουν τον ερχομό του. Ανάμεσα σε όλους αυτούς θα πραγματοποιεί θαύματα, τερατουργίες και φοβερά πράγματα με πολύ δύναμη και θα μηχανεύεται με δόλο να γίνει αρεστός σε όλους, για να αγαπηθεί γρήγορα από πολλούς. Και δεν θα παίρνει δώρα, δεν θα μιλά με όργη, δεν θα παρουσιάζεται σχηθροπός, αλλά με το πρόσχημα της καλής του διαδαγωγής θα εξαπάται τον κόσμο ως ό,τι να βασιλεύσει. Όταν λοιπόν θα δουν πολλοί λαοί και έθνοι τέτοιες αρετές και τέτοια θαύματα, όλοι θα συμφωνήσουν και θα ανακηρύξουν βασιλιά αυτόν τον άνθρωπο με μεγάλη χαρά, λέγοντας ο ένας τον άλλον: «Μήπως λοιπόν υπάρχει άλλος τόσο πολύ αγαθός και δίκαιος άνθρωπος?» Θα ανυψωθεί μάλιστα αμέσως η βασιλεία του και θα πατάξει με θυμό τρεις μεγάλους βασιλείς. Στη συνέχεια θα υπερηφανευτεί η καρδία του και θα ξεράσει ο δράκοντας την πικρότητά του. Θα ταράξει την οικουμένη και θα νικήσει τα πέρατα του κόσμου. Θα προξενήσει θλίψη σε όλο τον κόσμο και θα μολύνει τις ψυχές. Όχι πια σαν ευλαβής, αλλά σε όλα σκληρός προς όλους. Απότομος, οργύλος, θυμώδης, φοβερός, εμπαθής, τρομερός, άσχημος, μισητός, συχαμερός, άγριος και ολέθριος, αδιάντροπος και πρόθυμος να ρίξει μέσα στο λάκκο της ασέβειας όλο το ανθρώπινο γένος. Πληθύνει τα θαύματα του ανάμεσα στο πλήθος, με ψευτιά και όχι με αλήθεια. Ενώ θα παραβρίσκονται και άλλα πολλά πλήθη και θα τον επιθυμούν για τις φανταστικές θεατουργίες του, θα φωνάξει δυνατά ώστε να συλλευθεί ο τόπος, όπου τα πλήθη στέκονται μπροστά του. «Γνωρίστε όλοι οι λαοί την δύναμή μου και την εξουσία μου». Θα μετακινεί βουνά μπροστά στα μάτια αυτών που τα βλέπουν και θα ανυψώνει νησιά από τη θάλασσα. Όλα όμως θα τα κάνει με απάτη και με φαντασία, και όχι αλήθινα. Αλλά απέναντίας θα πλανά τον κόσμο και θα ξαπατά με τις φανταστικές θεατουργίες του τα σύμπαντα. Πολλοί θα πιστεύσουν και θα τον δοξάσουν σαν ισχυρό Θεό. Τότε θα θρηνήσει φοβερά και θα στενάξει κάθε ψυχή. Τότε όλοι θα αντικρίσουν μια απαρηγόρητη θλίψη που θα τους κρατά νύχτα και μέρα και δεν θα βρίσκουν πουθενά τρόπο να χορτάσουν από τροφή, διότι θα τοποθετηθούν σε κάθε τόπο κυβερνήτες σκληροί. Κι αν κάποιος έχει τη σφραγίδα του τυράννου χαραγμένη στο μέτωπο ή στο δεξί του χέρι, θα αγοράζει λίγα τρόφιμα από αυτά που θα υπάρχουν. Τότε θα πεθαίνουν τα νήπια στην αγκαλιά των μανάδων τους. Θα πεθάνει επίσης η μάνα πάνω από το παιδί της. Η πολλή του Πάπα Ρώμης, ασήμεστα λοιπόν σε εγρήγορση να μην πέθουμε στις παγίδες του σατανά. Ας μιλήσουμε τώρα για προφητείες που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη και ορισμένα που θα γίνουν για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως μας τα διηγείται ο αείμνηστος ιερομόναχος Πατήρ Χριστόδουλος. Ο Αμός κεφάλαιον 8, παράγραφος 11, «Ιδού ημέρε έρχονται, λέγει Κύριος, και εξ αποστηλώ λιμών επί τη γη, ου λιμών άρτων, ούτε δίψα, ούτε άλλων λιμών, αρά του ακούσε λόγων Κυρίου». Πώς θα αντικαταθεστεί δηλαδή ο λόγος του Θεού από του τριστράγου, τις οδές και τις πλάνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκτός του λόγου του Θεού, θα είναι εκείνη την ημέρα θα εκλείψουν οι Παρθένοι και οι νεανίσκοι, ενδύψει δηλαδή η νεολαία θα είναι εκτός Θεού και θα φωνάζουν όλοι ότι ζει ο Θεός του Δαν, δηλαδή ο Σατανάς. Ο Ιερεμίας, κεφάλαιο 1, στίχος 13, και γένεται λόγος Κυρίου προς με λέγον. «Τι οράς και είπα, Κύριε, προς με λέγον, και η οράς λέβητα αποκαιόμενον βορά, καζάνι που βράζει δηλαδή από βορά, και είπεν Κύριος προς με, από προσώπου του βορά, και εγκαυθίσουμε τα κακά από προσώπου της γης, ιδού εγώ συγκαλώ πάσα στους βασιλείς της γης και εξουσίας επί τα πρόθυρα Ιερουσαλήμ και στήσω τον θρόνο αυτόν επί πάσας τας πόλης Ιούδα». Και λαλήσω προς αυτόν μετακρίσεως και περιπάσεις κακίας αυτών. Αλφα Παριμιούν 14 αναφέρει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εξέτεινα λόγους και ου προσέχετε, ακύρους ποιείτε τα σεμούς βουλάς, τους δε εμούς ελέγχους ου προσέχετε τη γαρούν, καγώ τη ημετέρα απολία. Επιγελάσομαι, κατακαούν δε ίνικα έρχεται ο όλεθρος, και όσα φύκετε άχνο δε καταστροφή, ομοίως εγγύσει πάλι. Ζητήσου σήμε κακή και ου χευρώσει. Όταν έλθει ο όλεθρος ζητήσατε με, έστε γάρ όταν επικαλέσαστε με, εγώ ουκ εις ακούσομαι ημών. Διότι εμίσησαν οι άνθρωποι την σοφίαν του Θεού, εμικτήριζα τις εμείς ελέγχεις τους Αγίους μου και τους εαυτούς ασεβίας επληθύψονται εθνών. Ανθών γάρ ίνικα ειδίκουν νηπίης φωνευθύσονται ουέ εξετασόμην ασεβίας, διότι κάνουν φόνους οι άνθρωποι, εκτρώσεις δηλαδή. Ο δε εμού κατασκηνώσει ελπίδη της, ησυχάσει άφοβος και από παντός κακού. Ο αμός κεφάλαιο 8, να μην αξιωθούν, να καταστολιστούν με εξαιρετικά εγκόμια και στεφάνια από τον βασιλέα μας Ιησού Χριστό. Ας ξαναγυρίσουμε όμως το θέμα μας. Αφού οι άνθρωποι πάρουν τη σφραγίδα του, δεν θα ευρίσκουν όπως ελπίζουν τροφές ούτε νερό, θα καταφεύγουν πάλι στον Αντίχριστο με πονωμένη φωνή και θα αντελέγουν. Δώσε μας να φάμε να πιούμε, διότι χανόμαστε από την πείνα, από την έλλειψη των απαραίτητων. Διέταξε τον ουρανό να μας δώσει βροχή και να απομακρύνει από κοντά μας τα ανθρωπόμορφα θηρία. Τότε ο πονηρός θα τους απαντήσει περιγελώντας τους με πολλήν απανθρωπίαν. Ο ουρανός θα τους λέγει, δεν θέλει βρέξει η γη, δεν θέλει βλαστάνει τους καρπούς της. Από πού να δώσω εγώ τροφές? Μόλις θα ακούσουν τότε τα λόγια αυτά του απατεώνος, οι δυστυχισμένοι άνθρωποι θα καταλάβουν πως αυτός είναι ο πονηρός ο διάβολος και θα θρηνήσουν σπαραχτικά και θα κλάψουν πολύ. Θα χτυπούν με τα χέρια τους το πρόσωπό τους και θα τραβούν τα μαλλιά τους με τα νύχια τους και θα σχίζουν τα μάγουλά τους και θα λένε μεταξύ τους, αλίμονο αυτή τη συμφορά μας. Αλίμονο στη συμφορά μας, αλίμονο στην πολυθρήνητη συμφωνία, αλίμονο στο πονηρό συνάλλαγμα και στη μεγύψη πτώση που παρασυρθήκαμε. Πώς παραπλανηθήκαμε από αυτό το πλάνο, πώς παραδοθήκαμε σε αυτόν, πώς μπλέξαμε στα δίχτυα του, πώς ήρθήκαμε στη βρωμερή του σαγίνη, πώς ενώ ακούμε τις Αγίες Γραφές δεν καταλαβαίνουμε το νόημά τους. Πραγματικά τότε όσοι θα έχουν δεθεί με τις κοσμικές υποθέσεις και με την επιθυμία των αιώνων αυτού, αυτοί εύκολα θα οδηγηθούν στο διάβολο και θα σφραγιστούν από αυτόν. Όσοι όμως ακούν τις Θείες Γραφές και τα σκρατούν συνεχώς στα χέρια τους και βάζουν καλά στο νου τους τα ασθενείας των, θα μπορέσουν πολλοί από αυτούς να ξεφύγουν από την παραπλάνηση του Αντιχρίστου, διότι θα αντιληφθούν αμέσως τα σημάδια της παρουσίας του και την αλαζονία της πλάνης του. Γι' αυτό και γρήγορα θα φύγουν μέσα από τα χέρια τους στα βουνά για να κρυφθούν. Στις σπηλιές και στα χάσματα της γης και όπου με δάκρυα και συντριβή καρδιά θα αναζητήσουν το φιλάνθρωπο Κύριο. Και τότε ο φιλάνθρωπος Κύριος θα τους αποσπάσει από τα βρούχια του Αντιχρίστου και θα σώσει με το δεξί του χέρι από σκάνδαλα όσους είναι άξιοι του και πέφτουν στα πόδια του. Βλέπεις ποια νηστεία και προσευχή θα κάνουν τότε οι Άγιοι. Μάθε τώρα και πόσο δύσκολη καιρή και χαλεπές ημέρες θα ξημερώσουν για αυτούς που θα μείνουν στη χώρα και στην πόλη. Τότε οι άνθρωποι θα πηγαίνουν από την Ανατολή προς τη Δύση και θα έρχονται από τη Δύση προς την Ανατολή χωρίς να βρίσκουν ησυχία και ασφάλεια. Θα κλάψουν πολύ και θα θρηνήσουν γοερά και όταν θα ξημερώνει η μέρα θα αναζητούν τη νύχτα για να αναπαυθούν από τα έργα τους. Όταν όμως θα πέφτει η νύχτα, τότε και με τον Ενόχ και τον Ιωάννη θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει, επειδή δεν θα θελήσουν να δώσουν δόξα στον διάβολο. Αυτό συμβολίζει το μικρό κέρατο που φάνηκε πάνω από το κεφάλι του θηρίου. Με γεμάτη πια την καρδιά του από έπαρση και αλαζονία, ο διάβολος θα αρχίσει να εξυψώνεται και να ονομάζεται σαν Θεός, διώκοντας τους Αγίους και βλαστημώντας τον Χριστό. Και επειδή πια κατά την πορεία της διηγήσεως φτάσαμε στα χρόνια της βασιλείας του αντικειμένου Αντιχρίστου, είναι ανάγκη να μιλήσουμε πρώτα για τη γέννηση και το μεγάλωμά του, και έτσι με την διήγηση αυτή θα φέρουμε τον λόγο, όπως προείπαμε, και στην πληροφορία ότι ο διάβολος και Υιός της ανομίας
θα εξομοιωθεί σε όλα με το σωτήρα μας, αυτό θα μας δείξει η προσεχής εξέταση. Επειδή ο σωτήρας του κόσμου, θέλοντας να σώσει το γένος των ανθρώπων, ετέχθη από την άχραντον και παρθένον Μαρία και κατεπάτησε τον εχθρό με το σχήμα της ακριβώς που εφόρεσε, νικώντας τον με τη δύναμη της θεότητός του, με τον ίδιο τρόπο θα επιδιώξει να εξαπατήσει την ανθρωπότητα και ο διάβολος. Θα εμφανιστεί δηλαδή στη γη σαν άνθρωπος που τάχα ετέχθη από παρθένο, ενώ πραγματικά θα είναι γέννημα μιας αμαρτωλής γυναίκας. Ο Θεός ήλθε σε εμάς με σάρκα όμοια με τη δική μας, διότι αυτός την δημιούργησε χωρίς αμαρτία όταν έπλασε τον Αδάμ και όλους όσους προέρχονται από τον Αδάμ. Ο διάβολος όμως και σάρκα θα φορέσει, θα είναι φαινομενική, διότι πώς είναι δυνατόν να φορέσει σάρκα που δεν τη δημιούργησε ο ίδιος, αλλά και καθημερινά την πολεμά. Εγώ αγαπητοί μου, νομίζω πως ο διάβολος θα αναλάβει φαινομενική σάρκα σαν όργανόν του. Δι' αυτό και σαν πνεύμα θα γεννηθεί από παρθένον και θα εμφανιστεί τότε σαν σάρκα στους υπολείπους. Διότι το να γεννήσει κόρη παρθένος και να παραμείνει παρθένος μονάχα στην Παρθένο Παναγία, το είδαμε, που πραγματικά γέννησε σαρκοφόρο το σωτήρα. Δι' αυτό και ο Μωυσής λέγει: «Κάθε πρωτογέννητο αρσενικό θα αφιερώνεται στον Κύριο». Έξοδος 13, παράγραφος 2. Ορθά κοφτά λοιπόν ο εχθρός δεν θα διανοίξει μήτρα, δι' αυτό δεν θα προσλάβει την πραγματική σάρκα. Δι' αυτό δεν θα προσλάβει και πραγματική σάρκα, ωστόσο θα περιτμηθεί όπως περιτμήθηκε ο Χριστός. Και όπως ο Χριστός εξέλεξε τους Αποστόλους, έτσι και εκείνος θα συγκεντρώσει ολόκληρο πλήθος μαθητών που θα ομοιάζουν στην καινούρια. Πρώτα απ' όλα θα αγαπήσουν. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου άνθρωπε και ασφάλισε την ψυχή σου. Η Εκκλησία σου το φωνάζει διαρκώς ενώπιον του Θεού του Ζώντος και σου προλέγει τα γεγονότα τα περί του Αντιχρίστου πριν ακόμη να έρθουν, και είτε θα πραγματοποιηθούν ταύτα κατά τον χρόνο της ζωής σου είτε μετά από σε, δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει προς το συμφέρον σου είναι να φροντίσεις να τακτοποιηθείς επειδή γνωρίζεις πλέον όλα αυτά. Τότε θα έλθει εκείνος ο Αντίχριστον με όλα τα ψεύδη και απατηλά σημεία και τέρατα, αναβιβάζουν τον εαυτό του υπεράνω των ειδώλων, αρχικός μεν υποκρινόμενος την φιλανθρωπίαν, κατόπιν δε φανερώνοντας όλη τη σκληρότητα και μάλιστα εναντίον των Αγίων του Θεού. Ποιος όμως είναι μακάριος και θα μαρτυρήσει τότε με ευλάβιαν υπέρ του Χριστού? Έχω τη γνώμη ότι οι τότε μάρτυρες θα είναι υπεράνω όλων των μαρτύρων, διότι οι πρώτου Αντιχρίστου ηγονίστησαν μόνο εναντίον των ανθρώπων, ενώ οι επί της εποχής του θα πολεμήσουν αυτοπροσώπως με αυτόν τον ίδιο τον Σατανάν. Και οι μεν παλαιοί διώχτε βασιλείς μόνον εφώνευον και δεν προσεπάθουν να αποδείξουν ότι ανασταίνουν νεκρούς, ούτε παρουσίαζαν άλλα σημεία και τέρατα. Τώρα όμως είναι πολύ μεγάλη και η κακία και η απάτη και ο φόβος, ώστε πλανάστε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Λοιπόν άνθρωπε, φύλαξε σε παρακαλώ τον εαυτόν σου. Έχεις τώρα όλα τα προγνωστικά του Αντιχρίστου και να μην σκέπτεσαι μόνον εσύ, αλλά να τα λέγεις και να ενημερώνεις και τους άλλους, όσους δίνασε περισσότερους. Εάν έχεις παιδιά κατά σάρκα, να τα συμβουλεύεις συνεχώς. Και εάν έσωσες κάποιον για τη διδασκαλία σου και τον έκανες πνευματικό σου παιδί, και αυτόν φρόντιζε διαρκώς να τον ενισχύεις για να μην δεχτείς τον ψευδέστατον, να μην τον δεχτεί τον ψευδέστατον Αντίχριστον ως τον αληθινόν Θεόν. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Με φοβίζουν οι πόλεμοι των εθνών. Με φοβίζουν τα σχίσματα των εκκλησιών. Με φοβίζει η μισαδέλφια των ανθρώπων. Και λέγω μεν ταύτα, αλλά να μη δώσει ο Θεός να πραγματοποιηθούν επί των ημερών μας. Αλλά ας φροντίσουμε να γίνομε όσο δύνατοι γίνεται και ανδροί.
Ας δούμε τώρα τι μας λέγει ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστόσαλος, 11ος αιών μετά Χριστόν. Είναι φανερόν ότι θα συγκεντρώσει πάλιν ο Θεός. Θα έχουν δεθεί με τις κοσμικές υποθέσεις και με την επιθυμία των αιώνων αυτού, αυτοί εύκολα θα οδηγηθούν στο διάβολο και θα σφραγιστούν από αυτόν. Όσοι όμως ακούν τις θείες γραφές και τα σκρατούν συνεχώς στα χέρια τους και βάζουν καλά στο νου τους τα ασθενίαστον, θα εμπορέσουν πολλοί από αυτούς να ξεφύγουν από την παραπλάνηση του Αντιχρίστου, διότι θα αντιληφθούν αμέσως τα σημάδια της παρουσίας του και την αλαζονία της πλάνης του. Γι' αυτό και γρήγορα θα φύγουν μέσα από τα χέρια τους στα βουνά για να κρυφθούν. Στις πηλιές και στα χάσματα της γης και όπου με δάκρυα και συντριβή καρδιάς θα αναζητήσουν το φιλάνθρωπο Κύριο. Και τότε ο φιλάνθρωπος Κύριος θα τους αποσπάσει από τα βρούχια του Αντιχρίστου και θα σώσει με το δεξί του χέρι από σκάνδαλα όσους είναι άξιοι του και πέφτουν στα πόδια του. Βλέπεις ποια νηστεία και προσευχή θα κάνουν τότε οι Άγιοι. Μάθε τώρα και πόσο δύσκολοι καιροί και χαλεπές ημέρες θα ξημερώσουν για αυτούς που θα μείνουν στη χώρα και στην πόλη. Τότε οι άνθρωποι θα πηγαίνουν από την Ανατολή προς τη Δύση και θα έρχονται από τη Δύση προς την Ανατολή χωρίς να βρίσκουν ησυχία και ασφάλεια. Θα κλάψουν πολύ και θα θρηνήσουν γοερά και όταν θα ξημερώνει η μέρα θα αναζητούν τη νύχτα για να αναπαυθούν από τα έργα τους. Όταν όμως θα πέφτει η νύχτα, τότε από τις αλληλεπαλλήλους σεισμούς και τις καταιγίδες θα αναζητούν με αγωνία το φως της ημέρας, γιατί θα τους πνίγει ο φόβος για τον τραγικό θάνατο που τους αναμένει. Τότε την τραγική εκείνη ζωή των ανθρώπων θα την κλάψει όλη η γη, θα πενθήσει και η θάλασσα και ο αέρας και ο ήλιος. Ακόμα θα πενθήσουν για τα τραγικά καταντήματα των ανθρώπων και τα άγρια ζώα και τα πετεινά, τα βουνά, τα δέντρα, οι κάμποι, επειδή όλοι ξεφύγαν από τον Άγιο Θεό, πιστέψαν στον πλάνο και δεχτήκαν το σημάδι του μυαρού Θεομάχου αντί για τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό του Σωτήρος. Θα έχουν δε και οι εκκλησίες μεγάλο πένθος, γιατί ούτε θυμίαμα θα προσφέρεται, ούτε λατρεία θεάρεστος. Θα εκτελείτε μέσα σε αυτές. Τα ιερά βήματα των εκκλησιών θα εκαταντήσουν σαν εκαταντλελειμμένα κυποκάλυβα. Τότε σε εκείνες τις μέρες θα ξαναφανεί στους ναούς, δεν θα ξαναφανεί στους ναούς το τίμιον σώμα και αίμα του Χριστού. Η λειτουργία θα σταματήσει, θα πάψουν οι ψαλμοδίες, δεν θα ακουστεί η ανάγνωση των γραφών, σκοτάδι θα επικρατήσει στους ανθρώπους και κρίνος και θρήνος θα προστίθεται στο θρήνο και ουέ πάνω στο ουέ. Τότε θα σκορπάνε στις πλατείες χρυσά και αργυρά νομίσματα και κανείς δεν θα ενδιαφέρεται να περιμαζώξει, διότι όλα θα καταντήσουν συχαμένα. Όλοι θα φροντίσουν να διαφύγουν και να κρυφθούν, αλλά πουθενά δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τις παγίδες του αντικειμένου, διότι θα φέρουν επάνω τους το σημάδι του, το χάραγμά του το 666 και έτσι θα δείχνουν καθαρά πως είναι γνωστοί του. Απ' έξω φόβος, από μέσα τρόμος και νύχτα και ημέρα. Στην πλατεία και στα σπίτια θα υπάρχουν ψόφια πάνω από το στερέωμα των ήλιων όπου θελήσει. Και για να μην τελειώνω, όλα τα στοιχεία της γης και της θαλάσσης θα τα υποτάξει φανταστικά μπροστά στα μάτια αυτών που θα τα βλέπουν. Αν λοιπόν πριν ακόμη φανερωθεί ο Υιός της Απολίας έχει ξεσηκώσει εναντίον μας ορατών πόλεμων και μας παρορμά σε μάχας και σφαγάς, τότε όταν ο ίδιος πρόκειται να έλθει αυτοπροσώπως και να τον δουν πραγματικά οι άνθρωποι, πώς δεν θα χρησιμοποιήσει μηχανές και απάτες και φαντάσματα για να πλανήσει όλους τους ανθρώπους και να τους απομακρύνει από τον δρόμο της αλήθειας και από την πόρτα του παραδείσου. Ύστερα από όλα αυτά, ο ουρανός πλέον δεν θα δώσει τη δροσιά του, τα σύννεφα δεν θα ρίξουν βροχή, η γη δεν θα δίνει τους καρπούς, η θάλασσα θα γεμίσει από δυσοδεία. Θα τους παρουσιάσει σαν φωτεινούς. Τα ποτάμια θα ξεραθούν, τα ψάρια στη θάλασσα θα ψοφήσουν. Οι άνθρωποι θα πεθάνουν από την πείνα και τη δίψα. Ο πατέρας θα πεθαίνει αγκαλιασμένος με το γιο, η μητέρα με τη θυγατέρα της. Και δεν θα ευρίσκεται νεκροθάφτης για να τους θάψει. Ολόκληρη η γη θα βρωμήσει από τα πεταμένα πτώματα και η θάλασσα, επειδή δεν θα δέχεται τα νερά των ποταμών, θα γίνει σαν βόρβορος που θα αναδίδει φρικτή δυσοσμία. Τότε σε ολόκληρη τη γη θα πέσουν φοβερές αρρώστιες.
τότε θα ξεσηκωθεί απαρηγόρητος θρήνος, τότε το άμετρο κλάμα, τότε η ακατάπαυστη αναστεναγμή. Τότε οι ζωντανοί θα καλοτοχήσουν τους πεθαμένους και θα τους λένε: ανοίξτε τους στάφους σας να δεχτείτε εμάς τους αθλίους. Ανοίξτε τα μνημεία σας για να υποδεχτούν τους ελεηνούς συγγενείς σας και γνωστούς. Είσαστε καλότυχοι γιατί δεν είδατε αυτές τις μέρες. Είσαστε καλότυχοι γιατί δεν προλάβατε να δείτε τη δονδυνηρή αυτή ζωή, ούτε αυτές τις απαρηγόρητες αρρώστιες που ενέσκυψαν, ούτε αυτά τα καταπιεστικά άγχη που έχει καταλάβει την ψυχή μας. Έπειτα ο Βρωμιάρης θα στείλει διατάγματα σε όλες τις επαρχίες και με δαίμονες και με ανθρώπους που θα λέγουν: στη γη παρουσιάστηκε ένας μεγάλος βασιλιάς. Ελάτε όλοι να τον προσκυνήσετε. Ελάτε όλοι να δείτε τη μεγάλη του δύναμη, διότι αυτός θα σας προσφέρει στάρι και θα σας χαρίσει κρασί και πολλά πλούτη και μεγάλα αξιώματα, διότι στην προσταγή του υπακούει η γη και η θάλασσα. Ελάτε λοιπόν όλοι κοντά του και όλοι πραγματικά πιεζόμενοι από την έλλειψη των αναγκαίων θα έλθουν κοντά του και θρημένοντας το δίκαιο κριτή, όσοι χρησιμοποίησαν άδικη ζυγαριά και δράμια και μέτρα και λιποβαρή σταρόμετρα. Και για να προσθέσουμε τα πολλά λόγια αυτών που θα παρασταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού, τότε οι δίκαιοι θα λάψουν σαν τον ήλιο, ενώ οι αμαρτωλοί θα παρουσιαστούν θλιμμένοι και αμίλητοι. Και οι δύο όμως κατηγορίες, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, θα αναστηθούν για να δικαστούν. Οι δε αμαρτωλοί να κολλαστούν κατά την κρίση την αιώνια, διότι ο καθένας θα θυμηθεί τότε τι απολογία θα δώσει στο δίκαιο κριτή, είτε για τα καλά είτε για τα φαύλα που έπραξε, διότι οι πράξεις όλων των ανθρώπων θα περικυκλώσουν τον καθένα, είτε είναι καλός είτε είναι κακός. Εδυνάμεις λοιπόν των ουρανών θα σαλευθούν και όλα θα τα καταφάγει ο φόβος και ο τρόμος. Τον ουρανό, τη γη, τα καταχθόνια και κάθε ανθρώπινη γλώσσα θα τον δοξολογήσει και θα ομολογήσει πως ο ερχόμενος για να στήσει το δίκαιο δικαστήριο είναι Θεός ισχυρός και δημιουργός των απάντων. Τότε με φόβον και κατάπληξη θα έρθουν οι άγγελοι, θρόνοι, εξουσίες, αρχές, κυριότητες, πολιώματα, εξαπτέρυγα, χερουβίν και σεραφείμ και θα κράζουν δυνατά: Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριος Σαβαώθ, Παντοκράτορ. Έχει γεμίσει ο ουρανός από τη γη και η γη από τη δόξα σου. Ισαΐας 6, παράγραφος 3. Και αμέσως θα φανερωθεί πάνω σε φοβερό και υψηλό θρόνο ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων και κριτής και ανεπηρέαστος κριτής και δικαστής, που θα αποδώσει στον καθένα το δίκαιο. Όλοι οι άνθρωποι και δίκαιοι και αμαρτωλοί θα ατενίσουν το πρόσωπό του με φόβο και μεγάλη δειλία. Τότε θα προσαχθεί από αυστηρούς και αδυσόπιτους αγγέλους ο Υιός της απολίας, δηλαδή ο διάβολος, ο Αντίχριστος, μαζί με τους δαίμονάς του και τους επερέτες του, και θα παραδοθούν στο πύρτο άσβεστον και στον ακίμητο σκόλικα και το σκότος το εξώτερον. Οι Εβραίοι θα ειδούν τον ερχόμενο Κύριο σαν άνθρωπον, όπως ενεφανίστησε αυτούς με σάρκα από την Αγίαν Παρθένο και όπως τον εσταύρωσαν, και θα τους δείξει τα αποτυπώματα των καρφιών στα χέρια και στα πόδια και την πλευρά που κεντήθηκε με τη λόγχη, με την κεφαλή που στεφανώθηκε με τα αγκάθια και τον τίμιον σταυρών. Και με συντομία θα ειδούν όλα οι Εβραίοι και θα θρηνήσουν και θα κλάψουν, όπως λέγει ο προφήτης: θα ειδούν κατά πρόσωπο αυτών που λογχήσανε. Ιωάννου κεφάλαιο 17, παράγραφος 37. Κανείς όμως δεν θα ευρεθεί να τους βοηθήσει και να τους ελεήσει, διότι δεν μετανόησαν, ούτε ξέφυγαν από τον πονηρό τους δρόμο, και θα απέλθουν και αυτοί στην αιώνιο κόλαση μαζί με τους δαίμονας και τον διάβολο. Μετά θα συγκεντρώσει όλα τα έθνη όπως φωνάζει το Άγιον Ευαγγέλιον δυνατά. Τι λέγει λοιπόν του δίκαιου και φοβερού κριτού, διότι ο πύρινος ποταμός βγαίνοντας με ορμή σαν άγρια θάλασσα θα κατακαύσει όρη και βουνά, θα εξαφανίσει τη θάλασσα και θα διαλύσει από τη φλόγα τον εθέρα σαν κερί. Τα άστρα του ουρανού θα πέσουν, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη θα γίνει σαν αίμα. Ο ουρανός θα τυλιχθεί σαν βιβλίο και ολόκληρη η γη θα καταεκαεί, διότι την διεύθυναν οι άνθρωποι με τα αισχρά τους έργα. Με πορνείες, με μοιχείες, με ψεύδι, με ακαθαρσίες και ειδωλολατρίες, με φόνους και με πολέμους, ο ουρανός θα γίνει καινούριος και η γη καινούρια.
Τότε οι Άγιοι Άγγελοι θα τρέξουν παντού, θα συγκεντρώσουν όλα τα έθνη που θα ξυπνήσει εκείνη η φοβερά φωνή της Άλπιγκος και θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού, αυτοί που ήσαν κάποτε βασιλείς, οι άρχοντες, οι αρχιερείς, οι ιερείς, για να απολογηθούν και για την πολιτεία τους και αλλά και για το πίμνιό τους, όσοι από αμέλεια έχασαν έστω και ένα πρόβατο από την πίμνη τους. Τότε θα οδηγηθούν από τους αγγέλους μπροστά στο βήμα του Χριστού οι στρατιώτες που δεν ερκούνται στο μισθό τους, αλλά εξεμεταλλεύονται χείρες και ορφανά και φτωχούς. Τότε θα παρασταθούν στο βήμα του Χριστού οι φοροεισπράκτορες που άρπαζαν από τον πτωχό περισσότερον από το ορισμένον και που παρουσίαζαν το γνήσιο χρυσάφι σαν κίνδυλο για να ζημιώσουν τον φτωχό στα χωράφια, στα σπίτια, τις εκκλησίες. Τότε θα αναστηθούν ανδρόγυνα γεμάτα ντροπή, γιατί δεν φυλάξαν αμίαντη την κήτη τους, αλλά παραπλανηθήκανε από τη σαρκική ομορφιά και ακολουθήσανε στη ζωή τους τις επιθυμίες τους. Τότε θα αναστηθούν αμίλητοι και λυπημένοι όσοι δεν εφάρμοσαν στη ζωή τους την αγάπη του Κυρίου, αλλά θετήσανε την ελαφριά εντολή του Σωτήρου που λέγει «Να αγαπείς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Ματθαίου 19:19. Τότε θα κλάψουν περιμένοντας το δίκαιο κριτή όσοι χρησιμοποίησαν άδικη ζυγαριά και δράμια και μέτρα και λιποβαρή σταρόμετρα. Και για να προσθέσουμε τα πολλά λόγια αυτών που θα παρασταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού, τότε οι δίκαιοι θα λάψουν σαν τον ήλιο, ενώ οι αμαρτωλοί θα παρουσιαστούν θλιμμένοι και αμίλητοι. Και οι δύο όμως κατηγορίες, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, θα αναστηθούν για να δικαστούν. Οι δε αμαρτωλοί να κολλαστούν κατά την κρίση την αιώνια, διότι ο καθένας θα θυμηθεί τότε τι απολογία θα δώσει στο δίκαιο κριτή, είτε για τα καλά είτε για τα φαύλα που έπραξε, διότι οι πράξεις όλων των ανθρώπων θα περικυκλώσουν τον καθένα, είτε είναι καλός είτε είναι κακός. Εδυνάμεις λοιπόν των ουρανών θα σαλευθούν και όλα θα τα καταφάγει ο φόβος και ο τρόμος, τον ουρανό, τη γη, τα καταχθόνια, και κάθε ανθρώπινη γλώσσα θα τον δοξολογήσει και θα ομολογήσει πως ο ερχόμενος για να στήσει το δίκαιο δικαστήριο είναι Θεός ισχυρός και δημιουργός των απάντων. Τότε με φόβον και κατάπληξη θα έρθουν οι άγγελοι και βουνά θα εξαφανίσει τη θάλασσα και θα διαλύσει από τη φλόγα τον εθέρα σαν κερί. Τα άστρα του ουρανού θα πέσουν, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη θα γίνει σαν αίμα. Ο ουρανός θα τυλιχθεί σαν βιβλίο και ολόκληρη η γη θα καταεκαεί, διότι την διεύθυναν οι άνθρωποι με τα αισχρά τους έργα. Με πορνείες, με μοιχείες, με ψεύδι, με ακαθαρσίες και ειδωλολατρίες, με φόνους και με πολέμους, ο ουρανός θα γίνει καινούριος και η γη καινούρια. Τότε οι Άγιοι Άγγελοι θα τρέξουν παντού, θα συγκεντρώσουν όλα τα έθνη που θα ξυπνήσει εκείνη η φοβερά φωνή της Άλπιγκος και θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού, αυτοί που ήσαν κάποτε βασιλείς, οι άρχοντες, οι αρχιερείς, οι ιερείς, για να απολογηθούν και για την πολιτεία τους και αλλά και για το πίμνιό τους, όσοι από αμέλεια έχασαν έστω και ένα πρόβατο από την πίμνη τους. Τότε θα οδηγηθούν από τους αγγέλους μπροστά στο βήμα του Χριστού οι στρατιώτες που δεν ερκούνται στο μισθό τους, αλλά εξεμεταλλεύονται χείρες και ορφανά και φτωχούς. Τότε θα παρασταθούν στο βήμα του Χριστού οι φοροεισπράκτορες που άρπαζαν από τον πτωχό περισσότερον από το ορισμένον και που παρουσίαζαν το γνήσιο χρυσάφι σαν κίνδυλο για να ζημιώσουν τον φτωχό στα χωράφια, στα σπίτια, τις εκκλησίες. Τότε θα αναστηθούν ανδρόγυνα γεμάτα ντροπή, γιατί δεν φυλάξαν αμίαντη την κήτη τους, αλλά παραπλανηθήκανε από τη σαρκική ομορφιά και ακολουθήσανε στη ζωή τους τις επιθυμίες τους. Τότε θα αναστηθούν αμίλητοι και λυπημένοι όσοι δεν εφάρμοσαν στη ζωή τους την αγάπη του Κυρίου, αλλά θετήσανε την ελαφριά εντολή του Σωτήρου που λέγει «Να αγαπείς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Ματθαίου 19:19. Τότε θα κλάψουν περιμένοντας το δίκαιο κριτή όσοι χρησιμοποίησαν άδικη ζυγαριά και δράμια και μέτρα και λιποβαρή σταρόμετρα. Και για να προσθέσουμε τα πολλά λόγια αυτών που θα παρασταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού, τότε οι δίκαιοι θα λάψουν σαν τον ήλιο, ενώ οι αμαρτωλοί θα παρουσιαστούν θλιμμένοι και αμίλητοι. Και οι δύο όμως κατηγορίες, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, θα αναστηθούν για να δικαστούν. Οι δε αμαρτωλοί να κολλαστούν κατά την κρίση την αιώνια, διότι ο καθένας θα θυμηθεί τότε τι απολογία θα δώσει στο δίκαιο κριτή, είτε για τα καλά είτε για τα φαύλα που έπραξε, διότι οι πράξεις όλων των ανθρώπων θα περικυκλώσουν τον καθένα, είτε είναι καλός είτε είναι κακός. Εδυνάμεις λοιπόν των ουρανών θα σαλευθούν και όλα θα τα καταφάγει ο φόβος και ο τρόμος, τον ουρανό, τη γη, τα καταχθόνια, και κάθε ανθρώπινη γλώσσα θα τον δοξολογήσει και θα ομολογήσει
πως ο ερχόμενος για να στήσει το δίκαιο δικαστήριο είναι Θεός ισχυρός και δημιουργός των απάντων. Τότε με φόβον και κατάπληξη θα έρθουν οι άγγελοι, θρόνοι, εξουσίες, αρχές, κυριότητες, πολιόπονατα, εξαπτέρυγα, χερουβίν και σεραφείμ και θα κράζουν δυνατά Άγιος, 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 είσαι Κύριος Σαβαώθ. Πάτε από τον άξονα της. Ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 34 λέγει, τι λέγει για τη Μέση Ανατολή, να ακούσει όλη η γη και ο κόσμος, διότι η οργή του Κυρίου θα τους παραδώσει σε πόλεμο και θα γίνουν όλα άνω κάτω. Ο ουρανός και τα άστρα θα σαλευθούν και εμεθύστη το όπλο του ουρανού. Η μάχαιρα του Κυρίου θα γεμίσει αίμα, εν τη Ιδουμαία δηλαδή. Το Ιράκ θα μεθύσει η γη από τα αίματα και η γη θα γίνει σαν πίσα. Όλα τα όρνα και τα άγρια θηρία θα κατοικήσουν εκεί. Πέθαιναν όταν επέμβει η Ρωσία. Πιθανόν θα γίνουν αυτά, κατεβαίνοντας από πάνω και θα τα καταστρέψει όλα. Ο Ιωήλ στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει ότι έφτασε η μέρα και θα είναι μαζεμένος πολύ στρατός και η δύναμη σε αυτού θα είναι και όλα και πριν όπως ήταν σαν παράδεισος θα καούν. Γίνεται σαν κόλαση και θα εξαφανιστούν και ο στρατός πιθανότατα θα εξαφανιστεί από τα πυρηνικά. Και όλοι θα τρέχουν από εδώ και από εκεί, τα πρόσωπά τους θα γίνουν σαν τη χύτρα, τα άστρα λέει δεν θα δώσουν το φέγγος αυτών και ο ουρανός θα σκοτιστεί. Ο Σοφωνίας κεφάλαιος 1 παράγραφος 13 λέγει και οι δύναμεις και τα σπίτια θα εξαφανιστούν και τα αμπέλια δηλαδή τα καταστήματα και όλα τα αγαθά θα εξαφανιστούν. Και έχει ονομαστεί η μέρα εκείνη ο Κύριος, η μέρα οργής, θλίψεως, σκότους, αφανισμού, κραυγής και θα θλιβούν οι άνθρωποι διότι βγήκαν από τα όρια από της αμαρτίας και το χρυσάφι αυτόν δεν θα τους χρησιμεύει διότι όλη η γη θα γίνει σαν στάχτη. Ο Ζαχαρία κεφάλαιο 13 παράγραφος 8 μας λέγει για τα αποτελέσματα του πυρηνικού πολέμου ότι τα 2 τρίτα θα χαθούν, το 1 τρίτο θα δοκιμαστεί ως χρυσός εγχωνευτηρίο και όσοι θα μείνουν από τις δοκιμασίες θα φανάζουν Θεέ μου και θα λέγω λαέ μου σαν τους Εβραίους. Ακριβώς τα ίδια μας αναφέρει και στην Αποκάλυψη στίχος 9 που σάλπισε ο έκτος άγγελος λέγοντας λύσε τους 4 αγγέλους από την Εφράτη και λύθησαν οι 4 άγγελοι και το 1 τρίτο των ανθρώπων απέκτηναν και ο αριθμός αυτών 2 μυριάδες μυριάδων. Αποκάλυψη 18 κεφάλαιων 18 έπεσε η Βαβυλών η μεγάλη η Αμερική ότι εκ του ίνου της πορνείας του θυμού του Θεού έπιαν και αποθρήνους οι έμποροι επλούτησαν και λέγει έξελθε ο λαός μου διότι θα την εκδικήσει ο Θεός. Κανείς δεν ακούει όπως με τον Νόε και καυχάται ότι δεν σκλαβώθηκε ποτέ η Αμερική και πυρ και θείο κατακαΐσεται. Δεν θα πλησιάζει κανείς από τη ραδιενέργεια και θα λέγουν ουέ ουέ έπεσε η πόλη η μεγάλη με βίσεων, μαργαρίτες και πορφύρα και θα κλαίνε οι ναύτες από μα. Των αριθμών του θηρίου 13-18. Δεν λέγει ψήφισάτο το όνομα, αλλά ψήφισάτο των αριθμών. Η λέξη ψήφο σημαίνει αριθμός. Βλέπε λεπτικό Δέλτα Δημητράκου. Άρα αυτό που λέμε ότι η συνεργασία θα γίνεται με τις πωλήσεις και τις αγορές, θα γίνεται με τον αριθμό. Και τώρα τι μας ζητάνε, είναι απλό για να κάνετε μια συναλλαγή. Κάντε οποιαδήποτε συναλλαγή. Χωρίς αφημί μπορείτε να την κάνετε. Αμφιβάλλω αν θα μπορέσετε. Επίσης υπάρχει το κείμενο ο μη τούτος επιφερόμενος. Η αντωνυμία όμως τούτο στο χωρίο αυτό αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου και τι το χάραγμα. Αναφέρεται στη λέξη χάραγμα και όχι στο όνομα ή ψήφων. Στο χάραγμα με τη διπλή όψη ονόματος και αριθμού. Αριθμών δε ανθρώπου το όνομα είναι. Αντί του ξένων, ουδέ αήθη, άγνωστο δηλαδή, και επικεκριμένων και διπλόης εχόμενων αλλά ψήφων εν τριβή και γνωμοσμένων ανθρώπων. Δηλαδή το όνομα του Αντιχρίστου θα αναλογεί σε όνομα ανθρώπου. Και αντί να είναι αριθμός άγνωστος και κρυμμένος και διφορούμενος, θα αναλογεί σε ψήφων, δηλαδή αριθμών συνήθι και γνωστών στους ανθρώπους 666. Ο αριθμός του θηρίου έρχεται πριν από τον Αντίχριστο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε, όπως κάνουν οι περισσότεροι, και διότι δεν έχει έρθει ακόμα ο Αντίχριστος. Άλλοι λένε ότι το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην λάβουμε τον αριθμό του θηρίου στο χέρι ή στο μέτωπο. Το να λέει κανείς ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για αυτούς τους λόγους είναι εντελώς λάθος, διότι έχουμε την πληροφορία ότι ο αριθμός του θηρίου 666
έρχεται πρώτου Αντιχρίστου συγκεκριμένα. Στα σχετικά του Εφραίμ Σύρου, λόγω στη Δευτέρα Παρουσία και περί της Εντελείας και στην παρουσία του, παρουσία του Αντιχρίστου διαβάζουν. Διότι επειδή είναι θεόμαχον, θέλει όλοι να απολεστώσει. Διότι τιού των τρόπων μεταχείριζε το τύρανος, ώστε προσέξατε όλοι να βαστάζουσι την σφραγίδα του θηρίου, όταν έλθει να απατήσει τα σύμπαντα, βλέπε έκδοση Β' Αρηγοπούλου, σελίδα 327. Δηλαδή, όταν έρθει ο αντίθεστος, ήδη θα βαστάζουν, θα κραστούν οι ανθρώποι τη σφραγίδα του θηρίου. Δεν θα είναι δηλαδή σφραγισμένοι, θα βαστάζουν τη σφραγίδα του. Πώς, μπορεί σε μια κάρτα απάνω, μπορεί σε ένα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, πάντως θα βαστάζουσι. Και για να αποδείξουμε του λόγου του αληθές, ότι ο αφημί έχει πλέον, είναι είδος αγοροπολισίας, ας διαβάσουμε τον Άγιο Αρέθα Κεσαρίας, ο οποίος λέει «Τούτο δε, εννοεί το χάραγμα, εις γνώρισμα του εμπεροευθέου και μη, πατρολογία 106, 680 παράγραφος, σε». Μάλιστα, ο ίδιος λέγει και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας ομιλούν για ψήφων εντριβή, δηλαδή αριθμό 666 εν τεσονές και τεσπράσεση. Τις γραφές και τα σκρατούν συνεχώς στα χέρια τους και βάζουν καλά στο νου τους τα ασθενείας των, θα μπορέσουν πολλοί από αυτούς να ξεφύγουν από την παραπλάνηση του Αντιχρίστου, διότι θα αντιληφθούν αμέσως τα σημάδια της παρουσίας του και την αλαζονία της πλάνης του. Γι' αυτό και γρήγορα θα φύγουν μέσα από τα χέρια τους στα βουνά για να κρυφθούν. Στις πηλιές και στα χάσματα της γης και όπου με δάκρυα και συντριβή καρδιάς θα αναζητήσουν το φιλάνθρωπο Κύριο. Και τότε ο φιλάνθρωπος Κύριος θα τους αποσπάσει από τα βρούχια του Αντιχρίστου και θα σώσει με το δεξί του χέρι από σκάνδαλα όσους είναι άξιοι του και πέφτουν στα πόδια του. Βλέπεις ποια νηστεία και προσευχή θα κάνουν τότε οι Άγιοι. Μάθε τώρα και πόσο δύσκολη καιρή και χαλεπές ημέρες θα ξημερώσουν για αυτούς που θα μείνουν στη χώρα και στην πόλη. Τότε οι άνθρωποι θα πηγαίνουν από την Ανατολή προς τη Δύση και θα έρχονται από τη Δύση προς την Ανατολή χωρίς να βρίσκουν ησυχία και ασφάλεια. Θα κλάψουν πολύ και θα θρηνήσουν γοερά και όταν θα ξημερώνει η μέρα θα αναζητούν τη νύχτα για να αναπαυθούν από τα έργα τους. Όταν όμως θα πέφτει η νύχτα, τότε από τις αλληλεπαλλήλους σεισμούς και τις καταιγίδες θα αναζητούν με αγωνία το φως της ημέρας, γιατί θα τους πνίγει ο φόβος για τον τραγικό θάνατο που τους αναμένει. Τότε την τραγική εκείνη ζωή των ανθρώπων θα την κλάψει όλη η γη, θα πενθήσει και η θάλασσα και ο αέρας και ο ήλιος. Ακόμα θα πενθήσουν για τα τραγικά καταντήματα των ανθρώπων και τα άγρια ζώα και τα πετεινά. Τα βουνά, τα δέντρα, οι κάμποι, επειδή όλοι ξεφύγαν από τον Άγιο Θεό, πιστέψαν στον πλάνο και δεχτήκαν το σημάδι του μυαρού θεομάχου αντί για τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό του Σωτήρος. Θα έχουν δε και οι εκκλησίες μεγάλο πένθος, γιατί ούτε θυμίαμα θα προσφέρεται, ούτε λατρεία θεάρεστος. Θα εκτελείται μέσα σε αυτές. Τα ιερά βήματα των εκκλησιών θα εκαταντήσουν σαν εκαταντηλελειμμένα κυποκάλυβα. Τότε σε εκείνες τις μέρες θα ξαναφανεί στους ναούς, δεν θα ξαναφανεί στους ναούς το τίμιον σώμα και αίμα του Χριστού. Η λειτουργία θα σταματήσει, θα πάψουν οι ψαλμοδίες, δεν θα ακουστεί η ανάγνωση των γραφών, σκοτάδι θα επικρατήσει στους ανθρώπους και κρίνους και θρήνος θα προστίθεται στο θρήνο και ουέ πάνω στο ουέ. Τότε θα σκορπάνε στις πλατείες χρυσά και αργυρά νομίσματα και κανείς δεν θα ενδιαφέρεται να περιμαζώξει, διότι όλα θα καταντήσουν συχαμένα. Όλοι θα φροντίσουν να διαφύγουν και να κρυφθούν, αλλά πουθενά δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τις παγίδες του αντικειμένου, διότι θα φέρουν επάνω τους το σημάδι του, το χάραγμά του το 666 και έτσι θα δείχνουν καθαρά πως είναι γνωστοί του. Απ' έξω φόβος, από μέσα τρόμος και νύχτα και ημέρα. Στην πλατεία και στα σπίτια θα υπάρχουν ψόφια, πείνα και δίψα, στις πλατείες θόρυβοι, σπίτια θρήνη. Θα μαραθεί η ομορφιά του προσώπου, διότι τα χαρακτηριστικά τους θα γίνουν σαν των νεκρών, αλλά και η ομορφιά των γυναικών θα μιλήσουν δια όσα θα συμβούν καλώς και δια την επιστροφή του αντικειμένου του Αντιχρίστου. Δι' αυτό το ζήτημα ο Δανιήλ προεφύτευσε. Θα θέσω, λέγει, διαθήκη μίας εβδομάδος και στο μέσο της εβδομάδος θα πάυσει η θυσία και η προσφορά. Δανιήλ 9, παράγραφος 27. Μία εβδομάδα σημαίνει τα 7 χρόνια της παρουσίας του Αντιχρίστου που θα συμβεί στους τελευταίους καιρούς και την μισή εβδομάδα θα χρησιμοποιήσουν οι δύο προφήτες με τον Ιωάννη
για να κηρύξουν σε ολόκληρο τον κόσμο για την παρουσία του Αντιχρίστου. Αυτό σημαίνει και το χωρίον της Αποκαλύψεως. Θα δώσω εντολή στους δύο μάρτυρές μου να προφητέψουν επί 1260 ημέρας ντυμένοι σάκους, Αποκάλυψη 11 παράγραφος 3. Αυτοί με τη δύναμη του Θεού θα πραγματοποιήσουν σημεία και τέρατα, μήπως έτσι επηρεάσουν τους ανθρώπους και μετανοήσουν, επειδή η ανομία των και η ασέβειά των θα έχει ξεπεράσει κάθε μέτρο. Και αν κανείς, συνεχίζει η Αποκάλυψη, θελήσει να τους βλάψει, τότε θα βγαίνει φωτιά από το στόμα τους και θα κατατρώγει τους εχθρούς τους. Ακόμη αυτοί θα έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό να μην βρέξει τις ημέρες της παρουσίας του Αντιχρίστου και να μετατρέψουν το νερό σε αίμα και να πατάξουν την γη με κάθε τιμωρία οπότε το θελήσουν. Αποκάλυψη 11, παράγραφος 4 έως 6. Και όταν κηρύξουν όλα αυτά, τότε θα φωνευθούν με ρομφαία από τον διάβολο και έτσι θα δώσουν τη μαρτυρία τους που θα την επισφραγίσουν με το μαρτύριό τους. Όπως το προφητεύει και αυτό ο Δανιήλ, προλέγοντάς τους πως το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο με τον Ηλία και με τον Ενόχ και τον Ιωάννη, θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει, επειδή δεν θα θελήσουν να δώσουν δόξα στον διάβολο. Αυτό συμβολίζει το μικρό κέρατο που φάνηκε πάνω από το κεφάλι του θηρίου. Με γεμάτη πια την καρδιά του από έπαρση και αλαζονία, ο διάβολος θα αρχίσει να εξυψώνεται και να ονομάζεται σαν Θεός, διώκοντας τους Αγίους και βλαστημώντας τον Χριστό. Και επειδή πια κατά την πορεία της διηγήσεως φτάσαμε στα χρόνια της βασιλείας του αντικειμένου Αντιχρίστου, είναι ανάγκη να μιλήσουμε πρώτα για τη γέννηση και το μεγάλωμά του, και έτσι με την διήγηση αυτή θα φέρουμε τον λόγο, όπως προείπαμε, και στην πληροφορία ότι ο διάβολος και Υιός της ανομίας θα εξομοιωθεί σε όλα με το σωτήρα μας. Αυτό θα μας δείξει η προσεχής εξέταση. Επειδή ο σωτήρας του κόσμου, θέλοντας να σώσει το γένος των ανθρώπων, ετέχθη από την άχραντον και παρθένον Μαρία και κατεπάτησε τον εχθρό με το σχήμα της ακριβώς που εφόρεσε, νικώντα ο Θεός, ή μάλλον τι λέγει ο ίδιος ο Κύριος μέσα από το Ευαγγέλιο. Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα μαζευτούν εμπρός του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους ανθρώπους μεταξύ του, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθετήσει τα πρόβατα στα δεξιά του, ενώ τα κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει σε εκείνους που στέκονται από τα δεξιά του: «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου», Ματθαίου 25:34. Κληρονομήσατε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου, Ματθαίου κεφάλαιο 25:31-34. Ελάτε οι προφήτες που διωχθήκατε για το όνομά του. Ελάτε οι πατριάρχες που πειθαρχήσατε σε μένα πριν από την παρουσία μου στον κόσμο και που ποθήσατε τη βασιλεία μου. Ελάτε οι Απόστολοι που κακοπαθήσατε μαζί μου κατά την ενανθρώπισή μου στη διάδοση του Ευαγγελίου. Ελάτε οι μάρτυρες που με ομολογούσατε μπροστά σε τυράννους και υπομείνατε πολλά βασανιστήρια και τιμωρίες. Ελάτε οι ιεράρχες που με καθαρότητα τελούσατε μέρα νύχτα τη Θεία Λειτουργία και καθημερινά συσθησιάζατε το τίμιο σώμα και αίμα μου. Ελάτε οι όσοι υποασκητεύσατε στα όριστα σπήλαια και στις τρύπες της γης, εσείς που δοξάσατε το όνομά μου με την εγκράτεια, την προσευχή, την παρθενία. Ελάτε νεανίδες να που ποθήσατε τον ημφώνα μου και που εκτός από μένα των ημφίων δεν αγαπήσατε κανέναν άλλον, εσείς που με το μαρτύριο και την άσκηση ενωθήκατε με μένα τον αθάνατο και άφθαρτο ημφίο. Ελάτε εσείς που αγαπήσατε τους φτωχούς και τους ξένους. Ελάτε εσείς που τηρήσατε την αγάπη μου όπως εγώ είμαι η αγάπη. Ελάτε εσείς που έχετε την καρδιά σας την ειρήνη, γιατί εγώ είμαι η ειρήνη. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας, γιατί δεν δώσατε σημασία στον πλούτο. Ελάτε εσείς που ελεήσατε τον φτωχό.
Όσοι βοηθήσατε ορφανά, όσοι συντρέξατε τις χείρες, όσοι ποτίσατε τους δυσπισασμένους, όσοι θρέψατε τους πεινασμένους, όσοι φιλοξενήσατε ξένους, όσοι ντύσατε γυμνούς και επισκεφθήκατε αρρώστους, όσοι παρηγορήσατε φυλακισμένους, όσοι συνοδεύσατε τυφλούς, ελάτε κοντά μου, όσοι διαφυλάξατε άφθραστη τη σφραγίδα της πίστεως, όσοι τρέχατε στις εκκλησίες, όσοι ακούγατε τις γραφές μου και ποθούσατε τους λόγους μου, ελάτε όσοι τηρήσατε τον νόμο μου την ημέρα και νύχτα, ελάτε όσοι σαν στρατιώτες κακοπαθήσατε μαζί μου, θέλοντας να αρέσετε σε μένα τον ουράνιο βασιλέα. Ελάτε όλοι εσείς να κληρονομήσετε τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που δημιουργήθη ο κόσμος. Να η βασιλεία μου έχει τακτοποιηθεί, να ο παράδεισος έχει ανοιχθεί, να η αθανασία μου έχει σφιχθεί σαν βιβλίο και ολόκληρη η γη θα καταεκαεί, διότι την διεύθυναν οι άνθρωποι με τα αισχρά του έργα. Με πορνείες, με μοιχείες, με ψεύδι, με ακαθαρσίες και ειδωλολατρίες, με φόνους και με πολέμους, ο ουρανός θα γίνει καινούριος και η γη καινούρια. Τότε οι Άγιοι Άγγελοι θα τρέξουν παντού, θα συγκεντρώσουν όλα τα έθνη που θα ξυπνήσει εκείνη η φοβερά φωνή της Άλπιγκος και θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού, αυτοί που ήσαν κάποτε βασιλείς, οι άρχοντες, οι αρχιερείς, οι ιερείς, για να απολογηθούν και για την πολιτεία τους και αλλά και για το πίμνιό τους, όσοι από αμέλεια έχασαν έστω και ένα πρόβατο από την πίμνη τους. Τότε θα οδηγηθούν από τους αγγέλους μπροστά στο βήμα του Χριστού οι στρατιώτες που δεν ηρκούνται στο μισθό τους, αλλά εξεμεταλλεύονται χείρες και ορφανά και φτωχούς. Τότε θα παρασταθούν στο βήμα του Χριστού οι φοροεισπράκτορες που άρπαζαν από τον πτωχό περισσότερον από το ορισμένον και που παρουσίαζαν το γνήσιο χρυσάφι σαν κίνδυλο για να ζημιώσουν τον φτωχό στα χωράφια, στα σπίτια, τις εκκλησίες. Τότε θα αναστηθούν ανδρόγυνα γεμάτα ντροπή, γιατί δεν φυλάξαν αμίαντη την κήτη τους, αλλά παραπλανηθήκανε από τη σαρκική ομορφιά και ακολουθήσανε στη ζωή τους τις επιθυμίες τους. Τότε θα αναστηθούν αμίλητοι και λυπημένοι όσοι δεν εφάρμοσαν στη ζωή τους την αγάπη του Κυρίου, αλλά θετήσανε την ελαφριά εντολή του Σωτήρου που λέγει «Να αγαπείς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Ματθαίου 19:19. Τότε θα κλάψουν περιμένοντας το δίκαιο κριτή όσοι χρησιμοποίησαν άδικη ζυγαριά και δράμια και μέτρα και λιποβαρή σταρόμετρα. Και για να προσθέσουμε τα πολλά λόγια αυτών που θα παρασταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού, τότε οι δίκαιοι θα λάψουν σαν τον ήλιο, ενώ οι αμαρτωλοί θα παρουσιαστούν θλιμμένοι και αμίλητοι. Και οι δύο όμως κατηγορίες, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, θα αναστηθούν για να δικαστούν. Οι δε αμαρτωλοί να κολλαστούν κατά την κρίση την αιώνια, διότι ο καθένας θα θυμηθεί τότε τι απολογία θα δώσει στο δίκαιο κριτή, είτε για τα καλά είτε για τα φαύλα που έπραξε, διότι οι πράξεις όλων των ανθρώπων θα περικυκλώσουν τον καθένα, είτε είναι καλός είτε είναι κακός. Εδυνάμεις λοιπόν των ουρανών θα σαλευθούν και όλα θα τα καταφάγει ο φόβος και ο τρόμος, τον ουρανό, τη γη, τα καταχθόνια, και κάθε ανθρώπινη γλώσσα θα τον δοξολογήσει και θα ομολογήσει πως ο ερχόμενος για να στήσει το δίκαιο δικαστήριο είναι Θεός ισχυρός και δημιουργός των απάντων. Τότε με φόβον και κατάπληξη θα έρθουν οι άγγελοι, θρόνοι, εξουσίες, αρχές, κυριότητες, πολιώματα, εξαπτέρυγα, χερουβίν και σεραφείμ, και θα κράζουν δυνατά «Άγιος, Άγιος, Άγιος, είσαι Κύριος Σαββαώθ, Παντοκράτορ, έχει γεμίσει ο ουρανός από τη γη και η γη από τη δόξα σου». Ισαΐας 6, παράγραφος 3. Και αμέσως θα φανερωθεί πάνω σε φοβερό και υψηλό θρόνο ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος εις αλπίγκων των αγγέλων, απαντά ο Κύριος, διότι οι άρχοντες του λαού μου δεν με βλέπουν, διότι είναι τυφλοί και ασύνετοι. Το βλέπουμε, λέγει ο Ιερεμίας, ότι κοιτάζω επί την γη και χάθηκαν όλα, και ο ουρανός και τα άστρα. Είδον τα βουνά να τρέμουν και χάθηκαν οι άνθρωποι από τη γη και τα πετεινά του από τον ουρανό, και οι πόλεις καμένε από προσώπου του Θεού εξαφανίστηκαν. Τάδε λέγει Κύριος, έρημος είναι πάσα η γη, πάσα συντέλεια, δεν θα κάνω τώρα την Δευτέρα Παρουσία, και σκοτάδι πολύ θα γίνει μετά τον Πυρηνικό Πόλεμο, ένα χρόνο νύχτα, διότι δεν μετανόησαν από τα πολεμικά όργανα. Εξαιτίας των πολεμικών οργάνων θα φύγουν οι άνθρωποι από τις πόλεις και θα κατοικούν στα σπήλια. Στο κεφάλαιο 6 ο Ιερεμίας λέγει: «Λέγει Κύριος, πάντες επίησαν ανομία και ψεύδι, από ιερείς εις όλους λέγουν ψέματα. Από βορρά θα παραταχθούν στην Σιών, στη Μέση Ανατολή, και όλοι θα είναι αναστατωμένοι και όλοι θα πάνε
και όπου και να πάνε δεν θα καλύπτονται. Στο ένα το κεφάλαιο λέγει ο Ιερεμίας κλαίγοντας, ότι πάντε νικώνται και από το ένα κακό στο άλλο θα πηγαίνουμε και δεν θα συνετιζόμεθα. Και λέγει Κύριος, μήπως δεν θα τους επισκεφθώ και δεν θα τους τιμωρήσω για αυτά που κάνουν. Στα όρη θα λάβετε κοπετών και θρήνων στις ερήμους από το κακό που θα πάθετε και θα δώσω τέτοιο κακό στα μέρη Ανατολή που δεν θα... και στη Μέση Ανατολή που δεν θα κατοικούνται οι πόλεις. Θα χαθούν όλοι οι οργανισμοί. Ποιος θα είναι συνετός να καταλάβει όλα γιατί γίναν όλα αυτά? Διότι εγκατέλειψαν τον νόμο μου, λέγει Κύριος, αλλά πήγαν κατά το θέλημα των καρδιών τους και ακολούθησαν τα είδωλα. Είναι, είτε είναι αιρέσεις, είτε η λατρεία της ύλης, είτε λατρεία ειδώλων. Στο ένα το κεφάλαιο λέγει ο Κύριος, πάρε το ξεχυλισμένο ποτήριο από το χέρι της οργής μου για όλα τα παραστρατημένα κράτη και θα εξαφανιστούν από τη μάχαιρα που θα τους στείλω και θα μεθύσουν και θα καταστραφούν. Και έλαβα, λέγει ο Ιερεμίας, το ποτήριο της οργής του θυμού του Κυρίου και επότισαν πάντα τα έθνη και όλοι τους, και όλους τους βασιλείς. Αυτά λέγει ο Κύριος, πείτε, μεθύστε, φαγωθείτε από το ποτήριο αυτό και αφανιστείτε. Και όποιος δεν πιει θα πιει με το ζόρι, διότι ο Κύριος διατάζει. Εννοείται για τους αμαρτωλούς, θα γίνει όλεθρος και οι ασεβείς θα δοθούν σε μάχαιρα στα έσχατα της γης. Και από τη μία άκρη της γης ως την άλλη θα είναι κοπριά τα πτώματα και δεν θα σας σώσει κανένας. Ο προφήτης Ισαΐας κεφάλαιο 13 στίχος 4 μας λέγει, φωνή εθνών πολλών και πολέμων ότι ο Κύριος Σαββαώθ διατάζει ένα έθνος να έλθει από την άλλη άκρη της γης και να ισοπεδώσει και αγαθόν και ζωπιό αυτού πνεύμα τώρα και παντοτινά. Αμήν. Αυτή το η προφητεία του Αγίου Ιππολίτου Πάπα Ρώμης. Ας είμαστε λοιπόν σε εγρήγορση να μην πέσουμε στις παγίδες του σατανά. Ας μιλήσουμε τώρα για προφητείες που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη και ορισμένα που θα γίνουν για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως μας τα διηγείται ο αείμνηστος ιερομόναχος πατήρ Χριστόδουλος. Ο Αμός κεφάλαιον 8 παράγραφος 11, «Ιδού ημέρε έρχονται, λέγει Κύριος, και εξαποστηλώ λιμών επί τη γη, ου λιμών άρτων, ούτε δίψα, ούτε άλλων λιμών, αρά του ακούσε λόγων Κυρίου». Πώς θα αντικαταθεστεί δηλαδή ο λόγος του Θεού από του τριστράγου, τις οδές και τις πλάνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκτός του λόγου του Θεού, θα είναι εκείνη την ημέρα θα εκλείψουν οι Παρθένοι και οι νεανίσκοι, ενδύψει δηλαδή η νεολαία θα είναι εκτός Θεού και θα φωνάζουν όλοι ότι ζει ο Θεός του Δαν, δηλαδή ο Σατανάς. Ο Ιερεμίας, κεφάλαιο 1, στίχος 13, και γένεται λόγος Κυρίου προς με λέγον, τι οράς και είπα Κύριε προς με λέγον, και η οράς λέβητα αποκαιόμενον βορά, καζάνι που βράζει δηλαδή από βορά, και είπεν Κύριος προς με από προσώπου του βορά, και εγκαυθίσουμε τα κακά από προσώπου της γης, ιδού εγώ συγκαλώ πάσα στους βασιλείς της γης και εξουσίας επί τα πρόθυρα Ιερουσαλήμ και στήσω τον θρόνο αυτόν επί πάσας τας πόλης Ιούδα. Και λαλήσω προς αυτόν μετακρίσεως και περιπάσεις κακίας αυτών. Αλφα Παριμιούν 14 αναφέρει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξέτεινα λόγους και ου προσέχετε, ακύρους ποιείτε τα σεμούς βουλάς, τους δε εμούς ελέγχους ου προσέχετε τη γαρούν, καγώ τη ημετέρα απολία, επιγελάσομαι, κατακαούν δε ίνικα έρχεται ο όλεθρος, και όσα φύκεται άχνο δε καταστροφή, ομοίως εγγύσει πάλι. Ζητήσου σήμε κακή και ούχ ευρώσει. Όταν έλθει ο όλεθρος ζητήσατε με, έστε γάρ όταν επικαλέσαστε με, εγώ ούκ εις ακούσομαι ημών. Διότι εμίσησαν οι άνθρωποι την σοφία του Θεού, εμικτήριζα τις εμείς ελέγχεις τους Αγίους μου και τους εαυτούς ασεβίας επληθύψονται εθνών. Ανθών γαρίνικα ειδίκουν νηπίης φωνευθίσονται ουέ εξετασόμην ασεβίας, διότι κάνουν φόνους οι άνθρωποι, εκτρώσεις δηλαδή, δεν μας γνωρίζεις, σύ μας έπλασες, σύ μας δημιούργησες, σύ
Μας συναρμολόγησες από τέσσερα στοιχεία, σύ μας έβαλες πνεύμα και ψυχή. Σε σένα πιστεύουμε, την δική σου σπραγίδα ελάβαμε, το βάφτισμά σου πήραμε, σε σένα ομολογούμε ως Θεός. Σε σένα γνωρίσαμε κτίστη, με τη δύναμή σου έχουμε κάνει θαύματα, με τη χάρη σου εδιώξαμε δαίμονες. Για σένα ταλαιπωρήσαμε το σώμα, τη σάρκα μας, για σένα εφυλάξαμε παρθενία, για σένα ακολουθήσαμε το βίο της αγνότητος, για σένα περιπλανηθήκαμε σαν πρόσφυγες στη γη. Και εσύ λέγεις, δεν σας γνωρίζω, φύγετε από εμπρός μου, Ματθαίου 25, παράγραφος 41. Απαντώντας τα λόγια αυτά, ο φοβερός κριτής θα τους πει: «Με ομολογήσατε δεσπότη, αλλά δεν πειθαρχήσατε στα λόγια μου. Σφραγιστήκατε με το σημείο του Σταυρού, αλλά εξαφανίσατε τη σφραγίδα με την ασπλαχνία σας. Λάβατε το βαφτισμά μου, αλλά δεν τηρήσατε τα συντολάς μου. Καταδματώσατε το σώμα σας με την παρθενία, αλλά δεν εφαρμόσατε την ελεημοσύνη και δεν επιβάλλατε στην ψυχή σας και δεν βγάλατε από την ψυχή σας την μισαδέλφια. Διότι δεν θα σωθεί ο καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά μονάχα εκείνος που εκτελεί το θέλημά μου, Ματθαίου 7:21. Και θα μεταβούν αυτοί στην αιώνιον κόλαση, ενώ οι δίκαιοι θα απολαύσουν την αιώνιον ζωή, Ματθαίου 25, παράγραφο 46. Ακούσατε, αγαπητοί μου, την απάντηση του Κυρίου, γνωρίσατε την απόφαση του Κριτού, μάθετε ποιο φοβερό δικαστήριο μας σε περιμένει και ποια ημέρα και φοβερά. Γιατί αυτή τη φοβερά ώρα και ημέρα ας φροντίζουμε καθημερινά. Αυτή να μελετώμε μέρα και νύχτα και στα σπίτια μας και στις πλατείες και στις εκκλησίες, για να μην παρουσιαστούμε σε εκείνη τη φοβερή και απροσωπόληπτη δίκη καταδικασμένη, ταπεινή και φοβισμένη. Ας επιδιώξουμε με καλά έργα, με ενάρετο βίο και πολιτεία με εξομολόγηση να πει και σε εμάς ο έσπλαχνος και φιλάνθρωπος Θεός. Η πίστη σου σε έχει σώσει, πήγαινε τώρα σε ειρήνη. Λουκά 7, παράγραφος 50. Και τον μπράβο δούλε αγαθέ και πιστέ. Σε ολίγα εφάνισε αξιόπιστος, γι' αυτό θα σε αναδείξω. Κληρονόμων πολλών, πήγαινε τώρα να απολαύσεις τη χαρά του Κυρίου. Ματθαίου 25, παράγραφος 23. Την οποία ήθε όλοι να επιτύχουμε με τη χάρη, τη φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στον οποίο πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνηση μαζί με τον Ανάρχο Πατέρα του και το Πανάγιον και αγαθόν και ζωπιό αυτού πνεύμα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Αυτή η προφητεία του Αγίου Ιππολίτου Πάπα Ρώμης. Ας είμαστε λοιπόν σε εγρήγορση να μην πέσουμε στις παγίδες του σατανά. Ας μιλήσουμε τώρα για προφητείες που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη και ορισμένα που θα γίνουν. Τι τέτοιο θα συμβεί και με τη σφραγίδα του Μισοκάλου, αρνούμε θα λέγει τον ποιητή ουρανού και γης, αρνούμε το βάφτισμα, αρνούμε τη λατρεία μου και προσθέσομαι στους οπαδούς σου και σε σένα πιστεύω. Αυτό ακριβώς θα κηρύξουν και οι προφήτες Ενόχ και Ηλίας που θα έλθουν τότε στον κόσμο και θα λέγουν δηλαδή στους ανθρώπους. Μην πιστείτε στον εχθρό που πρόκειται να έλθει και να παρουσιαστεί στον κόσμο, διότι είναι αντίδικος και δολιοφθορέας και γιος της απολίας και θα σας πλανήσει και γι' αυτό θα σας φωνεύσει. Ύστερα θα αποκεφαλίσει αυτούς τους προφήτας με τη ρομφαία του. Προσέξτε την πλάνη του εχθρού, μάθετε καλά τις μηχανές του πονηρού, πώς με κάθε τρόπο θα θελήσει να θολώσει το μυαλό των ανθρώπων με τους δαίμονάς του. Θα τους παρουσιάσει σαν φωτεινούς αγγέλους και θα παρατάξει αναρρύθμιτες στρατιές ασωμάτων και μπροστά σε όλους αυτούς θα φανεί τάχα πως αναλαμβάνεται στον ουρανό σαν τον Χριστό, ενώ θα ακούγονται σάλπιγγες και ήχοι και δυνατοί κραυγοί, θα τον επευθυμούν όλοι με ακατανόητους ύμνους και για μια στιγμή ο κληρονόμος του σκότους θα λάμψει σαν το φως. Άλλοτε θα πετά στους ουρανούς και άλλοτε θα κατεβαίνει στη γη με μεγάλη δόξα. Άλλοτε πάλι θα διατάζει τους δαίμονας που θα φαίνονται σαν άγγελοι να κάνουν με πολύ φόβο και τρόμο τα θελήματά του. Τότε θα στείλει τη σφάλαγγα των δαιμόνων στα βουνά, στα σπήλαια και στις τρύπες της γης για να αναζητήσει αυτούς που έφυγαν και κρύφτηκαν από μπροστά του για να τους φέρουν να τον προσκυνήσουν. Αυτούς που θα πιστούν στα λόγια του θα τους φραγίσει με τη σφραγίδα του, αυτούς όμως που δεν θέλησαν να τον προσκυνήσουν θα τους βασανίσει με αφάνταστες τιμωρίες, πικρότατα βασανιστήρια και φρικτά εργαλεία
που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει ούτε τάκουσε άνθρωπος, ούτε μάτια βρωτών το ξαναείδαν. Μακάρι αυτοί τότε που θα νικήσουν τον τύρανο, γιατί θα αναδειχθούν πιο ένδοξοι και πιο περίβλεπτοι από τους πρώτους μάρτυρες, διότι οι πρώτοι μάρτυρες ενίκησαν τα όργανά του, ενώ αυτοί θα πολεμήσουν αντιμέτωποι κατευθείαν με τον ίδιο τον διάβολο, το γέννημα της απολίας, και θα τον νικήσουν. Πώς λοιπόν να μην αξιωθούν να καταστολιστούν με εξαιρετικά εγκόμια και στεφάνια από τον βασιλέα μας Ιησού Χριστό. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο θέμα μας. Αφού οι άνθρωποι πάρουν τη σφραγίδα του, δεν θα ευρίσκουν όπως ελπίζουν τροφές ούτε νερό, θα καταφεύγουν πάλι στον Αντίχριστο με πονωμένη φωνή και θα αντελέγουν. Δώσε μας να φάμε να πιούμε, διότι χανόμαστε από την πείνα, από την έλλειψη. Τώρα λέγω τα ειδικά μου. Ιδού σαν σύννεφο θα σηκωθούν τα άρματα. Πιο ελαφρύστα είναι τα άλογα και οι πύραυλοι από τους αετούς, διότι φωνή θα αναγγέλει οδάν έρχεται, ο Αντίχριστος δηλαδή, και θα τα ακούν με πόνο οι πιστοί. Το 666 ήδη ήρθε. Πολεμάτε με τα όπλα και όχι με το θέλημα το δικό μου. Και τα έχασε ο Ιερεμίας με το κακό που θα συμβεί και ανακατεύθηκε η κοιλιά του λέγοντας ότι φωνή σάλπιγκος ήκουσε η ψυχή μου και ότι ήκουσε κραυγή πολέμου ξαφνικά και ταλαιπωρήθηκε όλη η γη, τα κόκαλά μου έφυγαν από τη θέση τους. Μέχρι πότε θα ακούω φωνή σάλπιγκων των αγγέλων, απαντά ο Κύριος, διότι οι άρχοντες του λαού μου δεν με βλέπουν, διότι είναι τυφλοί και ασύνετοι. Το βλέπουμε, λέγει ο Ιερεμίας, ότι κοιτάζω επί την γη και χάθηκαν όλα και ο ουρανός και τα άστρα. Είδον τα βουνά να τρέμουν και χάθηκαν οι άνθρωποι από τη γη και τα πετεινά του από τον ουρανό. Και οι πόλεις καμένε από προσώπου του Θεού εξαφανίστηκαν. Τάδε, λέγει Κύριος, έρημος είναι πάσα η γη, πάσα συντέλεια, δεν θα κάνω τώρα την Δευτέρα Παρουσία και σκοτάδι πολύ θα γίνει μετά τον Πυρηνικό Πόλεμο. Ένα χρόνο νύχτα, διότι δεν μετανόησαν από τα πολεμικά όργανα. Εξαιτίας των πολεμικών οργάνων θα φύγουν οι άνθρωποι από τις πόλεις και θα κατοικούν στα σπήλια. Στο κεφάλαιο 6 ο Ιερεμίας λέγει Κύριος, πάντες επίησαν ανομία και ψεύδι, από ιερείς εις όλους λέγουν ψέματα. Από βορρά θα παραταχθούν στην Σιών, στη Μέση Ανατολή, και όλοι θα είναι αναστατωμένοι και όλοι θα πάνε, και όπου και να πάνε δεν θα καλύπτονται. Στο 1 το κεφάλαιο λέγει ο Ιερεμίας κλαίγοντας, ότι πάντε νικώνται και από το ένα κακό στο άλλο θα πηγαίνουμε και δεν θα συνετιζόμεθα. Και λέγει Κύριος, μήπως δεν θα τους επισκεφθώ και δεν θα τους τιμωρήσω για αυτά που κάνουν. Στα όρη θα λάβετε κοπετών και θρήνων στις ερήμους από το κακό που θα πάθετε, και θα δώσω τέτοιο κακό στα μέρη Ανατολή που δεν θα... και στη Μέση Ανατολή που δεν θα κατοικούνται οι πόλεις. Θα χαθούν όλοι οι οργανισμοί. Ποιος θα είναι συνετός να καταλάβει όλα γιατί γίναν όλα αυτά? Διότι εγκατέλειψαν τον νόμο μου, λέγει Κύριος, αλλά πήγαν κατά το θέλημα των καρδιών τους και ακολούθησαν τα είδωλα. Είναι είτε είναι αιρέσεις, είτε η λατρεία της ύλης, είτε λατρεία ειδώλων. Στο 1ο κεφάλαιο λέγει ο Κύριος, πάρε το ξεχυλισμένο ποτήριο από το χέρι της οργής μου για όλα τα παραστρατημένα κράτη και θα εξαφανιστούν από τη μάχαιρα που θα τους στείλω και θα μεθύσουν και θα καταστραφούν. Και έλαβα, λέγει ο Ιερεμίας, το ποτήριο της οργής του θυμού του Κυρίου και επότισαν πάντα τα έθνη και